Μουσική με Δημήτρη Ζερβουδάκη, νάτος εδώ από τους πολύ αγαπημένους, και με το Σερβετάλι από τους Αρβίλα, μια παρέα μεγάλη, τραγουδά καλοκαιρινά, χαροπά, με ωραία πλάνα, ωραία γυρίσματα, και ετοιμαζόμαστε με το καλό για το καλοκαίρι την άλλη εβδομάδα. Το περιμένουμε και ευχόμαστε να είναι ένα ωραίο καλοκαίρι, ένα καλό καλοκαίρι και ασφαλές πρώτα και πάνω απ' όλα για όλους μας. Σήμερα ο μήνας έχει 29, είναι μια μέρα μαύρης επετείου, η πόλη σε άλλο και θα τα πούμε σε πολύ λίγο. Πάμε πρώτα όμως να πούμε καλημέρες παρέα, καλημέρες μαζί και να σας πούμε και πώς μπαίνετε στην παρέα μας, αν και εφόσον θέλετε. Εδώ στη στήλη μας σας δείχνει ο Νεκτάριος ο σκηνοθέτης μας τους τρόπους επικοινωνίας, στο Facebook, στο Instagram που είναι τα δύο social media της εκπομπής, τα κοινωνικά δίκτυα, το email μας. Και τα τηλέφωνά μας διαλέγετε και παίρνετε. Ό,τι σας εξυπηρετεί, ό,τι σας βολεύει και ό,τι θέλετε καλύτερα. Εδώ είμαστε και περιμένουμε τα μηνύματά σας. Διάλεξα από το Facebook να πάω κάτω-κάτω να δω το πρώτο μήνυμα, το οποίο έχει σταλεί πριν από 36 λεπτά. Από τη φίλη τη Μαρία μας λέει την καλημέρα της. Και ανεβαίνοντας βλέπω τη φίλη τη Μαρίνα, καλημέρα από Πειραιά. Βλέπω τη φίλη την Κυριακούλα που μας στέλνει το παπαγαλάκο της, που έχει γίνει πια pet της εκπομπής. Καλημέρα, λέει, σε όλους, να είστε καλά. Βλέπω τον κύριο Σωτήρη από την Καλαμάτα. Και κοιτάξτε και εδώ τώρα την κυρία Άντζελα από τη Νέα Ορλεάνη. Λέει, σας στέλνω τις κούκλες μου, σήμερα τελειώσαν το σχολείο. Κοιτάξτε τώρα εδώ τα κουκλιά και τα τρία με τη στολή του σχολείου, τα υπέροχα τα κοριτσάκια. Άρα στην Αμερική τελειώνουν νωρίτερα τα σχολεία. Τέλεια, να περάσετε όμορφα. Κυρία Άντζελα, να τις χαίρεστε τις κούκλες σας. Και εδώ δείτε και μια ωραία εικόνα. Είναι ο Πειραιάς. Και τον Πειραιά μας τον στέλνει η κυρία Μαρίνα. Καλημέρα και στην κυρία Αγλαία. Και εδώ είναι η κυρία Ζωή. Καλημέρα, λέει, από Στάθη Κιλκής. Καλή εκπομπή. Και μας στέλνει την ανθισμένη της αυλή, τον κήπο της Όλο. Τι είναι αυτό? Πώς λέγεται αυτό το λουλούδι? Δεν ξέρω. Ωραίο. Είναι από αυτά που μυρίζουν πολύ έντονα και όμορφα. Λοιπόν, καλημέρα και από την πανέμορφη Ρόδο στο φίλο το Γιώργο. Αυτές είναι οι πρωινές καλημέρες από Facebook. Ελάτε να πάμε και μία στο Instagram. Εδώ, η φίλη. Α, η Ρούλα. Σταθερή τηλεθεάτριά μας από το Μέτς. Καλημέρα. Καλημέρα, κυρία Ρούλα. Και η Φρόσο. Και ο Νικόλας από το Δοξάτο της Δράμας και η Κωνσταντία από το Παραλίμνη της Κύπρου, σταθεροί πρωινοί τηλεθεατές, και τους ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα σε όλους, την αγάπη μας. Όπως είπαμε στην αρχή, σαν σήμερα είναι η μαύρη επέτειος, φίλες και φίλοι, από την άλωση της Κωνσταντινούπολης μετά από 50 μέρες πολιορκίας από το Μωάμεθ. Σαν σήμερα έπεσε η πόλη. Μαύρη επέτειος για όλη την Ορθοδοξία μας. Και προσέξτε να δείτε τώρα πώς τα φέρνει ο καιρός και η ιστορία. Σαν χθες είχαμε από τον Ερντογάν τα εγγένεια του τεμένου Ταξίμ, παραμονή της 568ης επετείου της άλωσης της πόλης. Και μέσα στην Αγία Σοφία, την οποία όπως ξέρουμε όλοι ο Ερντογάν επέλεξε να την ξανακάνει τζαμί, μπήκε, εδώ είναι τα πλάνα από τα εγγένεια του μεγάλου αυτού τεμένους. Ήταν όνειρο του Ερντογάν να το κάνει, από τότε που ήταν δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης. Μέσα λοιπόν στην Αγία Σοφία επέλεξε χθες ο Ταγίπ Ερντογάν να διαβάσει στίχους από το Κοράνι. Για να τον ακούσουμε. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم فيتفكرون في خلق السماوات والأرض. Πόσο λυπηρό και εξοργιστικό είναι όλο αυτό και πόσο μικρόψυχο. Έχει τόσα τζαμιά. Έφτιαξε καινούριο τζαμί χθες και κάνει αυτή την ενέργεια, προσβάλλοντας με τον τρόπο που το κάνει όλο αυτόν τον καιρό, την Ορθοδοξία. Πήγε μέσα στην Αγία Σοφία να διαβάσει, να ψάλει τους στίχους του Κορανιού. Και όπως βλέπω, το έκανε σε μαθητές Ισλαμικών σχολείων, όλα αυτά τα παιδάκια που βλέπετε εκεί. Ήταν εκείνη την ώρα μέσα στην Αγία Σοφία. Σε αυτά τα παιδάκια διάβαζε τους στίχους του Κορανιού, μαθητές Ισλαμικών σχολείων. Την ίδια ώρα έρχονται στη δημοσιότητα φωτογραφίες από την Αγία Σοφία, η οποία ένα χρόνο μετά, αυτά είναι τα πιτσιρίκια, ένα χρόνο μετά που ο Ερντογάν αποφάσισε να την μετατρέψει σε τζαμί, έρχονται δημοσιεύματα στην Τουρκία και δείχνουν φωτογραφίες όπως αυτές, που πραγματικά μας εξοργίζουν και μας θυμώνουν. Είναι το κατάντημα της Αγίας Σοφίας, αποκαρδιωτικές όλες αυτές οι εικόνες.
Πόμολα, όπως βλέπω από την ανταπόκριση της Σοφίας της Ζαχαράκη, 1.500 ετών της κεντρικής πύλης του ναού έχουν σπάσει. Καλώδια κρέμονται εδώ και εκεί. Ταμπέλες τυπωμένες σε χαρτί Α4 για να ξεχωρίζουν τους χώρους. Δυστυχώς βλέπουμε αυτή την κατάσταση ένα χρόνο μετά το άνοιγμά της σε τζαμί. Το στυλιτεύουν αυτό και τα social media στην Τουρκία και καταγγέλνουν πως αντί για μνημείο, το μνημείο να προστατευτεί καλύτερα, τώρα που έγινε τέμενος, όπως υποσχέθηκε ο Ερντογάν, δεν το φροντίζουν καθόλου. Βλέπετε και εδώ, στο σημείο που είναι οι παπουτσοθήκες, που τοποθετούν τα υποδήματά τους οι πιστοί πριν μπουν στον χώρο να προσευχηθούν, σκόνη, κομμάτια ολόκληρα, εδώ είναι τα πόμολα που σας λέγαμε. Μεγάλη καταστροφή, μεγάλη εγκατάλειψη και πραγματικά θα έπρεπε νομίζω η παγκόσμια κοινότητα να αντιδράσει κάποια στιγμή σε όλη αυτή την κατάσταση που έχει προκαλέσει ο κύριος Ερντογάν. Τώρα, έχουμε αύριο την επίσκεψη Τσαβούσογλου, του Υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας. Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκονται οι αρχές της χώρας μας, διότι φοβούνται προβοκάτσια. Βλέπουμε τα σχετικά πλάνα. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Open και της Μίνας της Καραμήτρου, αναπτύσσεται ένα σχέδιο ασφαλείας με βασικό στόχο να αποτραπεί οποιοδήποτε σχέδιο θα μπορούσε να καταλήξει σε ενέργεια προβοκατόρικη. Και σύμφωνα με τη Μίνα την Καραμήτρου, κλιμάκιο της αντιτρομοκρατικής στη Θεσσαλονίκη, από τη Θεσσαλονίκη έχει μεταβεί στην περιοχή και στη Θράκη βρίσκεται και κλιμάκιο της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Αυτά στο πεδίο της ασφάλειας. Τώρα, το σχέδιο του Τσαβούσογλου, το πρόγραμμα μάλλον του ταξιδιού, έρχεται αύριο. Το αεροσκάφος θα τον μεταφέρει προσγειώντας στην Αλεξανδρούπολη. Θα μεταβεί οδικό στο τουρκικό προξενείο στην Κομοτηνή. Εκεί θα έχει συνάντηση με τους λεγόμενους ψευτομουφτίδες. Και θα ακολουθήσει επίσκεψή του στο μειωνοτικό γυμνάσιο και λύκειο Τζελάλ Μπαγιάρ στην πρωτεύουσα της Ροδόπης. Χαρακτηρίζεται ιδιωτική αυτή η επίσκεψη και είναι απορίες άξιο γιατί έρχεται με κουστοδία ολόκληρη για να κάνει μια ιδιωτική επίσκεψη. Όπως είναι απορίες άξιο γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε και εμείς και η δική μας πολιτική τέτοιου είδους ιδιωτικές επισκέψεις στην Τραπεζούντα, στη Σαμσούντα. Ή να πάνε στην Κωνσταντινούπολη και να επισκεφτούν την Αγία Σοφία με κουστοδία δημοσιογράφων Ελλήνων και να καταγράψουν την επίσκεψη αυτή και να γίνουν και αντίστοιχες δηλώσεις. Θα τα συζητήσουμε και στη συνέχεια. Είναι μεγάλη αγωνία. Τι θα κάνει ο Τσαβούσογλου και μήπως θελήσει να πάρει τη ρεβάνς μετά τις δηλώσεις Δένδια τον περασμένο Απρίλιο και να αναφερθεί σε περίφημες μειονότητες, όπως λένε οι Τούρκοι κατά καιρούς τουρκικές, και τι θα κάνει και η ελληνική πλευρά. Και ερχόμαστε τώρα. Ακούσατε την προηγούμενη εβδομάδα να κατηγορεί τον ίδιο τον Πρωθυπουργό η Τουρκία για τη συνομιλία που είχε, την τηλεδιάσκεψη που είχε με μαθητές στο Πομακοχώρι Πάχνη. Η Γεωργία Γαρατζιώτη και το Όπεν έκανε ρεπορτάζ και μίλησε με τον πρόεδρο του Πανελληνίου Συλλόγου των Πομάκων. Μίλησε με άλλους επικεφαλείς από τα Πομακοχώρια. Περσόνα non grata, λένε, είναι ο Τσαβούσογλου στην περιοχή. Έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε τι λένε οι άνθρωποι αυτοί. Ελάτε. Στα Πομακοχώρια είναι ανεπιθύμητο, είναι persona non grata. Έχουμε υποφέρει και αυτή τη στιγμή έχουμε υποστεί πολιτιστική γενοκτονία και προσπαθούν ακόμα να μας τροποποιήσουν. Και εμείς είμαστε και θα παραμείνουμε Έλληνες Πομάκοι να σεβαστούν τη δική μας την καταγωγή και τη φυλή που είμαστε. Το αυτονόητο ότι είναι τα χωριά μας, Πομακοχώρια. Δεν θέλουμε να μας εκπροσωπεί και να μας θεωρούν Τούρκοι στην περιοχή μας. Τα παιδιά μας γεννήθηκαν, ζουν στην Ελλάδα και είναι Έλληνες πολίτες. Και τα Πομακοχώρια επίσης αποτελούν ένα σύνολο χωριών στην οροσειρά της Ροδόπης με κοινά πολιτισμικά χαρακτηριστικά, ήθη και έθιμα, και για τα οποία βέβαια είμαστε περήφανοι. Τουρκοχώρια πάντως μέσα στην Ελλάδα δεν υπάρχουν. Ακούσατε τι λένε όλοι οι άνθρωποι, ένα θέμα στο οποίο θα επιστρέψουμε στη διάρκεια της εκπομπής. Πάμε λίγο στα του κορονοϊού, έχουμε καινούργια ανοίγματα και έχουμε και είδηση, μας τη λέει και ο κύριος Βαγγέλης. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο από Άρτα. Άνοιξε χθες η πλατφόρμα για ηλικίες άνω των 18 ετών με το εμβόλιο της Johnson & Johnson. Άνοιξε λοιπόν η πλατφόρμα, όπως πολύ σωστά μας το λέτε, για ηλικίες άνω των 18 ετών, άρα μπορούν να μπουν και να κλείσουν ραντεβού πια όλοι οι ενήλικες πολίτες της Ελλάδας. Και έχουμε και άλλα ανοίγματα. Μαρία μου, καλή σου μέρα. Ανοίγουν τα γυμναστήρια, ανοίγουν τα γήπεδα 5x5. Έχουμε συναυλίες πια, έχουμε θεάματα, θέατρα, πολιτισμός. Πάμε λοιπόν να τα δούμε με τη σειρά. Είχαμε λοιπόν το πρώτο άνοιγμα που έγινε από το θέατρο ΒΕΑ και έναν εκπληκτικό χώρο στον Πειραιά. Οι θεατές με πολύ μεγάλη αγωνία, 10 μήνες έχουν περάσει φέη από τότε που τα θέατρα έκλεισαν. Με πολύ μεγάλη αγωνία αλλά και με αποστάσεις και με όλα τα μέτρα ασφαλείας έφτασαν στο χώρο του θεάτρου.
Να πούμε ότι ο χώρος αυτός είναι αρκετά μεγάλος. Χωράει 2.000 θεατές. Mm-hmm. Όμως, 900 εισιτήρια είναι αυτά τα οποία πωλήθηκαν. Δεν πωλήθηκε κανένα επιπλέον για να μπορέσει να τηρηθεί το 50% μέσα στο χώρο, παρόλο που είναι ανοιχτό το θέατρο Βεάκι. Οι θεατές λοιπόν προσήλθαν νωρίς, περίμεναν με αποστάσεις στα ταμεία για να παραλάβουν τα εισιτήριά τους και να μπορέσουν να μπουν μέσα στο θέατρο για να δουν το παραμύθι χωρίς όνομα. Είναι η ιστορία χωρίς όνομα, είναι ουσιαστικά η ιστορία του Ιωάννα Δραγούμη και της Πινελόπης Δέλτα. Είναι το βιβλίο του Στέφανου Δάνδολου, από ό,τι ξέρω, Μαρία μου. Ακριβώς, ακριβώς, και έχουμε κάποιες δηλώσεις. Για πάμε να τις δούμε. Πολύ ευχάριστη είδηση. Πολύ χαρά μας δίνει αυτό το πλάνο που έχουμε, με το θέατρο να είναι γεμάτο όσο το επιτρέπεται να είναι και με τον κόσμο που προσέρχεται και πάλι μετά από 10 μήνες, όπως μας είπες. Για να δούμε τι είπε ο κόσμος. Παραδίδω ξανά την τέχνη μου εκεί που πρέπει, στο ζωντανό κοινό. Είμαι ενθουσιασμένος, γιατί πρώτον βγήκαμε ξανά έξω. Όλα πάνε καλύτερα. Επιτέλους ανοίγουν τα θέατρα, να χαρεί λίγο ο κόσμος, να επανέλθουμε στην κανονικότητα. Καλή ελευθεριά στα θέατρα. Να στηρίξουμε τα θέατρα όσο μπορούμε, στο 50% και στο 20% όπως και να είναι. Άνοιξε η καρδιά μας, τι άλλο να σας πω. Πάντα με αποστάσεις, πάντα με μέτρα, πάντα με προσοχή και με αισιοδοξία. Είδαμε τον πρωταγωνιστή, τον Τάσο τον Νούσια, είδαμε και τον κύριο Βακούση και μετά είδαμε και άλλους καλεσμένους που ήταν άλλοι συναδελφοί της ηθοποίης και άλλος κόσμος. Άρα ήταν μια φέτα με δηλώσεις όλων αυτών που είχαν την τύχη και τη χαρά αυτή την πρώτη μέρα της πρώτης παράστασης να μας πούν πώς ένιωσαν. Είχαμε, Μαρία, χθες και στην... Άνοιξε η καρδιά μου, είπε η κυρία. Έτσι, έτσι, όπως το λες. Είχαμε και στην Τεχνόπολη, στον Γκάζι, νομίζω, έναρξη χθες, η πρώτη τζαζ συναυλία, αν δεν κάνω λάθος. Ακριβώς. Η πρώτη τζαζ συναυλία είναι γεγονός. Ξεκίνησε χθες και εκεί με αποστάσεις. Εκεί φαίει ακόμα και οι καρέγκλες. Είναι στο πάτωμα κουμπωμένες, πράγμα που σημαίνει ότι κανείς δεν μπορεί να μετακινήσει την καρέγκλα του για να πάει κοντά σε κάποιον άλλον. Αποστάσεις και εκεί όλα τα μέτρα ασφαλείας τηρήθηκαν και στην είσοδο που έμπαιναν όλοι όσοι είχαν προλάβει και είχαν κλείσει θέση. Είναι ένα φεστιβάλ jazz μουσικής και ουσιαστικά είναι η έναρξη για όλες τις δραστηριότητες και για όλα τα φεστιβάλ τα οποία θα ακολουθήσουν τις επόμενες ημέρες. Και πλάνα, Μαρία, με το Φουγάρο τώρα της Τεχνόπολης, με τον Παρθενώνα στο βάθος. Ακριβώς. Άντε με το καλό. Με το καλό σιγά σιγά να ξανακερδίσουμε όλα αυτά που χάθηκαν όλο αυτό το διάστημα, έστω με αποστάσεις, με μέτρα, με προστασία, αλλά σιγά σιγά να υπάρχουν στη ζωή μας. Έχουμε και από εδώ δηλώσεις. Όχι, ναι, δεν ναι, βεβαίως. Ο Νεκτάριος μου λέει δεν έχουμε, πλάνη, ναι, ναι. Οπότε έχουμε, προχωράμε. Δεν έχουμε, στο επίπεδο τώρα αυτό, Μαρία, της διασκέδασης, υπάρχει ακόμη ένα κομμάτι στην εστίαση που διαμαρτύρεται γιατί δεν έχουν μουσική. Και λέγαμε τώρα ότι τι κάνουν όλο αυτόν τον καιρό. Παίρνουν αυτοκίνητο, βάζουν μουσική δίπλα στο χώρο που είναι ένα μαγαζί, ας πούμε, και γίνεται η διασκέδαση έτσι. Έχουμε, νομίζω, και σχετικά πλάνα. Ακριβώς. Το πλάνο που θα δούμε σε λίγο είναι από το Λαύριο, από μια καφετέρια στο Λαύριο, πριν από λίγο καιρό. Ένας, ο οποίος έπινε τον καφέ του και το ποτό του στην καφετέρια, είχε ανοίξει τη μουσική τέρμα και έτσι διασκέδαζαν με τη μουσική. Τέτοιες συμπεριφορές, όπως είπε ο κ. Χαρδαλιάς, και γενικότερα από επιχειρηματίες που δεν ακολουθούν τους κανόνες, δεν θα γίνονται ανεκτές. Ήταν αρκετά μεγάλο το ξέσπασμα που είχε χθες στην ενημέρωση ο κ. Χαρδαλιάς και είπε ότι σαφώς με τη μουσική δεν κολλάει. Αλλά σε όλα τα κράτη έχουμε πει αυτό, ότι όταν υπάρχει μουσική αναγκάζεται κάποιος να μιλήσει πιο δυνατά, πράγμα που σημαίνει ότι τα σταγονίδια βγαίνουν πιο εύκολα και μπορεί να γίνει πιο μεταδοτικός ο ιός. Σε αυτό αντέδρασε ο κύριος Χαρδαλιάς. Αυτό, όπως μας περιέγραψε, ήταν πριν από λίγες μέρες. Κάποιοι σκέφτηκαν να βάλουν δίπλα το αυτοκίνητο, να βάλουν τέρμα τη μουσική και να κάνουν μόνοι τους το DJ και να διασκεδάσουν. Όπως είπε ο κύριος Χαρδαλιάς, δεν είναι δική τους απόφαση, είναι των ειδικών και εξηγείται γιατί σε πολύ έντονο ύφος. Αν θεωρούν κάποιοι ότι μέσα από τη λογική του Αντάρτικου θα πρέπει να τεινάξουν στον αέρα όλη τη στρατηγική μας, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει ανοιχτό. Και δεν μπορεί να γίνει ανοιχτό διότι δεν αποκλείει κανένας το ζήτημα της μουσικής να επανέλθει, αλλά θα επανέλθει με βάση την εικόνα την επιδημιολογική της χώρας. Θύμωσε ο κύριος Χαρδαλιάς πολύ, Μαρία. Έχουμε, όπως είπαμε, όμως ανοίγματα, γηπεδάκια και γυμναστήρια. Πότε ανοίγουν και με ποιες προϋποθέσεις.
Ανοίγουν λοιπόν τη Δευτέρα τα γυμναστήρια και εκεί υπάρχουν πολλές προϋποθέσεις. Έγινε η αναγγελία από την ενημέρωση που είχαμε και μετά δόθηκαν κάποιες διευκρινήσεις, γιατί υπήρχε ένα σημείο το οποίο έχριζε περισσότερων πληροφοριών και είναι η μάσκα. Αρχικά είπαν ότι πρέπει να φορούν και οι αθλούμενοι αλλά και οι εκπαιδευτές μάσκα, όμως μετά στις διευκρινήσεις λένε ότι από τη στιγμή που υπάρχει απόσταση ανάμεσα στους, σε αυτούς που αθλούνται, δεν θα φορούν μάσκα. Τρία μέτρα, είπαν Μαρία. Απόσταση άσκηση. Τριών μέτρων. Τρία από... μέτρα η απόσταση ο ένας από άτομο σε από άτομο για να μην χρειάζεται η μάσκα. Και τώρα η αλήθεια είναι ότι είναι και κάπως δύσκολο να αθλείσαι, να καταβάλεις μια προσπάθεια, να υπάρχει. Μα και έξω θυμάμαι ότι όταν κάποιος έτρεχε, ναι, είχε ποδήλατο, δεν τη φορούσε. Τώρα σε ένα κλειστό χώρο. Επίσης, άλλη απορία, διάβαζα χθες τις διευκρινήσεις, έλεγε να είναι ανοιχτά τα παράθυρα. Υπάρχουν και γυμναστήρια που δεν έχουν παράθυρα και να μην υπάρχει κλιματισμός. Εκεί θα υπάρχει πρόβλημα, σίγουρο. Και να δείχνουμε και τα σχετικά πλάνα τώρα. Εδώ ο κύριος που κάνει τις επικύψεις να φοράς και τη μάσκα, δεν ξέρω κατά πόσο είναι εύκολο. Άρα είναι θα πρέπει όλα αυτά να ανακαθοριστούν. Προφανώς με λιγότερο κόσμο, αποστάσεις και ο Θεός βοηθός. Ναι, ακριβώς. Και στα γήπεδα 5x5 επίσης ανοίγουν, όπως ανοίγουν και τα γήπεδα μπάσκετ. Για τον αεραστεχνικό αθλητισμό μιλάμε. Και εκεί οι κανόνες και οι αποστάσεις, αλλά και ένα self-test το οποίο δηλώνεται στην πλατφόρμα. Mm-hmm. Είναι οι κανόνες που ίσχυαν τον προηγούμενο καιρό για τους επαγγελματίες και ισχύουν τώρα και για τον αεραστεχνικό αθλητισμό. Νομίζω ότι σχεδόν έχουν ανοίξει όλα πια. Και τις σχολές χορού. Έτσι, σχεδόν έχουν ανοίξει μόνο όλα. Μόνο τα φροντιστήρια έχουν μείνει κλειστά. Σωστό. Και υπάρχουν πολλές ερωτήσεις και πολλά μηνύματα για τα φροντιστήρια και τι θα γίνει με τα καλοκαιρινά μαθήματα των παιδιών και στις ξένες γλώσσες αλλά και στα μαθήματα για να δώσουν του χρόνου πια πανελλήνιες. Καλημέρα σε όλο το κοντρόλ που μας κοντρολάρει. Καλή εκπομπή. Έτσι, καλημέρα παιδιά, καλημέρα σε όλους. Καλή εκπομπή. Καλή ημέρα. Μένουμε στο θέμα αυτό μετά του κορονοϊού και τις αλλαγές. Είπαμε προηγουμένως, όπως μας είπε και ο φίλος τηλεθεατής, ότι άνοιξε η πλατφόρμα για τους 18 και άνω να κάνουν το εμβόλιο, να μπουν πια όλοι οι ενήλικες και να δηλώσουν την επιθυμία τους να κάνουν εμβόλιο. Είχαμε και μια άλλη εξέλιξη όμως χθες. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων ενέκρινε τη χρήση εμβολίου για παιδιά από 12 έως 15 ετών. Θα πάμε να δούμε τι είπε ο επικεφαλής του EMA, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού, και θα έρθουμε μετά να δούμε τι προβλέπετε ή τι συζητάνε στην Ελλάδα. Ελάτε. Now we have data that would show that the vaccine is safe in also in the age 12 to 15 years, and that has allowed the scientific committee indeed to conclude today. Είπε λοιπόν ότι είναι ασφαλές για παιδιά ηλικίας από 12 έως 15 ετών. Έχει ήδη απασχολήσει όμως ιδιαίτερα τις κυβερνήσεις όλων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το κατά πόσο θα εντάξουν στο εμβολιαστικό τους πρόγραμμα ή όχι τον εμβολιασμό των παιδιών. Η Γερμανία ανακοίνωσε χθες η κυρία Μέρκελ ότι από τις 7 Ιουνίου αρχίζουν να εμβολιάζονται τα παιδιά αυτών των ηλικιών. Στην Ελλάδα όμως υπάρχει μια δεύτερη σκέψη και μια αυτοσυγκράτηση. Τη διατύπωσε χθες ο κύριος Μαγιορκίνης και ο κύριος Χρούσος από την Επιτροπή Εμβολιασμών. Για να τους ακούσουμε. Αυτό προς το παρόν για την Ελλάδα, για τα ελληνικά δεδομένα, είναι κάτι το οποίο δεν το βλέπουμε να συμβαίνει σύντομα. Δηλαδή δεν θα αρχίσει εμβολιασμό σε παιδιά το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Και δεν υπάρχει και η ανάγκη σε αυτή τη φάση. Η Επιτροπή γενικά δεν κάνει τίποτα αν προηγουμένως δεν έχει μελετήσει ενδελεχώς όλα τα δεδομένα. Πιθανόν σύντομα να επιτρέψουμε να κάνουν τα εμβόλια αυτά παιδιά τα οποία έχουν υποκείμενη νόσο. Άρα λοιπόν, έχουμε κάποιο δρόμο από ό,τι βλέπουμε στο να εγκριθεί στην Ελλάδα η χρήση εμβολίων στα παιδιά από 12 έως 15 ετών. Είναι σκεπτικοί οι επιστήμονες, το εξετάζουν ξανά και θα επανέλθουν αργότερα. Βλέπω μηνύματα δικά σας. Ο κύριος Κώστας λέει καλημέρα. Δευτέρα ανοίγουν στη Χαλκιδική. Καλημέρα σας. Είδατε, ξεκινήσαμε με τραγουδάκι Χαλκιδικής. Ανοίγουν, λέει, τα γυμναστήρια με διπλή μάσκα στους αθλούμενους. Δεν είναι εφικτό γυμναστική με μάσκα. Το καταλαβαίνω απόλυτα. Αμφιβάλλω, λέει, αν έχουν περάσει από γυμναστήριο ποτέ λοιμοξιολόγοι. Παρέχουμε καθημερινά πρώτες βοήθειες, είναι λυπηρό. Κύριε Κώστα, θα ρωτήσουμε μετά και τους καλεσμένους μας, τρεις εξαίρετους επιστήμονες. Νομίζω ότι ο καθένας από εμάς καταλαβαίνει ότι την ώρα της άσκησης που ανεβαίνουν οι σφιγμοί, που ο άλλος αρχίζει και λαχανιάζει, δεν μπορεί να έχει και μονή διπλή μάσκα. Καταλαβαίνουμε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο τουλάχιστον, για να το πω έτσι. Άλλη μία είδηση που θα τη βρούμε μπροστά μας. Χθες είχαμε την παρουσίαση του πράσινου πιστοποιητικού. Τι είναι το πράσινο πιστοποιητικό? Καταρχάς, θα μας βοηθήσει ο Νεκτάριος, ο σκηνοθέτης μας, να το δείξουμε. Εδώ έγινε η παρουσίαση χθες, ο κ. Μητσοτάκης, ο κ. Μισελ, ο κ. Πιερακάκης. Εδώ γίνεται η παρουσίαση.
και το βλέπουμε. Είναι αυτό. Το πράσινο, μάλλον το ψηφιακό ευρωπαϊκό πιστοποιητικό εκδίδεται δωρεάν, σε ψηφιακή μορφή, θα μπορεί όμως και να εκτυπωθεί. Φέρει κωδικό QR, αυτό που έχουμε μάθει πια όλοι μας, αυτό το πλαίσιο που σκανάρεται, σαρώνεται. Έχει ψηφιακή υπογραφή και το περιεχόμενό του αναγράφεται τόσο στην εθνική γλώσσα της κάθε χώρας, όσο και στα αγγλικά. Για να είναι έγκυρο σε όλες τις χώρες, γιατί θα το χρειαζόμαστε και για τα ταξίδια. Δεν είναι καθοριστικός παράγοντας για να κάνουμε ένα ταξίδι. Δηλαδή, όποιος δεν το έχει, δεν σημαίνει ότι δεν θα κάνει ταξίδι. Απλώς διευκολύνει, όπως λένε όσοι το παρουσίασαν, τα ταξίδια. Είναι σαν ένα πάσο για να μπορεί κάποιος να ταξιδεύει πιο εύκολα. Βλέπω ότι θα είναι σε εφαρμογή από 1 Ιουλίου και θα περιέχει τις απαραίτητες βασικές πληροφορίες. Δηλαδή, το ονοματεπώνυμό μας, την ημερομηνία γέννησης, την ημερομηνία έκδοσης, πληροφορίες σχετικά με το εμβόλιο, αν το εμβόλιο έχουμε βάλει μέσα, αν έχουμε αρρωστήσει, την εξέταση και την ανάρρωση, και έναν μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό, λέει. Δεν θα αποτελεί, όπως είπαμε, προϋπόθεση για την ελεύθερη κυκλοφορία. Άρα μπαίνει και αυτό στη ζωή μας από 1 Ιουλίου και δεν είναι προαπαιτούμενο, αλλά βοηθάει, όπως λένε και οι ειδικοί. Είχαμε μία εβδομάδα με πολλές ειδήσεις. Και ευχάριστες και δυσάρεστες. Και έχουμε τον Γιώργο τον Σπανουδάκη που μας έκανε ένα ωραίο βίντεο για να δούμε την εβδομάδα σε ειδήσεις. Πάμε. Ήρεμα, ήρεμα, δεν είμαι τρομοκράτης. Ήρεμα, ήρεμα, είμαι το θύμα μιας αγάπης. Как был задержан сотрудниками МВД в национальном аэропорту? Очень переживаем за сына. Очень переживаем, что с ним происходит и в каком он сейчас состоянии. Ήταν όλα τέλεια σκηνοθετημένα, ναι, για να μην καταλάβει κάποιος. Nous ne tolérons pas que l'on tente de jouer à la roulette russe avec la vie de civils innocents. Όλοι θέλουμε να βγούμε, όλοι θέλουμε να πιούμε, να γιορτάσουμε ξανά, να είναι όλα όπως παλιά. Δεν το σκέφτηκα. Πιο πολύ φοβάμαι τον κορονοϊό παρά το εμβόλιο. Το 70% των εμβολιασμών θα έχουμε χτίσει το τείχος ανοσίας. Βεβαίως και μέσα στο καλοκαίρι θα έχουμε φτάσει το 70%. Το AstraZeneca είναι ένα πολύ καλό εμβόλιο. Θα έπρεπε λοιπόν να γίνει μια προσπάθεια να ανακατευθυνθεί στις μεγαλύτερες ηλικίες που είναι απολύτως ασφαλές και δεν εμφανίζει ούτε αυτά τα περιστατικά θρομβώσης. Κύριε Γραβαλιά, δεν πιστεύετε να δώσετε κανένα πρόστιμο σήμερα? Μη φοβάσαι, Πάτρικ, κάτσε μαζί μας. Και ο κόσμος ανυπομονεί. Δεν μπορώ να περιγράψω το συναίσθημά μου. Θέλω να πατήσω το κουμπί και να έρθει η Δευτέρα, αν είναι δυνατόν. Παρόλο που η σεζόν ξεκινάει αργότερα από ό,τι συνήθως, πιστεύουμε ότι θα πάει καλύτερα από την προηγούμενη. Εγώ σε εμπιστεύτηκα, σε νόμιζα για φίλο και κόντεψα πολλές φορές για φάρτη σου να φάω και ξύλο. Την Κυριακή θα σε αποτελειώσω. Την Κυριακή θα σε φάω, μω, είσαι ένας ψεύτης. Ağzını açıp tek laf etmiyor. Bakın dikkatinizi çekelim. Bir tek kanıt, bir tek şey bulursanız. Two agencies suspecting it came from human contact with an infected animal, and another leaning toward a laboratory accident. No one knows, including me, 100%, what the origin is the reason why we're in favor of further investigation. 美国还有200多个生物实验室散布全球，这里边究竟藏着多少秘密？ Cette vidéo toute simple. Et si vous avez 10 millions de vues, je prends un engagement. Vous venez tourner à l'Élysée. 10 millions de vues pour nous aider à battre le virus. Je me souviens de ce monde où les seules barrières. Monsieur le Président, est-ce que je peux tenter une roulade dans le jardin de l'Élysée? Allez-y. Merci beaucoup. Il va le faire en plus. McFly, cette anecdote est-elle vraie ou fausse? Cette anecdote, elle est fausse. Elle est vraie. Μάλιστα. Για πάμε να δούμε μερικά δικά σας μηνύματα. Μπαίνω και στο email που δεν είχα μπει καθόλου πριν. Ο κύριος Χαρίτωνας, σταθερός πρωινός τηλεθεατής, από αυτούς που ξυπνάνε νωρίς, και μας στέλνει ξημέρωμα στη Σαρονίδα. Μα κοιτάξτε τώρα χρώματα. Κοιτάξτε ομορφιές. Η επομένη μεθεπόμενη της Πανσελίνου και η Βουκαμβίλια ανθισμένη. Άνοιξη και είμαστε εδώ τώρα, στην κόψη, στη στροφή για το καλοκαίρι. Και πάμε και εδώ, μισό λεπτό, στο Instagram, να δω τα καινούργια μηνύματα. Καλημέρα στην κυρία Αγγέλικα, καλημέρα στον κύριο Νίκο από το Σικάγο, καλημέρα και στην Αλεξανδρούπολη στην κυρία Δήμητρα και στην κυρία Ματίνα από την Λεμεσό, και πάω και στο Facebook.
και σε λίγο θα πάμε να δούμε τις διαφορετικές ειδήσεις με τον Γιώργο. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο κύριε Γιώργο, να είστε καλά. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο, καλημέρα στον Χρήστο, λέει. Από τα Φάρσαλα όλα τα επαγγέλματα άνοιξαν, εκτός από τις εμποροπανηγύρεις. Πιάσαμε το 50% το εμβόλιο το καλοκαίρι, περνάει και θα έρθει ο χειμώνας χωρίς εισπράξεις. Κύριε Χρήστο, έχετε τα δίκια σας τώρα κι εσείς. Καλημέρα από Χαλκιδική. Για τα γυμναστήρια το είπαμε και πριν. Και καλημέρα και στη φίλη τη Μέρη. Τι έχω, λέει, γιατρέ, μια καρδιά γεμάτη αγάπη. Να είστε καλά. Τρυφεροί μας τηλεθεατές. Για να πάμε να υποδεχτούμε τον Γιώργο. Πού είσαι, βρε Γιώργο? Καλημέρα. Ωραία γραβάτα. Ωραίο κοστούμι, είσαι. Πράσινη. Μοντέλο. Μοντέλο. Όλα καλά? Μια χαρά. Πού θα μας πας? Λοιπόν, πάμε να δούμε τα περίεργα βίντεο, αστεία περίεργα. Λοιπόν, ξεκινάμε από τον. Κοιτάξτε εδώ τι έχει φτιάξει ένας κύριος. Ουσιαστικά με αυτά τα ντρόν είναι αυτοσχέδιο και έχει σηκώσει είναι το ο μπαμπάς παιδί του, παιδιού. Του και το έχει σηκώσει το παιδάκι. Προτείνουμε ότι μπορεί να φαντάζει πολύ ωραίο. Νομίζω ότι είναι δεν πολύ επικίνδυνο. Διότι κοιτάξτε τι έγινε. Το είδαμε λοιπόν και σε αργή κίνηση στο μοντάζ. Πάρα πολύ επικίνδυνο, ούτε για αστείο. Επειδή είναι αυτοσχέδιο, δεν ήταν καλά φτιαγμένο. Χτυπήσαν οι έλικες μεταξύ τους και έπεσε τον ντρόν. Οπότε το παιδάκι. Καλά που δεν είχε ανέβει αρκετά. Έχει γραφτεί από κάποια εταιρεία και να μπορεί να το κάνει κάποιος χωρίς κίνδυνο. Να μην το δοκιμάσετε σπίτι σας. Περίμενε, έχουμε και παρέα. Καλώς τα παιδιά τα δικά μας. Καλημέρα. Με έφερε ένα ντρόν. Σε απόθεση τον ντρόν και έφυγε. Με ασφάλεια. Όλα καλά. Καλημέρα σε όλους. Όλα καλά ή σχεδόν καλά ή στη θέση τους ακόμα. Πες μια καλημέρα στη μαμά Πλάτζου γιατί μας στέλνει μηνύματα πρωί-πρωί. Ναι. Ναι, αμέ. Α, τα λέτε εσείς. Τα λέμε. Δεν προλαβαίνω να πω μαζί τη. Καλημέρα, κυρία Πλάτζου. Καλημέρα. Κοιμάται ποτέ? Νομίζω πως. Ελάχιστα. Ελάχιστα. Έτσι. Είναι υπερδραστήρια. Γερίνα είναι πάντα. Λοιπόν, επικίνδυνο, ούτε με σφαίρες δεν το κάνει κανείς, ναι. Κωστή, ασχολείσαι και εσύ με το TikTok, βλέπεις πολλά βιντεάκια. Το έχουμε δει ότι πάρα πολλοί δημιουργούν βίντεο με σκοπό να κάνουν πολλά χτυπήματα. Αυτή όμως δεν είναι απλά μία μόδα, είναι μία μόδα πολύ προσοδοφόρα. Αυτό το βιντεάκι έχει γυριστεί το 2007. Τι είναι, δύο αδερφάκια, του βάζει τώρα το δάχτυλο στο στόμα του μικρού, το δαγκώνει, λέει γιατί μου δάγκωσε το δάχτυλο και όλα αυτά. Λοιπόν, αυτό το βίντεο πουλήθηκε έναντι 761.000 δολαρίων. Τι λες τώρα? Πρόσεξε. Μπεις να τρεβείς. Είναι καινούργια μόδα. Γιατί το συζήταγα και με τη Μαργαρίτα. Τα οποία λέγονται ψηφιακά έργα τέχνης. NFT είναι τα αρχικά στα αγγλικά. Κοίτα να δεις. Και μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2021 έχουν πουληθεί σε κόστος 2 δισεκατομμύρια δολάρια. Σκέψου καινούργια business. Έργα τέχνης. Όπου πρόσεξε τώρα. Αυτά τα μωράκια είναι από το 2007. Είναι αυτά, μεγάλα παιδιά πια τα αδερφάκια. Και το ότι δάγκωσε το μωρό το δάχτυλο από το αδερφάκι του έκανε τόσο μεγάλη εντύπωση ώστε να πουληθεί για 750. Χιλιάδες, σιγά δηλαδή. Αλλά είναι η νέα μόδα, αγοράζεις βίντεο τα οποία έχουν κάνει πάρα πολλά χτυπήματα, τα παίρνεις εσύ και ουσιαστικά όσο περισσότερο και πουλάνε τρέλα. Τώρα, γυρίζουμε στα δικά μας ένα άλλο βιντεάκι τρυφερό και ιδιαίτερο με τον τραγουδιστή τον Μιχάλη Χατζηγιάννη. Λοιπόν, είναι μαζί με τον πατέρα του, να τους εδώ, είναι σε μια μπανανιά. Μπορεί να ακούμε παράλληλα και τον ήχο. Λέει στον πατέρα του αν μπορεί να κόψει μια μπανανιά. Μια μπανανιά, λέει να είναι. Ώρα να κάνω τη δουλειά, θέλω κανένα τραγούδι που τόπο αρέσκω. Και τι τραγούδι θέλεις να σου πω, Γιάννη? Έχω τα μοντέρνα που σ' αρέσκουν. Θα σου πω το Απολυτίκιο του Αγίου Γεωργίου, όντως από τον Καραβά, που έψαλα από μικρό στο εκκλησάκι. Αφεντινό δηλαδή. Μου στον εχμαλό των ελευθερωτής και το φτωχόν υπερασπιστής ασθενούν τον ιατρός βασιλέων υπέρμαχων τροπέο φόρε μεγάλο μάρτης γεγόρια. Άμα δεν υπήρχε ταλέντο στην οικογένεια, έτσι, φαίνεται. Εντάξει, είναι κάποιες περιοχές, όπως είναι η Κύπρος, σε τόνιση, που είναι καλή φωνή έτσι κι αλλιώς οι άνθρωποι. Κοίταξε να δεις τώρα. Καλά. Πάρα πολλές οικογένειες είχαν ιεροψάλτες και τα παιδιά μετά ακολούθησαν ως τραγουδιστές, που είναι το ταλέντο έτσι μέσα στην οικογένεια, είναι καλή φωνή. Και βλέπουμε και από τον κύριο Χατζηγιάννη, τον πατέρα Χατζηγιάννη στην Κύπρο. Τι ωραία φωνή έχει. Και πραγματικά η βυζαντινή μουσική, κάποιες φορές και οι βυζαντινές φωνές έχουν τη θέση πάρα τους στην καρδιά πάρα μας. Πάρα ακούσουμε μια άλλη φωνή, ένα παιδάκι το οποίο το ταλαιπωρούν, διότι προσπαθούν να το μάθουν να τρώει το σούσι του με αυτά τα chopsticks τα καταραμένα. Δες την αντίδραση κάνει.
Σαντίζεται, διότι δεν μπορεί να το φάει με αυτά. Πραγματικά. Διαλύεται. Το πιλάφι, το ρύζι. Είμαι τη σχολή. Έλα, μωρέ, ο γλυκούλης. Ό,τι θες το τρως με τον τρόπο που σου αρέσει. Και δεν άπλωσε το χεράκι του να το πιάσει τώρα. Πρόσεχε να δει. Απλά ελληνικά το πιάζει με το χέρι και το τρως. Δηλαδή δεν είναι. Είναι αυτό που θα λέγανε οι παλιοί. Το κοτόπουλο και το σούσι θέλει χέρι, ρε παιδί μου. Δεν γίνεται αλλιώς. Εν τω μεταξύ, κάποιον κοιτάζει απέναντι τώρα, μαμά, μπαμπά. Ναι. Και λέει έλεος, δηλαδή. Αφήστε με να το φάω. Πάμε δούμε και τον πιο μπερδεμένο σκύλο του κόσμου. Ναι. Τον βάλανε στη μέση. Και προσπαθούν να του πούνε επιλέξει με ποιο θα πάει. Δείτε αντίδραση σκύλου, μοναδική. Κοίταξε να δει. Λοιπόν, κοιτάζει τον έναν, κοιτάζει τον άλλον. Τι θα κάνει. Γύρω-γύρω. Αρχίζει να γυρίζει. Γύρω-γύρω. Υπέροχος ο σκύλος. Δεν θέλει να επιλέξει. Σμούρας. Μπαμπά, μαμά, δεν θέλει κανένα από τους δύο. Γιατί αγάπη, τι πίστη και στους δύο, εξίσου. Το εξίσου είναι αυτό. Κλείνω με τους δύο κόσμους. Το δικό σου και το δικό μου. Όπα. Ο δικός μου είναι αυτός. Εσύ είσαι της κλασικής μουσικής. Μπράβο. Με Μπετόβεν. Ο κύριος εδώ, Βρετανός μουσικός, παίζει στους ελέφαντες και παίζει αυτή τη μουσική. Για ακούσουμε. Εγώ είμαι αλλού όμως. Εδώ είμαστε. Everybody dance now. Γεια σου ρε Γιώργο. Κοίτα πώς το στρίβει το κεφάλι. Έχει ξεσαλώσει το κουβάκι. Μην τον υποτιμάς. Στα πάρτι όλα τον Τραβόλτα έκανε. Πες αλήθεια. Αλλά τι. Πες τις στροφές που έχεις κάνει τα κόλπα σου. Αλλά έχουμε σαρώσει τις πίστες. Αλλά όταν μου λένε εμένα για τη μουσική και τι είναι αυτά, δεν βλέπεις ακόμα και τα παχύδερμα καταλαβαίνουν. Πόσο παχύδερμα είναι κάποιοι σωστό. Που δεν καταλαβαίνουν την κλασική μουσική. Το έβγαλα από μέσα μου. Ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Σωστό. Ευχαριστούμε, Γιώργο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας ισοπαίδωσες. Έρχεται και η Αλεξάνδρα ή πάμε καιρό πρώτα. Ας έρθει η Αλεξάνδρα όμως, εδώ, με το ωραίο της φόρεμα. Καλώς τα παιδιά τα δικά μας. Θα είναι σαν να μπαίνει η άνοιξη, Αλεξάνδρα, κατά κυριολεξία. Καλώς την. Καλημέρα. Με χαμόγελο, με διάθεση, έρχεται το καλοκαίρι, ε. Ναι, ναι, ναι. Έχουμε ξεσηκωθεί όλοι. Ήρθε, ήρθε. Η Αλεξάνδρα με πράσινο, έχει σημασία. Ναι. Έχετε ταιριάξει, έχετε σεταριστεί. Θα έχει καλό καιρό, αλλά χθες και θα μας τα δείξει η Αλεξάνδρα σε λίγο. Είχε και χαλάζι, νομίζω, κάπου στη Χαλκιδική. Ναι, ναι, ναι. Στην, ψηλά, στην Μαθία θα μας τα πει Κατερίνη, ο Άρης. Κατερίνη είναι και νιγρίτα. Είχε, έκανε καιρό στα τρελά του. Μην πτωείστε, θα έχει πολύ καλό καιρό. Φτάνει και τριαντάρια. Για πάμε στον Κλέρχο να μας τα πει. Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι. Με καλοκαιρινές καιρικές συνθήκες θα κυλήσει η σημερινή ημέρα στη χώρα μας. Πάμε να δούμε αναλυτικά την εξέλιξη μέσα από τους χάρτες μας. Για σήμερα Σάββατο, σε ολόκληρη τη χώρα θα κυριαρχεί η ηλιοφάνεια. Παρ' όλα αυτά όμως, καθώς θα πηγαίνουμε προς το μεσημέρι απόγευμα, θα αναπτυχθεί θερμική αστάθεια στα ορεινά της βόρειας επιρροτικής χώρας. Οπότε και δεν αποκλείεται να σημειωθούν πρόσκαιρες τοπικές βροχές ή και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι δεν θα προβληματίζουν τόσο στο Ιόνιο αλλά και το Αιγαίο, εξαίρεση το νότιο-ανατολικό Αιγαίο, όπου θα πνέει ένας βορειοδυτικός άνεμος με εντάσεις στα 5 τοπικά ακόμη και 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα προσεγγίσει αργά το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια τους 27 με 29 βαθμούς Κελσίου, στις υπόλοιπες περιοχές θα φτάσουμε τους 30 με 32 βαθμούς. Πάμε τώρα να εστιάσουμε στην περιοχή της Αττικής, όπου για σήμερα Σάββατο περιμένουμε καλοκαιρία με ηλιοφάνεια, ενώ προς τις απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν λίγες τοπικές συννεφιές προς τα ορεινά των βορείων περιοχών. Οι άνεμοι θα φυσούν μέσα στο Σαρονικό από νότιες διευθύνσεις με εντάσεις στα 3 με 4 μποφόρ. Η θαλάσσια άβρα θα αρχίσει λοιπόν να επικρατεί προς το απόγευμα. Από την πλευρά του νότου Ευωϊκού θα επικρατήσει ένας μέτριος βοριάς, που και αυτός όμως σιγά σιγά προς το απόγευμα θα δώσει τη θέση του σε θαλάσσια άβρα. Η θερμοκρασία θα ξεκινήσει τώρα νωρίς το πρωί από τους 17 με 18 βαθμούς Κελσίου. Αργά το μεσημέρι θα φτάσουμε τους 28 με 30 στο εσωτερικό της πόλης. Πάμε τώρα λίγο πιο βόρεια για να δούμε και για την περιοχή της Θεσσαλονίκης. Τι καιρικές συνθήκες θα συναντήσουμε για σήμερα Σάββατο. Όπως βλέπετε στους δέκτες σας, θα επικρατήσει πολύ καλός καιρός με ηλιοφάνεια. Τις απογευματινές όμως ώρες θα αναπτυχθούν συννεφιές στη γύρω ορεινή ζώνη, οπότε και δεν αποκλείεται να σπεθούν πρόσχερες τοπικές βροχές. Ο μέτριος βοριάς θα δώσει τη θέση του προς το απόγευμα σε μέτριο νότια, με τη θερμοκρασία να ξεκινάει τώρα νωρίς το πρωί από τους 14 με 16 βαθμούς, αργά το μεσημέρι θα προσεγγίσουμε τους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου. Σε ό,τι αφορά τώρα την αυριανή ημέρα, αναμένουμε αραιές συννεφιές στις περισσότερες περιοχές. Μάλιστα, δεν θα απουσιάζουν και οι τοπικές βροχές προς το μεσημέρι απόγευμα, κυρίως σε ορεινές περιοχές της υπηρωτικής χώρας.
Τη Δευτέρα και την Τρίτη περιμένουμε έντονα άστατο καιρό, που σημαίνει ότι το μεσημέρι και το απόγευμα θα εκδοθούν ισχυρές βροχές και καταιγίδες, που δεν αποκλείεται να συνοδεύονται και από χαλάζι. Δείχνουμε την απαιτούμενη προσοχή στους κεραυνούς. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Λοιπόν, αυτά με τον καιρό. Πάμε σε ένα πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα να πούμε τα δώρα μας, γιατί έχουμε καταπληκτικά δώρα και επιστρέφουμε με Αλεξάνδρα, Γιώργο και Κωστή να συνεχίσουμε τις ειδήσεις μας και θα έχουμε και σύνδεση με Θεσσαλονίκη. Ας φανταστώ από εδώ πέρα. Ρε εσύ, είσαι τσακάλι. Πάμε. Λοιπόν... Ξεκινάμε το πρώτο δώρο, Κωστή. Apple MacBook Air Retina. Το έχουμε εδώ να το δείξουμε μετά και στους τηλεθεατές μας. Ένα πλάνο να το δείχνει ο Γιάννης ο Λουμπρούκος. Αυτό το δώρο, φίλες και φίλοι, που το βλέπετε εδώ στο πλατό μας, μία τυχερή, ένας τυχερός θα το πάρει στο σπίτι του. Η Εξάλκο μας το προσφέρει, μία από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες αλουμινίου στην Ελλάδα, με βαθιά γνώση και εμπειρία, που σχεδίασε τις ιδανικές λύσεις για παράθυρα και πόρτες για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Αυτονομώ. Η Εξάλκο, λοιπόν, είναι αυτή που μας προσφέρει αυτό το πολύ ωραίο δώρο, το οποίο κληρώνεται στην εκπομπή μας αύριο. Αύριο 30 Μαΐου δίνεται αυτό το πολύ ωραίο δώρο. Επίσης, πώς συμμετέχετε, 14999, μία κλήση ή ένα μήνυμα, και οι δύο αυτές διαδικασίες βάζουν το όνομά σας αυτομάτως στην κλήρωση. Με τον ίδιο τρόπο διεκδικείτε και το αυτοκίνητο, το Toyota το υβριδικό αξίας 24.000 ευρώ, αυτό και αν είναι δώρο. Με ένα μήνυμα ή μία κλήση διεκδικείτε και τα δύο. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Στα αστέρια και πετάω, στα αστέρια και πετάω, μ' αγαπάς και σ' αγαπάω. Έχω αγάπη τόση που θα με παλαβώσει, που θα με παλαβώσει η αγάπη που έχω ιτώσει. Έχω αγάπη τόση που θα με παλαβώσει, που θα με παλαβώσει η αγάπη που έχω ιτώσει. Τα πλάνα τα αναγνωρίζετε όλα, δεν έχετε ανάγκη να σας εξηγήσουμε. Ελλαδάρα απίθανη, το δε τραγούδι Κωστή ανακάλυψε προχθές ότι έχει 32 εκατομμύρια προβολές. Δεν το ήξερα, το άκουσα πρώτη φορά. Τι έπεσα πάνω στο YouTube. 32 εκατομμύρια προβολές. Από τα πιο επιτυχημένα τραγούδια. Θα πουληθεί, λέω, σαν τα. Θα πουληθεί και αυτό. Χαμός γίνεται. Ψηφιακό εργοτέχνη, το είπες. Και νομίζω ήταν οι εικόνες με την Ελλάδα και η μουσική ότι πρέπει για να μας βάλει σε θέματα Ελλάδας. Με την Αλεξάνδρα. Ξεκινάμε πρώτα με φωτιές που δυστυχώς είχαμε και αυτή την εβδομάδα. Ευτυχώς όμως οι ζημιές ήταν πολύ λιγότερες. Ξεκινάμε από την Κόρινθο. Είναι υπό έλεγχο και οι δύο φωτιές, και σε Ίστιμα και σε Μακρακόμη. Στην Κόρινθο βλέπετε ότι οι φωτιές έφτασαν μέχρι τις αυλές των σπιτιών, γι' αυτό και χρειάστηκε να εκενωθεί το χωριό Καλαμάκι. Ευτυχώς τα πρόλαβαν. Αυτό, χθες απόγευμα ξεκίνησε η φωτιά και αργά το βράδυ την έθεσαν υπό έλεγχο οι. Δεν είχαμε απώλειες, δεν κάηκαν σπίτια, τα πρόλαβαν. Απλά εκενώθηκε προληπτικά το χωριό, ευτυχώς δεν είχαμε ζημιές. Και στο Μακρακόμι όμως βλέπετε και τα πλάνα εδώ. Στο βουνό. Τι έγινε εκεί? Ένας οδηγός τρακτέρ έσπηρε κατά λάθος, άθελά του ο άνθρωπος, πήραν φωτιά τα σανά που είχε στο τρακτέρ του επάνω. Και όσο κατά μήκος του δρόμου περνούσε, έσπερνε τη φωτιά. 1,5 χιλιόμετρο φωτιά. Ευτυχώς δεν το είχε καταλάβει. Δεν το κατάλαβε. Το κατάλαβε αργότερα. Θα μπορούσε να γίνει μεγάλη καταστροφή. Πολύ, πολύ. Έτσι, αφήνουμε τις φωτιές και πάμε τώρα σε μια άλλη πολύ παράξενη και ιδιαίτερη είδηση. Κακό έγινε και έγινε κακό από βλήμα του στρατού. Για πάμε να τα πάρουμε τη σειρά και να μας εξηγήσεις. Γινόταν μια άσκηση της 32ης Ταξιαρχίας Πεζοναυτών στο πεδίο βολής των Γλαφυρών, στον Βόλο. Ένας κτηνοτρόφος ήταν εκεί με τα πρόβατά του. Άγνωστο πώς, διερευνάται πώς έγινε, έφυγε ένα βλήμα και ξεράγει στο κοπάδι του δίπλα. Μάλιστα, 7 από τα ζώα του δυστυχώς σκοτώθηκαν, τα υπόλοιπα τράφηκαν. Γι' αυτό βλέπουμε θολές στις εικόνες. Είναι τα ζώα που σκοτώθηκαν. Ναι. Και ήταν μακριά, Αλεξάνδρα, από ό,τι λέγεται το πεδίο βόλης, γύρω στα 7-8 χιλιόμετρα. 7-8 χιλιόμετρα, ακριβώς. Ναι. Δεν ξέρουν πώς έχει γίνει ακριβώς, πώς έφυγε από την ξέφυγε την πορεία. Και γλίτωσε βέβαια και από θαύμα. Έχουμε ένα μικρό κομματάκι, ένα μικρό απόσπασμα από τη δηλώση. Για να τον ακούσουμε. Ο Γιάννης Δωδοκιός. Όπως εγώ είμαι στο σημείο του εδώ πάνω μεριά. Και τα πράγματα ήταν μπροστά εδώ, περνούσαν να κατέβαιναν προς τα κάτω τα πράγματα, να πέσουν να έρθουν εδώ μέσα.
μιλούσα με τον κύριο, με έναν φίλο μου εδώ τηλέφωνο, μιλούσα με το τηλέφωνο και λέω βλήμα, θα σκάσει το βλήμα. Με το σκάσι μου που έκανε το βλήμα, έπεσε ακριβώς εδώ πέρα το βλήμα. Και ακούσε ένα θόρυβο εδώ πέρα και χάθηκαν όλα. Τα ζώα εξαφανίστηκαν όλα. Ραχτάρα ακόμα και ακόμα που σας μιλάω, μην το συζητάμε. Τρέμει η ψυχή μου. Δεν μπορώ να συνέρθω. Δεν συζητιέται αυτό το πράγμα. Ο άνθρωπος είχε άγιο, έτσι. Είχε άγιο και μας έλεγε σωστή ότι κάτι παρεμφερές σου είχε τύχει και σένα. Είχε τύχει στη σειρά μου, βέβαια. Πυροβολούσαμε τους στόχους με όπλο, όχι με βαριά. Αλλά τώρα ποιος ξέρει, ξέφυγε, δεν πρόσεξε και ασφάλεια βολής. Υπάρχει ασφάλεια βολής σε αυτές τις περιπτώσεις για να μην περάσουν. Και ξαφνικά βλέπουν να περνάνε πρόβατα κοπάδια πίσω από τους στόχους που βαρούσαμε. Ναι. Τέλος πάντων, προσοχή πάντα χρειάζεται και όταν ακούμε μπαμ μπουμ, δεν πλησιάζουμε. Είχε απόσταση μεγάλη. Και είχε άγιο συγκεκριμένο άνθρωπο, όπω το είπε και ο ίδιο στι δηλώσει του. Αυτό του είπαν και από το στρατό που πήγαν εκεί. Του λέει: αφού σώθηκε, τα υπόλοιπα θα τα βρούμε. Τώρα. Θα τον αποζημιώσουν βέβαια τον άνθρωπο για το κοπάδι. Προσεκτικότερα. Αυτό που ζήσαμε εμείς, γιατί εντάξει, ευτυχώς κανείς δεν πυροβόλησε βλέποντας στους στόχους το κοπάδι και τα πρόβατα. Αλλά μου θύμισε κάτι παιδικά παιχνίδια που πυροβολούσαμε και περούσαν κάτι αλογάκια ή κάτι ζωάκια. Ήτανε, έτσι τα βλέπαμε ξαφνικά μπροστά στα όπλα μας. Τέλος πάντων. Ευτυχώς που δεν είχαμε τα χειρότερα. Πάμε στην Κόρινθο τώρα. Πάμε σε πιο ευχάριστα θέματα. Να σου πω, έχει βγει, είναι ευχάριστο γιατί δεν έχουμε παρατράγουδα. Έχει βγει όλη η φύση και δραστηριοποιείται παντού, έτσι. Καρχαρίες εδώ, κοιτάξτε. Κοιτάξτε, Καρχαρίας ανάμεσα στα Καΐκια, πολύ κοντά είναι στο λιμανάκι, εκεί πέρα στα Ίσθυμια, στην Κόρινθο, στο Καλαμάκι. Κοιτάξτε λοιπόν το βίντεο του. Βγήκε και τη βολτούλα του, στα ριχά. Βγήκε τη βολτούλα του κανονικά στο Fishing in Greece το βρήκα το σίγουρα βιντεάκι. Σίγουρα είναι αληθινός, είναι πραγματικά, έχει δύο πτυχία. Είναι αληθινός. Έχει ουρά, ξέρω εγώ, έχει τέτοια πράγματα. Και δεν είναι μόνο στην Κόρινθο. Και δεν είναι μόνο στην Κόρινθο, ακριβώς. Είναι και στα μέρη μου, στο χωριό του μπαμπά μου, στην Αμάρινθο Ευβοία, στη Βάθια. Και εδώ Καρχαρία. Πολύ γλυκούλη, τι να σου πω. Γαλάζιος Καρχαρίας είναι αυτός. Μάλιστα είναι και προς τι σημαίνει αυτό, Αλεξάνδρα. Δεν πειράζει, λέει. Όχι, δεν κάνει τίποτα. Είναι ακίνδυνο. Καλός Καρχαρίας. Κι άλλος γαλάζιος Καρχαρίας στην Κινέτα. Και στην Κινέτα τρίτος. Και στην Κινέτα τρίτος. Τι είναι, ρε παιδιά, βγήκε όλο το κοπάδι βολτά. Βγήκαν βόλτα, τι να κάνουμε. Όλοι αυτοί είναι ακίνδυνοι τώρα, μας λες. Έτσι λένε, δεν ξέρω τώρα. Εγώ θα τρόμαζα. Εκτός αν πας από καρδιά, μα τον δεις. Αυτό ακριβώς, αυτό ακριβώς. Κοίταξε να δεις τώρα. 5 μέτρα στην Κινέτα ο Καρχαρίας. Πάντως, όπως και με τα αγριογούρουνα, συγγνώμη, δηλαδή και με τη στεριά τέλος πάντων και στη θάλασσα, προφανώς λόγω της καραντίνας και της μικρότερης κίνησης των ανθρώπων, έχει ξαμολυθεί η φύση. Δεν βλέπαμε άλλες χρονιές τώρα τόσα άγρια πλάσματα. Όπως σου λες, έχει ξαμολυθεί η φύση πραγματικά. Εκεί που ήταν ο άνθρωπος και την έδιωχνε. Έτσι. Λοιπόν, προχωράμε. Πάμε Πρέβεζα. Α, μας το έστειλε ο Γιάννης ο Βασιλιάδης. Ωραίο βίντεο είναι αυτό. Για δείτε. Πολύ ωραίο. Κοιτάξτε. Άτια. Αγνώστα ταυτότητα αντικείμενα. Όπως υπάρχουν. Τι είναι αυτό. Να το ακούσουμε. Ναι, πάμε. Συμβαίνει τώρα. Μία φωτιζόμενη γραμμή διακεκομένη. Δεν ξέρω πραγματικά τι είναι. Ο Γιάννης έχει χάσει τη μιλιά του. Χάσε, ναι. Τι είναι λοιπόν αυτό, Αλεξάνδρα? Τι είναι λοιπόν, είναι οι δορυφόροι του Elon Musk. Για γρήγορο και ασφαλές ίντερνετ, είναι οι δορυφόροι που πέτανε χαμηλότερα, γι' αυτό και γίνονται και πιο ορατοί στη γη. Και βέβαια την πρώτη φορά που το είχαμε δείξει κιόλας είχε τρομοκρατηθεί ο κόσμος, γιατί ήταν ένας εδώ, ένας εκεί. Εδώ τώρα φαίνεται ξεκάθαρο ότι κάτι είναι. Δεν είναι σταθερές τους θέσεις δηλαδή αυτές. Πάντα εκεί θα είναι. Ακινούνται. Ναι. Απλά στην Πρέβεζα χθες το βράδυ έγιναν ορατοί. Σε κάποια σημεία κρύβονται πίσω από τη σκιά της Σελήνης, οπότε δεν είναι ορατοί. Και περνάνε δηλαδή πάνω από όλη την Ελλάδα για να έχουμε καλύτερο σήμα. Τι κάνουν? Από όλο τον κόσμο. Ναι, βέβαια, από όλο τον κόσμο. Εγώ θα ανησυχούσα πάντως πάρα πολύ παρά τις εξηγήσεις, αν τα βλέπα πάνω από το κεφάλι μου όλα αυτά. Φύγανε τώρα, πάνε αλλού. Ναι, κάνω γύρω-γύρω. Θα τους ξαναδεί πάνω. Τώρα πλέον το βράδυ, κοιτάξτε και πάνω, ψηλά. Αν δείτε και το άλλο βίντεο που έχουμε, είναι πιο ξεκάθαρο το πώς κινούνται. Κοιτάξτε, είναι απίστευτο. Πολλά στη σειρά, Τους μέτρησα 30 είναι, για να μην κάθεται το κόσμο να τους μέτρησε. Ναι. 30 δορυφόροι δηλαδή. 30 δορυφόροι είναι αυτό το συγκεκριμένο βίντεο. Πέρασαν, τους είδαμε, φύγανε. Είναι πολύ περισσότεροι. Είναι γύρω στους 200, αν θυμάμαι καλά ο αριθμός που. Τι κάνουν αυτά, τηλεπικοινωνίες, τι κάνουν. Ναι. Θα εκπέμπουν σήμα για το Ιντερνετ. Ακριβώς και εγώ δεν το ξέρω. Για το 5G, πώς το λένε. Δορυφορικό Ιντερνετ. Δεν έχουμε εμείς τώρα όμως δορυφορικό Ιντερνετ. Α, κάνουν τη δοκιμή τώρα τη διαδικασία για να έχουμε. Κοίτα να δεις. Θα μας στέλνουν το ίντερνετ από πάνω. Κατάλαβα. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Μας πέσει το κεφάλι.
Το επόμενο θέμα είναι ο Δημοτικός Σύμβουλος για την Φύση των Φιδιών. Κοιτάξτε, είναι Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Τρικαίων. Η φύση που λέμε ότι ξαμολύθηκε και τα φίδια. Ο κύριος Παπάς, λοιπόν, αυτοδιοικητικός και τον βλέπουμε ότι... Σαν λάστιχο για πότισμα είναι. Τι φίδι είναι αυτό. Φίδι στην αυλή του, προφανώς είναι ακίνδυνο, δεν ξέρω, προφανώς το ξέρει. Γιατί να πω ότι σε λίγο θα έχουμε σύνδεση με τη Θεσσαλονίκη, όπου τον τελευταίο καιρό είχαμε πάρα πολλά φίδια, ακόμη και μέσα σε αυτοκίνητο μπήκαν, με τον άνθρωπο που πάει και τα μαζεύει, δικός όμως, ξέρει. Και να μας πει τι γίνεται με τα φίδια που έχουν ξαμολυθεί και μπαίνουν ακόμη και μέσα σε σπίτια και σε αυτοκίνητα. Φαντάζομαι ότι αν δεν ξέρεις, είναι ο λίγο κύριος επικίνδυνο. Ξέρει εδώ. Ναι, φαίνεται να ξέρει. Πολιτή γίνανε με το φίδι. Τι το έκανε. Το περιμάζεψε και το πήγε στη φύση. Δεν το έτσι πρέπει. Άνθρωπος. Σωστό. Λοιπόν, και κλείνουμε με τις βραβευμένες με γαλάζια σημαία παραλής της Αττικής. Σαββατοκύριακο, σας δίνω ιδέα μόλις τελειώσει η εκπομπή όμως, να πάτε για μπάνιο αφού μας δείτε λοιπόν μέχρι το τέλος. Η App Stories πραγματοποίησε μία πτήση πάνω από τις υπέροχες παραλίες της Αττικής. Με γαλάζια σημαία, Βούλα, Γλυφάδα, είναι τόσο κοντά μας, είναι τόσο όμορφες. Μπορούμε να απολαύσουμε τον μπανάκι μας όσοι μένουμε εδώ ακόμα, γιατί είναι νωρίς για διακοπές. Έχει αλήθεια. Τόσο ωραίες παραλίες η Αττική. Πολύ ωραίες. Σαν νησί, βουλιαγμένη. Βουλιαγμένη Γιώργο, ψηλά. Από ψηλά. Κάποιες είναι και από χαμηλά. Δηλαδή, έχω πάει στη Βουλιαγμένη, είναι πολύ όμορφη. Ας πούμε, είναι πολύ καλή παραλία. Για Αττική, δηλαδή. Ωραία, δεν είναι πολύ και οι Κυκλάδες ή νησιά, αλλά όμως μια. Μπράβο και στους stories που αναδεικνύουν όλες τις ομορφιές της Ελλάδας. Πάμε όπως είμαστε παρέα μέχρι Θεσσαλονίκη. Θα συναντήσουμε τον Άρη τον Κουτσιούκη, θα τον δούμε σε λίγο. Καλώς τον Άρη, καλημέρα Άρη. Καλημέρα σας. Όλα καλημέρα καλά. Από τη Θεσσαλονίκη. Όλα καλά. Λίγο αργότερα οι Θεσσαλονικείς μπορεί να πούν και εδώ πέρα σαν τη Χαλκιδική δεν έχει, τώρα που έγινε και τραγούδι, ξέρετε εσείς. Αλλά ακόμα έχει ψυχρούλα, οπότε μείνετε στο σπίτι για την εκπομπή και το μεσημεράκι βλέπετε. Έτσι. Άρη, θέλουμε να ξεκινάς όμως τις συνδέσεις με αυτά τα μότο που γράφεις στο Facebook. Σε αυτά θέλουμε να ξεκινάμε. Όλο ατάκες είναι. Όσοι ακολουθούν. Σε αποκλειστικότητα. Για πες, Άρη. Θα σας δώσω το σημερινό. Ναι. Ότι τελικό με δύο αγγλικές ομάδες θα έβλεπα μόνο αν ήταν FA Cup, όχι Champions League. Αγγλικό και. Τώρα αυτά τα καταλαβαίνετε εσύ και ο Γιώργος. Και διάφορα άλλα αγόρια. Είναι θέμα επικαιρότητας γι' αυτό. Να πω ότι όσοι παρακολουθείτε και ακολουθείτε τον Άρη τον Κουτσιούκη στα social media θα έχετε δει τι ατακαδόρος τρομερός είναι. Αυτό εννοεί ο Γιώργος ο Σπανουδάκης. Να ξεκινάμε με τις ατάκες του. Πριν τις γράψεις, δηλαδή να τις λες. Έτσι, Άρη. Να σου πω, πολυκοσμία έχεις πίσω σου. Βλέπω οι τηλεθεατές όλοι έχουν βγει για περπάτημα. Ναι, είναι το ξημέρωμα με 15 βαθμούς και λίγο αεράκι, οπότε έχει βγει ο κόσμος για το περπάτημά του. Να σας πω βέβαια πως χθες είχαμε καιρικά φαινόμενα στην ευρύτερη περιοχή της Βόρειας Ελλάδας. Χαλάζι, χτύπησε τόσο την περιοχή της Κατερίνης, όπου είχαμε έντονη χαλαζόπτωση στο κέντρο της πόλης, με τις εικόνες να καταγράφονται από κινητά τηλέφωνα, και βλέπουμε το χαλάζι να έχει μέγεθος φουντουκιού, άλλοι έλεγαν καρυδιού. Μάλιστα, πληροφορούμε ότι έπληξε και καλλιέργειες στην ευρύτερη περιοχή της Πιερίας. Αυτό είναι το αυτό κακό. Δημιουργεί πρόβλημα. Τι ζημιές έκανα. Ανθρώπους της γης. Υπάρχει και μέγεθος φυσικού. Το ίδιο ζήτημα αντιμετώπισαν και οι κάτοικοι της Νιγρήτας. Και εκεί για ένα. Δεν άκουσα, συγγνώμη. Σου κάνει χαβαλέ εδώ ο πλάτζο. Λένε υπάρχει και μέγεθος φιστικιού. Όπως λέμε, φουντουκιού, καρυδιού. Μπορεί. Μπορεί λοιπόν, θα το βρούμε την άλλη φορά. Μακριά από εμάς. Το θέμα είναι ότι όσο μεγαλύτερο φιστικιού είναι, κάνει ζημιές και σε αυτοκίνητα. Και στην παραγωγή. Και στην παραγωγή και σε όλα. Εκεί είναι το κακό δυστυχώς. Και από τις εικόνες αυτές που είδαμε, έτσι όπως τις κατέγραψαν φίλοι με τα κινητά και με τα. Να σου πω, Άρη, δεν πάμε καλά. Όλοι οι τηλεθεατές έχουν βγει για περπάτημα, σου λέω. Έχει στήσει εκεί την κάμερα. Πολλοί κόσμος, Άρη. Και είναι 6 και 28 το πρωί. Δεν κρατιούνται για να ανοίξουν τα γυμναστήρια από Δευτέρα. Έτσι. Ένα άλλο θέμα τώρα που πάλι Άγιο είχαν οι άνθρωποι. Είχαμε δυστυχώς 8 τραυματίες στον Τύρναβο, σε αποστακτήριο. Και έβλεπα και τον ιδιοκτήτη ευτυχώς που έλεγε: δεν ξέρουμε τι ακριβώς έγινε. Ναι. Για να δούμε ο και τα πλάνα. Με εγκάβματα και οι άλλοι 4 με αναπνευστικά προβλήματα. Οι υπόλοιποι πήγαν περισσότερο για προληπτικούς λόγους στο νοσοκομείο. Είχαμε έκρηξη λοιπόν σε αποστακτήριο στην περιοχή του Τυρνάβου. Άγνωστη η αιτία. Πιθανότατα κάποια διαρροή. Ευτυχώς ήταν μικρής έκτασης η πυρκαγιά. Οι άνθρωποι που εργάζονταν εκεί με τα μέσα που διέθεταν, γιατί υπήρχε σύστημα πυρόσβεσης, κατάφεραν να την περιορίσουν. Έφτασε πολύ γρήγορα και η πυροσβεστική υπηρεσία. Αρχικά βεβαίως δημιουργήθηκε έτσι μια αναστάτωση και από τον αριθμό των ατόμων που δούλευαν μέσα. Ευτυχώς όμως δεν αντιμετώπισαν σοβαρά προβλήματα, Φέη. Πάλι καλά, τα πλάνα είναι αυτά που βλέπουμε. 8 τραυματίες.
Περιττό να σου πω, Άρη, ότι την ώρα που μας έλεγες την είδηση είχες από πίσω σου και ένα κύριο ο οποίος σε χειροκροτούσε. Δεν μπορούσες να το δεις φυσικά. Και πες μας κάτι, σε παρακαλώ πολύ. Τα καλύτερα χάνουμε. Τα καλύτερα χάνεις. Το έχουμε σε βίντεο, θα το στείλουμε. Τον Καλαμπόκι. Τον Καλαμπόκι. Ο Καλαμπόκης, εντάξει, δεν θα γίνουμε και φίλοι ακριβώς. Ναι. Αλλά με τη βοήθεια του κυρίου Στέλιου Γερονιμάκη, που είναι ο ειδικός που λέγατε πριν από λίγο, ο οποίος ασχολείται με τα φίδια. Δεν θα πλησιάσω πολύ για να μην νιώσει ότι τον απειλώ. Αστειεύομαι. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Τι γίνεται με τα φίδια? Βλέπουμε ότι έχουν μαζευτεί πολλά σε περιστατικά σε σπίτια, σε αυτοκίνητα γύρω από τη Θεσσαλονίκη. Είναι όντως πολλά ή ήταν πολλά και το προηγούμενο διάστημα και εμείς δεν τα βλέπαμε επειδή είχαμε την καραντίνα? Τα περιστατικά είναι περίπου 40 ελάχιστο και 80 μέγιστο ανά έτος. Δηλαδή είναι πάρα πολλά τα περιστατικά. Απλά ο κόσμος δεν είχε πάρει αυτή τη μορφή λόγω της καραντίνας. Δεν τα γνωρίζαμε. Κληθήκατε χθες, μου λέγατε, σε δύο περιστατικά ταυτόχρονα. Χθες, ναι, κατά την ώρα που εργαζόμουν. Δυστυχώς είμαστε και οι τρεις εθελοντές που ασχολούμαστε με τα ζώα. Είστε εθελοντής, το ανέφερα, του Κέντρου Περίθαλψης. Κέντρο Περίθαλψης Αγρίων Ζώων. Και τα τρία άτομα που ασχολούμαστε είμαστε εθελοντές. Οπότε, κατά την εργασία μου, κλήθηκα σε δύο περιστατικά. Το ένα ήταν στην Περαία για ένα ελληνικό μεγαλόσωμο είδος ζώου, τον Έφιο. Και ένα άλλο στην περιοχή του Λαγκαδά, το οποίο είναι ένα λιμνόφιδο. Σημαντικό είναι ότι μου στείλανε φωτογραφίες και μπορούσαμε να έχουμε άμεση αναγνώριση των ειδών. Άρα ξέρει ο κόσμος και ανταποκρίνεται. Αν μου επιτρέπει, Άρη, καλή σας μέρα, κύριε Γερονιμάκη. Καλημέρα σας. Και μπράβο σας για όλον αυτό το ρόλο που έχετε και εσείς και οι άλλοι δύο, γιατί ως εθελοντές βοηθάτε αυτή τη στιγμή, δεν είναι κάτι επίσημο. Μπράβο. Καταρχάς, αυτό το φίδι που κρατάτε, τι είναι? Το βγάλατε βόλτα, τι είναι? Είναι καλαμποκόφιδο το είδος ονομάζεται. Γι' αυτό και Καλαμπόκης. Ναι, ο Καλαμπόκης όπως το λέμε. Γιατί... αυτός βρέθηκε αδέσποτος, από κάποιον έφυγε. Είναι 20 το ζώο, πωλείται στα πέτσο, πολύ διαδεδομένο το εμπόριό του. Mm-hmm. Τον χρησιμοποιούμε για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Άρα δεν σας επιτρέπεται να τον απελευθερώσετε? Ναι, ναι, δεν υπάρχει μορφή απελευθέρωσης. Είναι σαν να μεταφέρουμε ένα σκύλο σε κάποιο περιβάλλον. Δεν υπάρχει λόγος. Κύριε Γερονιμάκη, σας έχει αγαπήσει, βλέπω. Πολύ τρυφερές αγκαλιές σας κάνει. Τον έχω περίπου 8 χρόνια. Άρα πια είναι δικό σας. Εκπαιδεύει παιδάκια. Είναι... Ναι. Ναι, ναι, είναι τρομερό αήρεμο ζώο. Το χρησιμοποιείται και για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Ναι, ναι. Πολλά. Τι σημαίνει εκπαιδευτικούς σκοπούς? Τι σημαίνει αυτό? Δυστυχώς για μένα υπάρχουν τα στερεότυπα τα οποία λένε το κακό το φίδι, ο κακός ο λύκος και άλλα διάφορα περιστατικά που περιγράφουμε. Έχουμε χαρακτηρίσει κάποια ζώα με άσχημους. Είναι παρεξηγημένα ζώα. Ναι, είναι παρεξηγημένα. Άρα θέλετε να δείξετε ότι δεν είναι κακό? Όχι, σε καμιά περίπτωση. Η λέξη κακό είναι χαρακτήρας που δίνει ο άνθρωπος. Άρα έχει να κάνει με ανθρώπινο συνέστημα και όχι με το ζώο. Γι' αυτό και κάποιοι λένε και για τα άρα λοιπόν σε σχολεία, σε παιδάκια, εξηγείτε πώς είναι τα πράγματα. Βέβαια, ναι, αυτό είναι λίγο πιο περίπλοκο. Πρέπει να πάρουμε ειδικές άδειες για να χρησιμοποιηθεί ένα ζώο σε σχολείο. Να ρωτήσω κάτι πάντως. Επειδή τα λέμε με αφορμή αυτό που γίνεται τις τελευταίες μέρες. Έδειξε και η Αλεξάνδρα προηγουμένως εδώ η Πέπα σε μία αυλή σπιτιού που ήταν στον Τύρναβο, Αλεξάνδρα, στα Τρίκαλα. Ένα φίδι που εμφανίστηκε από το πουθενά και βλέπουμε ακόμη και μέσα σε αυτοκίνητο την περασμένη εβδομάδα εκεί στη Θεσσαλονίκη. Μπήκε στις πίσω θέσεις και δεν μπορούσαν και να το πάρουν οι άνθρωποι. Σε σπίτια παντού. Γιατί υπάρχει αυτή η έξαρση? Μας λέτε ότι κάθε χρόνο υπάρχουν γύρω στα 80. Και τι κάνει αυτός που θα το βρει επίσης, πού τηλεφωνεί, πώς αντιδρά και αν είναι και επικίνδυνο? Επικίνδυνο είναι καθαρά το θέμα να κρατήσουμε την ψυχραιμία μας. Στην Ελλάδα έχουμε μόνο την οχιά σαν είδος το οποίο έχει δηλητήριο, που είναι, μπορεί εν δυνάμει να δημιουργήσει πρόβλημα σε έναν άνθρωπο. Mm-hmm. Κατά τα άλλα, αυτό που λέμε σε όλους είναι να είναι ψύχρεμοι, να κρατήσουν μια οπτική επαφή με το ζώο, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε εμείς μια άμεση απομάκρυνση αυτού νου. Να σας διευκολύνουν στο έργο σας, λέτε. Ναι, εμείς τους λέμε, καλείτε το 100 ή την πυροσβεστική ή το 100. Άρα παίρνουν το 100 ή την πυροσβεστική. Το 199. Ναι. Μάλιστα. Μέχρι να πάει κάποιος από εσάς να μπορέσει να το απομακρύνει με ασφάλεια. Γιατί είδα την περασμένη εβδομάδα ότι υπήρχε και μια οχιά. Που είναι φίδι με δηλητήριο, ναι. Είναι επικίνδυνο. Εκείνο πρόκειται για πολύ μεμονωμένο περιστατικό, καθώς τα 20 χρόνια που ασχολούμαι, πρώτη φορά βρέθηκε αυτό το είδος ζώου στη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα. Αν πούμε ότι δεν υπάρχει καν στην περιοχή μας. Ήρθε από αλλού, έτσι. Ήρθε από την Αλεξανδρούπολη, από πάνω. Άκουνα, ο άνθρωπος έκανε διακοπές εκεί και μας το έφερε.
Α, μάλιστα. Άρα λοιπόν, αν έρθουμε αντιμέτωποι με μια τέτοια κατάσταση, τηλεφώνημα στην πυροσβεστική ή στην αστυνομία, να πάει κάποιος ειδικός να το αναλάβει. Οπτική επαφή, να βλέπουμε πού είναι. Για να μην φύγει. Να το βλέπουμε, ναι, από μας βλέπει. Σκεφτείτε να πρέπει να ψάχνεις ένα ολόκληρο αυτοκίνητο ή να ξέρεις ότι απλά αρέσει το πισωκάτσιμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Γερονιμάκη. Ευχαριστούμε για όλες τις πληροφορίες που μας δώσατε. Έρχεται κοντά μας εδώ ο Διαμαντής. Όχι, συγγνώμη, ο Καλαμπόκη. Βλέπω τον Καλαμπόκη και σε αγάπησε, Άρη. Σου έρχεται για αγκαλίτσα. Διακριτικός πάντως σχετικά. Και εσύ το ίδιο. Θα σου μιλήσει, θέλει. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Γλυκούλη ήταν. Περνούσε και κόσμος από πίσω εντωμεταξύ. Κοίταζε προσεκτικά, πήγαινε λίγο πιο πέρα. Άρεσε, θέλει μπούμαν βασικά. Έχω να σου πω, να είναι μακριά, για να έχει απόψη, έχω να σου πω ότι αν εγώ έχω την ατυχία να έρθω αντιμέτωπη, δεν θα το παρακολουθήσω το φίδι. Θα το ψάχνω ποιος είναι να έρθει να το πάρει. Θα εξαφανιστώ, το λέω ξεκάθαρα. Εγώ μια φωνή θα την έβγαζα. Άμα έβγαζε και συμφωνία, άστα να πάνε τότε. Καήκαμε. Ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν, Αλεξάνδρα και Γιώργο, τα λέμε. Πάμε να καθίσουμε. Εσύ, Γιάννη, τι θα έκανες, θα το παρακολουθούσες? Άνετος, ε. Όπου. Δεν το πιάνες κιόλας. Στο λέω γιατί είμαστε και στη φύση εδώ πέρα, μην εμφανιστεί τίποτα, γιατί άμα πέσει πάνω στον μπλάντζο και σε μένα, καήκαμε. Να έχουμε τώρα κανένα βασταγερό. Ας πάμε, λοιπόν. Τώρα αλλάζουμε εντελώς θέμα, κλίμα, και θέλω να σας πω ότι ήταν πολύ ωραίες κάποιες εικόνες που είδαμε την περασμένη εβδομάδα, μας συγκίνησαν, το ψάξαμε λίγο περισσότερο και αποφασίσαμε να κάνουμε σύνδεση. Αναφέρομαι στις εικόνες με τα παιδάκια που τραγούδησαν στα ελληνικά, είπαν καλημέρα στα ελληνικά και είναι στο Γκελεντζίκ της Ρωσίας. Όλα αυτά γίνανε εξ αφορμής της επίσκεψης που έκανε ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών. Από εκεί είδαμε και τα σχετικά πλάνα. Θέλω να δούμε τις εικόνες αυτές, πολύ συγκινητικές, και αμέσως μετά θα συνδεθούμε. Αυτές ήταν οι εικόνες, φίλες και φίλοι, το Γκελεντζίκ στη Μαύρη Θάλασσα. Ήταν βάση, όπως διαβάζουμε, στην αρχαιότητα για μια μικρή αποικία που αναφερόταν ως τορικό σκοστή. Γκελεντζίκ σημαίνει, λέει, κατά κυριολεξία λευκές νύφες, γιατί ήταν αντικείμενο εμπορίου με κυρκάσιες καλονές. Θαλάσσια πάρκα, καταράκτες, δύο ορθόδοξες εκκλησίες και ελληνισμός του πόντου. Ελληνισμός του πόντου που βρέθηκε εκεί μετά τον ξεριζωμό, μετά τη γενοκτονία, φίλες και φίλοι. Και θα έχουμε τη δυνατότητα να συνδεθούμε αυτή τη στιγμή με το Ελληνικό Πολιτιστικό Κέντρο. Βλέπουμε τον κύριο Βαλέριο Ηλιόπουλο και μια υπέροχη παρέα παιδιών που τους ευχαριστούμε θερμά όλους, γιατί έχουμε την ίδια ώρα με τη Ρωσία και ξύπνησαν νωρίς-νωρίς για να είναι στην παρέα μας. Καλή σας μέρα! Για να βγούμε στο πιάνο. Κύριε Λιόπουλε, μας ακούτε? Καλημέρα σας. Θα ρυθμίσουμε τον ήχο και θα συνδεθούμε εκ νέου. Ο κύριος Ηλιόπουλος, να πούμε ότι είναι δάσκαλος μουσικής. Έχει κάνει μαθήματα στα παιδιά που είδαμε προηγουμένως και χορεύανε και τραγουδούσαν και λέγανε και την καλημέρα στα ελληνικά. Είπαμε να είναι κάποια παιδιά, αν θέλουν, μαζί του, και βλέπουμε ότι είναι πάρα πολλά παιδιά. Ξύπνησαν πρωί-πρωί πάρα πολλά παιδιά για να τα έχουμε στην παρέα μας. Και τώρα μας ακούνε. Κύριε Ηλιόπουλε, καλή σας μέρα. Καλημέρα σας, καλημέρα. Ευχαριστούμε και εσάς. Ευχαριστούμε και όλα τα παιδιά. Και εμείς σας ευχαριστούμε. Πριν ξεκινήσουμε την κουβέντα μας, μας λέτε λίγο εν συντομία να μας πούν τα παιδιά το όνομά τους, να γνωρίσουμε όλη την παρέα ποιοι είναι? Βεβαίως, βεβαίως. Ελάτε. Ξεκινάμε από τη Χριστίνα. Καλημέρα, Χριστίνα. Πάμε να μας πούν μια καλημέρα, όνομα και καλημέρα όλα τα παιδάκια.
Να κάνουμε κάτι, κύριε Λιόπουλε. Με λένε Χριστίνα, είμαι 22 χρονών. Μαζί με τους άλλους μαθητές κάνουμε, μαθαίνουμε ελληνικά παραδοσιακά τραγούδια στην ελληνική κοινότητα της πόλης Γκελενδζίκ εδώ και πολλά χρόνια. Τι ωραία. Τι ωραία, τι συγκινητικά. Πείτε μας και τα ονόματα των άλλων παιδιών και μετά θα έχουν τη δυνατότητα να μάθουν και αυτά μια καλή μέρα. Με λένε Γιάννη, είμαι 12 χρονών, μαθαίνω ελληνικά τραγούδια έναν χρόνο. Καλημέρα, με λένε Κωνσταντίνο, είμαι 22 χρονών, μαθαίνω ελληνικά τραγούδια και παντιακή λύρα 3 χρόνια. Καλημέρα. Καλημέρα, ονομάζομαι Κώστας, είμαι 11 χρονών, μαθαίνω ελληνικά στην ελληνική κοινότητα 2 χρόνια. Καλημέρα, με λένε Ερίκα, είμαι 20 χρονών. Κάνω μαθήματα στην ελληνική παραγία και στην Ποντιακή Λύρα 2 χρόνια. Τι συγκινητικό που είναι, Κωστή. Πραγματικά. Λοιπόν, δάσκαλε. Έχουμε έναν γονέο και δύο παλιούς μαθητές. Δάσκαλε, έχετε ετοιμάσει πολύ ωραία σύνδεση για μας. Μας συγκινείτε αυτή τη στιγμή. Μπράβο σας, μπράβο και στα παιδιά. Πόσοι Έλληνες είστε στο Γκελενδζίκ? Στο Γκελενδζίκ είμαστε περίπου 5.000 Έλληνες. Mm-hmm. Αλλά αν πάρουμε όλη την περιοχή, όλο την περιφέρεια, είμαστε γύρω στις 15.000. Πάρα πολλοί κόσμος, πάρα πολλοί. Και έχετε μεταξύ σας σχέσεις, δεσμούς, βρίσκεστε, τραγουδάτε, χορεύετε? Βεβαίως, βεβαίως. Mm-hmm. Βεβαίως και χορεύουμε και τραγουδάμε και μαθαίνουμε ελληνικά εδώ με την ωραία δασκάλα μας, να μας παρουσιαστεί. Βεβαίως. Με την κυρία Λόγη, τη δασκάλα μας. Αν δεν έχει. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Το όνομά μου είναι Κωνσταντίνα. Είμαι η δασκάλα ελληνικών στην ελληνική κοινότητα και διδάσκω εδώ και 2 χρόνια. Κυρία Κωνσταντίνα, πόσους μαθητές έχετε? Προς το παρόν είμαστε γύρω στα 20 με 25 άτομα. Έχουμε κάποιες τάξεις. Τα παιδιά κατατάσσονται σε διάφορες τάξεις και είμαστε αρκετοί. Είστε αρκετοί. Μαθαίνουν δηλαδή, πηγαίνουν σε ρωσικό σχολείο και κάνουν και τα ελληνικά μαζί σας. Και παράλληλα. Παράλληλα. Παράλληλα μαθαίνουν και τα ελληνικά, ναι. Παράλληλα. Mm-hmm. Πάμε πάλι στον κύριο Βαλέριο. Κύριε Βαλέριε, ένα από τα πράγματα που μου έμεινε από την επίσκεψη αυτή που είδα του κυρίου Δένδη είναι ότι ζητήσατε και άλλους δασκάλους. Είπατε να μην ξεχαστούν τα ελληνικά, να μπορέσουμε να έχουμε τη δυνατότητα να μιλάμε τα ελληνικά στον τόπο μας. Θέλουμε δασκάλους. Πόσους δασκάλους χρειάζεστε? Γιατί τα ελληνικά διδάσκονται και στα κρατικά σχολεία και έχουμε έλλειψη δασκάλων. Έχουμε 12 σχολεία εδώ. Έχετε 12 γυμνάσια, σχολεία. 12 δημοτικά που χρειαζόμαστε ακόμα δασκάλους. Γι' αυτό ζήτησε ο πρόεδρος της κοινότητας. Πόσους δασκάλους χρειάζεστε, κύριε Βαλέριε? Εγώ νομίζω 2-3. 2-3 σίγουρα. Και εύχομαι να υπάρχει ανταπόκριση και να σας το στείλει το ελληνικό κράτος. Διότι νομίζω ότι είναι ύψιστη προτεραιότητα το να στηρίζεται ο ελληνισμός με το κυρίαρχο που είναι το να μαθαίνει τη γλώσσα του, να μην ξεχαστεί η γλώσσα του. Εσείς τι ακριβώς κάνετε? Εγώ κάνω μαθήματα χοροδίας, έχω και μικρή παραδοσιακή ορχήστρα και μάθημα ποντιακής λύρας. Mm-hmm. Στην Ελλάδα έρχεστε? Βεβαίως, έρχομαι. Από πού πηγαίνετε, πού είστε? Εγώ έχω διαμέρισμα στον Πειραιά. Mm-hmm. Τα παιδιά όλα αυτά έρχονται στην Ελλάδα. Μου έκανε εντύπωση που μιλάνε ελληνικά. Μου κάνει εντύπωση που τηρούν τις παραδόσεις, παρακολουθούν τη μουσική, κάνουν τους χορούς. Και ήταν πολύ συγκινητικό στο βίντεο αυτό να τα βλέπουμε όλα αυτά, να ξέρουν τι τραγουδάνε. Μα κάνετε εξαιρετική δουλειά, φαίνεται. Είναι υπέροχο το έργο σας. Έτσι. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Δεν είμαι μόνο εγώ, είναι και άλλοι δάσκαλοι. Όλοι μαζί κάνουμε το έργο. Και εκεί μέσα, κύριε Βαλέρη, είναι το πολιτιστικό κέντρο το ελληνικό, το οποίο διάβασα ότι έχει βιβλιοθήκη. Τι ακριβώς είναι αυτός ο χώρος? Ναι, βέβαια. Έχουμε βιβλιοθήκη. Έχουμε μουσείο με τρεις ωραίες αίθουσες. Έχουμε αίθουσα εκδηλώσεων. Έχουμε τάξεις για μαθήματα. Mm-hmm. Είναι ωραίος χώρος. Έχετε ό,τι χρειάζεστε για να έρχεστε σε επαφή με την πατρίδα, για να ακουμπάτε την Ελλάδα, έτσι δεν είναι? Βεβαίως, βεβαίως. Ναι, ναι, ναι. Και από ό,τι διαβάζουμε. Διδάσκουμε δύο πολιτιστικά.
Ναι, παρακαλώ. Εντάσσουμε δύο πολιτισμούς. Mm-hmm. Και ποντιακό πολιτισμό και νέο ελληνικό. Ελλαδικό, ας το πω. Και ελλαδικό, έτσι. Και από ό,τι διάβασα, ακριβώς εσείς είστε άνθρωποι που βρεθήκατε εκεί μετά τη γενοκτονία. Βεβαίως, οι γονείς μου, ναι. Οι παππούς μου, η γιαγιά, βρέθηκαν εδώ μετά τη... Εκεί, στα χρόνια της γενοκτονίας. Στα χρόνια της γενοκτονίας. Από τον Πόντο, από την Τραπεζούντα. Έτσι, από την Τραπεζούντα και ριζώσατε εκεί. Mm-hmm. Και από ό,τι βλέπαμε, ναι, ναι, το Γκελεντζίκ είναι ένα πολύ ωραίο μέρος. Έχει παραλίες ωραίες, καταράκτες, δύο ορθόδοξες εκκλησίες, είναι Μαύρη Θάλασσα, ναι, νάτο. Δείτε τα πλάνα, είναι μια πολύ ωραία πόλη. Κοσμοπολίτικο είναι, κύριε Βαλέριε. Βεβαίως. Γι' αυτό ήρθαν εδώ οι Έλληνες τον 5ο πριν Χριστό αιώνα και κάνανε αποικία. Mm-hmm. Και ονομάζανε την πόλη Τόρικος. Τόρικος, αυτό που διαβάσαμε. Και Γκελεντζίκ, ναι, κύριε, ναι, Βαλέρη, σημαίνει λευκές νύφες από ό,τι είδαμε. Γινότανε... Ναι, Γκελεντζίκ από τόπια τσερκέζικη γλώσσα σημαίνει λευκή νύφη, σωστά. Λευκή νύφη. Γινόταν εμπόριο. Πόσα χρόνια, πόσες χιλιετίες είναι ο ελληνισμός αυτά τα μέρη. Ήταν... Μην γυρίσω στους αγωνάφτες και στο ταξίδι του Ιάσονα. Έτσι. Ναι. Κύριε Βαλέρια, νομίζω ότι, ναι, το καλύτερο για να κλείσουμε αυτή την ωραία σύνδεση με τα παιδιά όλα αυτά, θα το ξαναπώ και πάλι, τα ευχαριστούμε πάρα πολύ που σηκώθηκαν αγόγγιστα και ήρθαν να κάνουμε αυτή τη σύνδεση πρωί-πρωί. Θα ήταν να κλείσουμε μουσικά, να διαλέξετε εσείς το τραγούδι που θέλετε και να μας αποχαιρετήσετε έτσι μουσικά. Βεβαίως, θα σας πούμε ένα ποντιακό τραγούδι, Τραντέλενες ή Νασάν τη μάνα του γεννά. Mm-hmm. Ξεκινάμε. Ξεκινάτε, πάμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ωραία. Φιλιά σε όλους. Και εγώ ευχαριστώ. Βγάζουμε τα ακουστικά όλα. Βεβαίως, πάμε. Ωραία. Να πω ότι όταν μιλήσαμε με τον κύριο Βαλέριο προχθές για να συνεννοηθούμε για αυτή τη σύνδεση, με το που είπαμε ότι θα είναι τόσο πρωί, είπε ναι, πολύ ευχαρίστηση όλοι. Πάμε να το πούμε. Το κρίμα δεν έχει καλό ήχο. Πήραμε ιδέα. Ο ελληνισμός σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Δυστυχώς δεν ακουγόταν πολύ καλά. Θα το κάνουμε κάποια άλλη φορά, κύριε Βαλέρη. Θα μας γυρίσετε τα πλάνα, τα τραγούδια, να έχουμε τη δυνατότητα να τα δείξουμε για να εξασφαλίσουμε ότι θα είναι και ο ήχος ποιοτικός. Πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο ήταν. Μ' άρεσε πολύ αυτή η σύνδεση. Πραγματικά ήταν ένα άγγιγμα. Έτσι, λοιπόν, γυρίζουμε εδώ. Πάμε στα καθιερωμένα, τα τετριμένα και τα απαραίτητα της ζωής, που είναι και οι οικονομικές ειδήσεις που αφορούν όλους μας, που είναι της επόμενης μέρας και μετά την πανδημία. Για πάμε να καλημερίσουμε την παρέα μας. Έχουμε τον κύριο Παναγιώτη Παντελή. Πού είστε, κύριε Παντελή, χαθήκαμε. Τελείως. Όλα καλά. Τελείως. Όλα άψογα. Η οικογένεια, το σπίτι. Όλοι καλά. Όλοι καλά. Όλοι καλά. Θυμάμαι την περίοδο της κρίσης, Φέη, πριν χρόνια είχαμε βρεθεί στην Καλαβρία και ζητούσανε τότε μνημόνια και τα λοιπά από το ελληνικό δημόσιο να κάνουν τη μετάφραση της ελληνικής εκείνης αρχαίας γλώσσας στα νεοελληνικά, ώστε να μπορέσει να μείνει για τις επόμενες γενιές. Και τους είχαν κόψει μέχρι και τους δασκάλους. Στην ελληνόφωνη κάτω Ιταλία, λες τώρα, Παναγιώτη. Ναι, στην Καλαβρία, στην ελληνόφωνη κάτω Ιταλία και μας παρακαλούσαν πώς μπορούμε να επέμβουμε στην Ελλάδα για να μην χαθεί όλος αυτός ο πολιτισμός. Στην Γερμανία, στη Βαβαρία και παντού στον κόσμο. Κυρία Μάρλεν, τι κάνετε? Μάρλεν Σιμακοπούλου, καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλά, μια χαρά. Τι πολύ ωραία σύνδεση. Καλημέρα, αλλά ο κύριος Παντελής και οι συνάδελφοί του, ξέρεις, είναι ο πρώτος κλάδος και ασχέτως ούτε τα μνημόνια δεν το κάνουν αυτό. Που δια νόμου θα πρέπει να δουλεύουν Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο και αν θέλει, αν τους επιτρέψουν, το Σεπτέμβριο να πάνε διακοπές. Θα έχουν ανοίξει τα σχολεία, βέβαια, δεν πρόκειται να πάτε διακοπές. Φορολογικές δηλώσεις, Φορολογικές δηλώσεις μέχρι τέλος Αυγούστου. Νομίζω είναι ο πρώτος κλάδος. Δεν ξέρω αν είναι κλάδος. Βάζει σώνη και καλά πρωί-πρωί. Να προσπαθήσει να με συγχύσει. Λίγο. Παναγιώτη, όχι, περίμενε. Σου δίνω ανάσα.
Είδα χθες, προχθές πότε το είδα, ένα φοβερό τραγούδι Κεφάτο που έχει 32 εκατομμύρια προβολές. Το βάλαμε πριν για να ξεκινήσουμε, να κάνουμε κέφι. Είναι καλό. Σπάω αυτό το κλίμα της μιζέριας και της γκρίνιας με τραγούδι. Κάτσε να δω αν στο κοντρόλ έχουμε έτοιμη την κατάσταση να την πατήσουμε για να αλλάξουμε τα δεδομένα. Ωραία. Μέχρι να το βρούμε, συνεχίζουμε λοιπόν. Παναγιώτη, ετοιμάζουμε και την κάρτα. Φορολογικές δηλώσεις λοιπόν. Άνοιξε η εφαρμογή και είναι μέχρι τις 27. Πότε? Είναι μέχρι τα τέλη Αυγούστου, ναι. Είναι μέχρι και τις 27 Αυγούστου, με βέβαια υπό προϋποθέσεις. Μιλάμε για την εμπρόθεσμη. Mm-hmm. Η πληρωμή θα γίνει σε 8 δόσεις και βέβαια το Υπουργείο Οικονομικών εκείνο το οποίο λέει είναι το εξής. Ότι αν κάποιος κάνει μέχρι τέλη Ιουλίου και πληρώσει το εφάπαξ ποσό όλου του φόρου εισοδήματος θα έχει μία έκπτωση της τάξης του 3%. Δηλαδή μιλάμε για 30 ευρώ. Δεν ξέρω αν είναι κίνητρο τώρα αυτό. Το χιλιάρικο. Νομίζω ότι είναι αντικίνητρο περισσότερο από το να πει σε κάποιον αυτό πρέπει να πληρώσει μέχρι το Φλεβάρι, μέχρι και την τελευταία μέρα του Φλεβάρι. Εκείνο το οποίο δεν παίρνει υπόψη του ΦΕΗ μου και θα μου επιτρέψει το Υπουργείο Οικονομικών είναι το εξής. Εγώ στο γραφείο ούτε διανοούμε να πω στο προσωπικό στους συνεργάτες ότι δεν θα πάτε μερικές μέρες διακοπής με την οικογένειά σας, με τα παιδιά σας, γιατί θα πρέπει να γίνουν οι φορολογικές δηλώσεις. Και νομίζω και η Μάρλεν θα μπορέσει να το πει καλύτερα, τι θα γίνει αν έρθει η επιθεώρηση εργασίας και όταν έχω δώσει στους εργαζόμενους μου την απαιτούμενη καλοκαιρινή άδεια, θα μου πούνε κάνω εθνικό συμφέρον. Νομίζω ότι οι λογιστές έχουν δώσει πλάτη, έχουν βάλει πλάτη και είναι όλοι οι υπουργοί αυτούς τους 14 μήνες που λέγανε ότι σε κάθε περίπτωση οι λογιστές είναι αυτοί που πραγματικά έχουν τραβήξει αυτό το οποίο έχουν τραβήξει. Άρα μια παράταση τουλάχιστον μέχρι 30 Σεπτεμβρίου την αξίζουν. Ερχόμαστε λοιπόν. Κωστή, το θέμα δεν είναι της παράτασης. Το θέμα είναι ότι θα φτάσουμε πάλι 26, 27, 28 Αυγούστου και θα λέμε οι λογιστές δεν κάνανε καλά τη δουλειά τους. Οι λογιστές δεν από εδώ θα μπορούσε να υπάρχει ένας καλύτερος προγραμματισμός όσον αφορά το θέμα των δηλώσεων. Κωστή, ξέρεις ότι από πέρσι μιλάμε παράδειγμα για τις ηλεκτρονικές αποδείξεις. Πριν 1,5 μήνα ψηφίστηκε ο νόμος και η εγκύκλωση βγήκε. Απορία Παναγιώτη, χρηστικά τώρα. Αυτές είναι οι ημερομηνίες, αυτές είναι οι διορίες. 27 Αυγούστου, επισήμως μέχρι στιγμής, η διορία κλείνει. Η έκπτωση μας είπες είναι 3% για υποβολή 3% μέχρι 28 Ιουλίου εφάπαξ, για εξόφληση 30 Ιουλίου. Να ρωτήσω κάτι, οι δόσεις είναι 8 όπως πέρυσι. Τι ελαφρύνσεις υπάρχουν φέτος? Κοίταξε να δεις, Φέη μου, δεν υπάρχει καμία ελάφρυνση αν εξαιρέσουμε αυτό το οποίο υπόθηκε τις προηγούμενες μέρες ένα νόμο ο οποίος είναι σε εφαρμογή εδώ και χρόνια, από το 2013 αν θυμάμαι καλά, που λέει ότι για αυτούς οι οποίοι είναι διαζευμένοι, αυτοί θα έχουν την έκπτωση και ο ένας γονιός. Άρα πάμε στην επόμενη μας κάρτα. Πάμε στην επόμενη μας κάρτα. Παντελή. Συγγνώμη Παναγιώτη, αυτό που λέγαμε για τα τεκμήρια, αυτό που λέγαμε για το 30% σε αναστολή. Είναι για τους κορονόπληκτους, έτσι για δεν είναι? Για τους κορονόπληκτους, μονάχα για τους κορονόπληκτους. Το θέμα των τεκμηρίων υπό προϋποθέσεις, γιατί δεν είναι απαλλάσσονται όλοι από τα τεκμήρια, το θέμα των τεκμηρίων υπό προϋποθέσεις θα μπορεί να το δει ο λογιστής. Και θα μπορέσει να δει αν αυτός ο άνθρωπος θα πληρώσει. Κατάλαβα. Ναι, γιατί θα πρέπει να πάρουμε υπόψη μας τις δύο τελευταίες χρονιές τις δηλώσεις, 18 και 19. Άρα λοιπόν μας λες ότι είναι για διαζευμένους με παιδιά οι ξεκάθαρες ελαφρύνσεις. Για πάμε να τις δούμε. Πάμε λοιπόν να δούμε αυτές. Θα έχουμε μία έκπτωση φόρου η οποία θα αφορά και τους δύο γονείς, ανεξάρτητα αν υπάρχει γάμος ή σύμφωνο συμβίωσης με τα νέα δεδομένα. Με ποιον μένει το παιδί, έτσι. Ναι. Αυτό εννοούμε όταν λέμε στους δύο γονείς. Με το ποιον μένει το παιδί. Εδώ αυτό αφορά μισθωτούς, συνταξιούχους και αγρότες. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες απαγορεύεται να έχουν παιδιά με τις αποφάσεις του Υπουργείου Οικονομικών. Δεν έχουν εκτός για τα παιδιά. Αυτό είναι καταλάβαμε τι εννοείς. Και βέβαια αυτό θα βρίσκεται και στην μηνιαία παρακράτηση φόρου, γιατί μέχρι τώρα γίνεται παρακράτηση φόρου είτε στον ένα είτε στον άλλο γονέα. Τώρα θα έχουμε παρακράτηση φόρου και στους δύο γονείς. Τα ποσά τώρα είναι 810 ευρώ αν έχουμε ένα εξαρτώμενο τέκνο, 900 ευρώ αν έχουμε δύο εξαρτώμενα τέκνα, ανεβαίνει στα 1120 για τρία παιδιά, στα 1340 για τέσσερα παιδιά
Και από εκεί και πέρα έχουμε και 220 ευρώ για κάθε παιδί μετά το τέταρτο. Τώρα όσο ανεβαίνει το εισόδημα θα έχουμε 20 ευρώ ανά χιλιάρικο μείωση αυτής της, της έκπτωσης. Γιατί αυτή η έκπτωση που είπαμε τώρα είναι στα 12.000 ευρώ εισόδημα. Έτσι. Άρα αν έχεις 13.000 χάνεις ένα εικοσάρικο. 14.000 χάνεις 40 ευρώ. Δύο εικοσάρικα και πάει λέγοντας. Πάντως, αφαιρείται ένα εικοσάρικο. Μπράβο. Αν θες να κάνω μια παρατήρηση, μπαίνοντας εχθές στις φορολογικές δηλώσεις, δεν έχουμε δει μέσα ούτε τις ειδικές αποζημιώσεις των εργαζομένων και των επιχειρηματιών. Δεν έχουμε δει να αναφέρονται πουθενά οι επιστρεπτές προκαταβολές. Δεν έχουμε δει πουθενά να αναφέρονται τα ποσά που έχουν πάρει οι ιδιοκτήτες ακινήτων. Τι δουλειά θα κάνετε εσείς, Παναγιώτη? Έτσι, τι δηλώσεις θα γίνουν χωρίς τα ποσά αυτά? Να έχετε να ασχολείστε. Ο ΑΕΔ δεν έδωσε. Δεν είχαν ανέβει οι δηλώσεις, αλλά ούτε ο ΕΦΚΑ τι έχουν πληρώσει οι επαγγελματίες. Και δεν ξέρουμε τι γίνεται με το δημόσιο, δεν το έχουμε δει. Ναι, αλλά έχετε τρεις μήνες να τελειώσετε τις φορολογικές δηλώσεις. Και έχω να σου πω, Παναγιώτη, έχω πληροφορίες ότι για όλα αυτά που λέμε υπάρχει πολύ μεγάλη χαρά. Σου είπα για το τραγούδι προηγουμένως. Πολύ μεγάλη χαρά. Οι φορολογούμενοι το τραγουδάνε. Άκου τι τραγουδάνε. Έχω χαρά και πάω στα αστέρια και πετάω. Στα αστέρια και πετάω. Μ' αγαπάς και σ' αγαπάω. Έχω αγάπη τόση που θα με παναπώσει. Που θα με παναχώσει. Η αγάπη που έχω η τόση. Έχω αγάπη τόση που θα με παναπώσει. Είναι από τη συγκίνηση και τη χαρά για την έκπτωση του 3% φέι. Γι' αυτό ακριβώς. Έτσι να δουλεύουν το καλοκαίρι οι εργαζόμενοι στα λογιστικά γραφεία. Δυνατά. Και ας λέει και ο Χαρδαλιάς ότι δεν πρέπει να ακούγεται μουσική. Εμείς έχουμε κάνει ήδη ένα αίτημα στο Δήμο Αθηναίων να βάλει παραλία και θάλασσα. Σωστό. Ώστε να μπορούν οι εργαζόμενοι στα λογιστικά γραφεία να δουλέψουν κάτω από διαφορετικές συνθήκες. Βάλε συνθήκες μέσα στο γραφείο, Παναγιώτη, αυτό το τραγούδι τέρμα, να δεις τι χαλασμός θα γίνει. Έτσι. Θα έρθουν μετά όμως από την πολιτική προστασία να σε μαζέψουν. Στην ταράτσα μου ζητήσανε να τους βάλω από αυτές τις πισίνες τις πλαστικές. Λοιπόν, για πάμε και στη Μάρλεν, να δούμε αν εδώ είναι καλύτερα τα πράγματα. Μάρλεν, ακούσαμε την είδηση. Θα τρέχουμε μετά εμείς, ναι, τον Αυγουστό, να έχουμε, ναι, καταγγελίες από τους εργαζόμενους που είπε ο Παναγιώτης, που τους υποχρεώνουν τα λογιστικά γραφεία να μην πάρουν άδεια. Ενώ ο νόμος προβλέπει. Και εμείς στο ΣΕΠΕ. Οπότε ούτε εμείς διακοπές. Αυτούς τους χαρούμενους θα τρέχετε να μαζέψετε. Αυτούς τους χαρούμενους, ναι. Να σου πω, Βρεσί Μάρλεν. Θα κάνω καταγγελία στον Παναγιώτη μετά. Τι έγινε. Αυτό είναι μάλλον. Τι έγινε με τη συντάξη, κυρίας? Αλίμονο. Είναι και αυτή πολύ χαρούμενη. Τραγουδάκι και γι' αυτό μετά. Είναι αδυναμία ο ΕΦΚΑ. Είναι μεγάλη αδυναμία. Δεν ξέρω τι έχουν πάθει. Αυτή η κατηγορία των δικαιούχων συντάξεων χειρίας είναι μια πολύ παθή κατηγορία, ειλικρινά. Περίμεναν τόσο καιρό αυτό το λογισμικό από την, από την εταιρεία χρόνια, που το είχε έτσι, αναλάβει. 5 χρόνια για να βγει, ναι, από το 2016. Εντάξει, δεν είναι και πολύ, δεν είναι και πολύ βρεκοστή. Εντάξει, θα λέγαμε τι είναι. Καλά, σιγά, στην Ελλάδα πάμε να τα βγάζουμε αυτά. Αλίμονο. Λοιπόν, και είδανε τώρα λοιπόν στην τάξη Ιουνίου, τέλος Μαΐου, ότι αρχίζουν να γίνονται οι μεταβολές που έπρεπε εδώ και τόσο καιρό. Και τι ανακαλύπτουν? Ότι αρχίζουν και γίνονται περικοπές και σε αυτούς που δεν είναι εργαζόμενοι, σε αυτούς που δεν είναι αυτοπασχολούμενοι. Γιατί έγινε αυτό? Λάθος, μπέρδεμα, τι έγινε? Δεν καταλάβαμε κανένας. Δεν κατάλαβε ούτε το Υπουργείο και ο ΕΦΚΑ γιατί έγινε. Βγήκε και ζήτησε συγγνώμη. Είπε, τα πήρε όλα πίσω. Έδωσε αναστολή για ένα μήνα σε όλες τις περικοπές, ακόμα δηλαδή και σε αυτές που πρέπει να γίνουν. Προφανώς για να διορθωθεί η κατάσταση και να δούμε πού πηγαίνουμε. Και βεβαίως αυτό που με ενοχλεί εμένα είναι ότι πάλι πρέπει οι ασφαλισμένοι, πάλι πρέπει οι δικαιούχοι να τρέχουν στα υποκαταστήματα που ανήκουν και να καταθέτουν υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν είναι εργαζόμενοι. Για λάθος που για δεν είναι δικό τους. Μα είναι φοβερό αυτό. Δηλαδή, ειλικρινά, θα πρέπει να καταθέτουν, και να τους το πούμε αυτό, στα υποκαταστήματα που ανήκει ο καθένας, υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι εργαζόμενος, ότι δεν αυτοαπασχολείται. Άρα είναι προαπαιτούμενο αυτό, Μάρλεν. Πρέπει να καταθέσουν συγκεκριμένη δήλωση που λες. Το συντομότερο δυνατό για να μπορέσουν να πάρουν τη σωστή σύνταξη μέσα στη συντάξη πια το τέλος Ιουνίου και να πάρουν, λέει, και το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου πίσω τις περικοπές. Μάλιστα. Άρα λοιπόν είναι πολύ προσεκτική ως προς αυτό. Μάρλεν, εξήγησε σε παρακαλώ πώς θα μπουν στο υποκατάστημα.
Γιατί αυτό είναι ένα άλλο ζητούμενο. Παναγιώτη, ακριβώς αυτό πήγα να πω. Αυτή τη στιγμή, ακόμη και εμείς, για πολύ επίγοντα ζητήματα, mm-hmm. πρέπει να κλείσουμε ραντεβού και πολλές φορές μας λένε ότι πρέπει να κλείσουμε ραντεβού μετά από 15 μέρες. Και αν απαντήσει κάποιος. Τα δικαιολογητικά. Καλά, δεν συζητάμε για τηλέφωνο και email. Αυτά να τα πούμε, τα έχουμε ξεχάσει. Δεν υπάρχει. Οπότε, φαντάσεστε τι έχει να γίνει στα υποκαταστήματα του ΕΦΚΑ. Να πούμε απλά. Δεν θα μπορούσε, βρεσί Μάρλεν μου, να λυθεί, αφού δεν είναι πρόβλημα των ανθρώπων, ούτε ευθύνη των ανθρώπων με κάποιο άλλο τρόπο. Δηλαδή να πάνε να δηλώσουν το αυτονόητο. Το λάθος του ΕΦΚΑ θα πάει πάλι. Μα να τώρα πάμε να τα μπερδέψουμε πάλι, να τα φορτώσουμε στον κόσμο. Αυτό που έγινε πάντως τώρα είναι ότι λύθηκε το πρόβλημα αλλιώς. Ναι. Φεύγει από τη θέση του διοικητής του ΕΦΚΑ. Ανακοινώθηκε αυτό. Ναι. Μετακινείται προς ανακοίνηση. Μάλιστα. Μάλιστα, όπως ανακοινώθηκε, η μετακίνηση γίνεται με σκοπό. Επειδή έχει κλείσει ένα κύκλο δουλειάς και με σκοπό. Να αναζητήσει μια άλλη σοβαρή θέση στο δημόσιο. Mm-hmm. Το σοβαρή δεν είναι δικό μου προσδιορισμός, ναι. Έτσι ακριβώς. Άρα λοιπόν υπάρχει αλλαγή φρουράς στον ΕΦΚΑ και βλέπουμε σε καλύτερα. Ο κύριος Ντουφεξής, νομίζω, αν συγκράσει καλά το όνομα. Μάλιστα, δεν το γνωρίζω, είναι από το χώρο των. Έχει εμπειρία και στον χώρο των τραπεζών. Το θέμα δεν είναι όμως να αλλάζει η διοίκηση. Το θέμα είναι να δούμε τι γίνεται στα πρακτικά τη κοινωνία. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Τι σχέση έχει αυτή ακριβώς. η αλλαγή με το τι χρειάζεται ακριβώς. να κάνει ο κάθε ασφαλισμένος. Ναι, χρειάζεται καταρχήν να καταλάβει κάποιος ότι το λάθος των ασφαλισμένων, τη μία μέρα λέει ο ΕΦΚΑ, σας κόψαμε τα χρήματα, και την ναι, άλλη μέρα έτσι. Καταλαβαίνει ότι δεν έπρεπε mm-hmm. να έχουμε κόψει τα χρήματα αν δεν ήμασταν σίγουροι. Και γι' αυτό το λόγο, τουλάχιστον. Δηλαδή, είναι σαν να λέμε, πάω εγώ για τεστ COVID, αλλά πρώτα μου λένε, πρώτα θα κολλήσεις και μετά θα πας για τεστ COVID. Δηλαδή, έτσι. Δεν και καλά, σαν να είμαι χαμένος. Όπως και τι λέω, αυτή που κάναμε. Και κάτι άλλο πολύ σημαντικό, Φέη. Αυτά τα χρόνια που περίμεναν αυτοί οι άνθρωποι το λογισμικό, έρχεται τώρα ο ΕΦΚΑ και του ζητάει σε όσους ήδη από το 2019, και να πούμε βεβαίως να τονίσουμε για να μην παρεξηγούμε, mm-hmm. θα το κάνουμε μια επενθύμηση, ότι μιλάμε για θανάτους μετά τις 13/5 του 2016. Έτσι. Μάλιστα, ναι. Οπότε υπήρξε και αυτή η αλλαγή. Όχι, Κατρούγκαλο, ξεκάθαρα. Ήταν ανεφάρμοστος 5 χρόνια, mm-hmm. πήγαινε εφαρμοστή. Όταν λοιπόν κάποιος είναι εργαζόμενος από το 19, έρχεται τώρα ο ΕΦΚΑ και του ζητάει όσα χρεωστεί τους καταβληθέντα πίσω τα χρήματα που έπαιρνε. Λες και φταίει αυτός που δεν είχε δημιουργηθεί το λογισμικό mm-hmm. και λέει ο ΕΦΚΑ για να καθησυχάσει τους ασφαλισμένους ότι εντάξει, θα είναι πολλές οι δόσεις, δεν θα σας φανεί. Να μην αγχώνεστε. Δηλαδή, οι άνθρωποι αυτοί τόσα χρόνια, και το λέω προσωπικά γιατί έχω πάρα πολλές περιπτώσεις, είχαν το άγχος ότι τι πρέπει να γίνει, γιατί εμείς εργαζόμαστε και θέλουμε να το δηλώσουμε και να σταματήσουμε να παίρνουμε το ποσό της σύνταξης. Δεν είχαν πού να το δηλώσουν. Μάλιστα. Και έρχονται τώρα όλα μαζί να το σταζητήσουν πίσω. Mm-hmm. Και το λάθος. Δηλαδή είναι λίγο κάποια πράγματα. Ναι, τα οποία θα πρέπει να τα λύσουμε κάποια στιγμή. Για να κάνουμε κάτι, όταν βγαίνει ένας νόμος, πρέπει πρώτα να φτιάχνουμε το λογισμικό, πρώτα να εκδίδουμε, να είμαστε έτοιμοι και μετά να κάνουμε. Πόσα χρόνια το συζητάμε αυτό. Να ρωτήσω και κάτι άλλο, Μάρλεν, αυτό αναφορικά με τις χειρίες. Αναφορικά με τα αναδρομικά τώρα, έχουν λαμβάνει οι κληρονόμοι που είχαν πρόβλημα με τη διαθήκη μέσα στο επόμενο διάστημα. Ναι. Και να πω κάτι τελευταίο για τις χειρίες, ότι θα έχουμε τεράστιο ζήτημα και με τις επικουρικές. Γιατί αυτή τη στιγμή μιλάμε για τις κύριες της χειρίας. Mm-hmm. Να πω αυτή τη. Και να πρέπει λίγο ΕΦΚΑ να το κοιτάξει άμεσα. Ναι. Το λογισμικό για τις επικουρικές δεν είναι υπαρκτό, είναι ανύπαρκτο. Μάλιστα. Δεν υπάρχει καν. Γιατί οπότε φανταστείτε τι έχει να γίνει και με τις επικουρικές της χειρίας. Να πούμε λοιπόν για τους κληρονόμους που έχουν λάβει τα αναδρομικά. Είχαμε θέματα, τα είχαμε πει και τις προηγούμενες φορές. Ό,τι είχε να κάνει με τις διαθήκες. Είχαμε πολύ μεγάλες καθυστερήσεις, υπήρχαν κάποια θέματα τα οποία ήταν και μέσα στο σύστημα. Το Υπουργείο μας λέει ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι να λάβουν τα χρήματα που δικαιούνται, γιατί δεν τα έλαβαν. Ναι, μετά από τόσο καιρό, επιτέλους. Κάποια στιγμή. Όπως επίσης περιμένουμε, Φέη μου, και μέσα στο τέλος Ιουνίου, γιατί πάλι είχαμε κάποιες εξαγγελίες από το Υπουργείο, για τα αναδρομικά αυτά τα περιβόητα. Τα δώρα, λες τώρα, τα κομμένα. Τα δύο χρόνια, να δούμε τι θα γίνει με τις, εκτός από τα επικουρικά και τα δώρα που περιμένουμε, τις επικουρικές τώρα με το ΣΤΕ στο τέλος του μήνα, τις κύριες που έχουμε ήδη καταλήξει από το 19, σωστά. Που λένε ότι η πρώτη κατηγορία των νέων συνταξιούχων, δηλαδή μετά το 16, θα λάβουν αυτή τη στιγμή τις αυξήσεις και τα αναδρομικά τέλος Ιουνίου. Περιμένουμε να δούμε, γιατί δεν πάει για άλλη παράταση. Έχουν πια οι άνθρωποι αγανακτήσει, ειλικρινά. Mm-hmm, σωστό. Τώρα ένα ερώτημα πριν ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας. Καλημέρα, λέει, από τις 6:11 είμαστε κλειστά.
Παρ' όλα αυτά πληρώσαμε ΤΕΒΕ, φορεία, ΔΕΗ, ρεύμα και ανανέωση άδειας και φυσικά δεν είχαμε σχεδόν καμία στήριξη, ενίκιο μόνο, έχουν ανοίξει τα πάντα και εμείς όχι, με ποια λογική, καταστρέφεται ένας κλάδος, ποιος κλάδος, τα φροντιστήρια. Έχετε δίκιο, είναι τεράστιο το θέμα με τα φροντιστήρια. Και πολλοί άλλοι κλάδοι σε τα φροντιστήρια. Έτσι. Πολύ. Έτσι. Έχουμε και την και καλεσμένη σήμερα την Υπουργό Παιδείας, να ρωτήσουμε και σχετικά. Πάντως, δημοσιεύτηκε ότι πάντως για τους κορονόπληκτους επιχειρήσεις θα υπάρξει άλλος ένας μήνας παράταση για την πληρωμή ορισμένων δόσεων σε φορεία και ασφαλιστικά τα μέτρα. Μα δεν μπορούν να τα απεξέλθουν. Δεν μπορούν να τα απεξέλθουν με τίποτα. Γιατί έχουν πάει και το προσωπικό όλο πίσω, έτσι. Έτσι, δηλαδή, έτσι πληρώνουν αυτή τη στιγμή, καταβάλουν και τους μισθούς. Δείχνω μια ωραία εικόνα αμέσως, Παναγιώτη μου. Ολόγιο μου φεγγάρι στην Καστοριά. Χαίρομαι που παρότι σας λέμε εδώ πέρα τα ωραία μας, εσείς στέλνετε τα δικά σας ωραία. Ολόγιο μου φεγγάρι στην Καστοριά, επιμένετε. Ρωματικά. Πάμε να μας πει ό,τι θέλει ο Παναγιώτης για να κλείσουμε πάλι με τους χαρούμενους για τη Μάρλεν. Μπράβο τους να στέλνουν τέτοια και να μην ακούνε πραγματικά αυτά που. Προβλήματα δεν υπάρχει περίπτωση να τα λύσει το ελληνικό δημόσιο. Δεν ξέρω τι γίνεται. Τι ήθελες να πεις, Παναγιώτη. Ήθελα να πω ότι το ίδιο πράγμα, επειδή σε άκουγα το πρωί, ότι η Δευτέρα ανοίγουν τα γυμναστήρια. Έτσι. Μα πώς θα δουλέψουν τα γυμναστήρια με τις διπλές μάσκες και ας αφήσουμε τις διπλές μάσκες. Υπάρχουν γυμναστήρια, η μεγάλη πλειοψηφία που πληρώνεται για όλο, τη συνδρομή για όλο το χρόνο. Αυτοί οι άνθρωποι ήταν κλειστοί ουσιαστικά από πέρσι. Πέστε μου εσείς ποιος πελάτης δεν θα πάει να του πει ότι δεν ήταν η πετιότητα. Θα πρέπει να γυρίσει πίσω λεφτά το γυμναστήριο. Θα πρέπει να γυρίσεις πίσω τα λεφτά ή να μου δώσεις ένα χρόνο. Έτσι. Μηνύματα έχουμε από ποιον είναι ο μηνυματιζόμαστε από τηλεθεατές. Καλημέρα στην όμορφη παρέα και λοιπά. Καλημέρα κύριε Σωτήρη. Να είναι καλά, να είναι καλά. Το τραγουδάκι Νεκτάρια και για τη Μάρλεν, νομίζω ότι ταιριάζει και εδώ. Μάρλεν, και τα δικά σου παρακαλώ πολύ. Έχω γαρά και πάω στα αστέρια και πετάω, στα αστέρια και πετάω, μ' αγαπάς και σ' αγαπάω. Που θα με παλαμπώσει, που θα με παλαμπώσει. Η αγάπη που έχω ηχώσει. Έχω αγάπη τόση, που θα με παλαμπώσει. Μάρλεν, είμαστε έτοιμοι να το χορέψουμε εγώ και ο Κωστής. Με το ζόρι κρατιόμαστε. Γι' αυτό έστειλαν το φεγγάρι, γιατί λέει στα αστέρια να πετάω. Ακριβώς. Εσείς φταίτε που τα στέλνετε. Έτσι, έτσι. Ξεσηκώσαμε. Ευχαριστούμε πολύ. Τα φιλιά μας. Καλημέρα. Καλή συνέχεια. Καλημέρα. Ρε τι τραβάμε. Για πάμε στις εφημερίδες, βρε παιδιά. Έρχεται ο Γιάννης Ολυμπρούκος εδώ στην παρέα. Εν τω μεταξύ έχουμε γίνει λίγο σαν περίπτερο, Κωστή. Έχουμε χαρτιά. Έχουμε καφέδες. Έχουμε αντισηπτικά. Έχουμε εφημερίδες. Έχουμε. Και ακόμα δεν έχουμε απλούς απ' έξω. Εντάξει, αυτό δεν είναι στο περίπτερο. Έχουμε βιβλία. Έχουμε κούκλες. Τι γίνεται, ρε παιδιά, σήμερα. Γιάννη, χαμός. Πάμε στις εφημερίδες πρώτα. Ξεκινάμε με την εφημερίδα Αυγή. Την ιδέα. Μόλις ξημερώσει, να βγείτε σε ένα περίπτερο να πάρετε κάτι από όλα αυτά που θα δείξουμε. Εφημερίδες και ό,τι άλλο υπάρχει. Έτσι, έτσι. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με την Αυγή. Θρασίδηλος και αμετανόητος ο Μητσοτάκης. Προχθές προκάλεσε, χθες κρύφτηκε. Σκληρή απάντηση Τσίπρα από τη Βουλή στο λαϊκιστικό και διχαστικό κήρυγμα του Πρωθυπουργού από το ΖΑΠΗ. Ο Μητσοτάκης είναι ο μεγαλύτερος δημαγωγός και η μεγαλύτερη πολιτική απάτη στη σύγχρονη πολιτική ιστορία του τόπου. Τρίτη φορά δεν απάντησε για την επικείμενη σφαγή των εισακτέων στα ΑΕΗ, λέει η εφημερίδα. Η Δημοκρατία, άγριος εμπεγμός των στρατιωτικών, απλήρωτες υπερορίες των φρουρών που περιπολούν στον Εύρο εδώ και ένα χρόνο. Μόνο αν ισχύει χρόνο. Αυτό, είναι πάρα πολύ εντύπωση. Σοβαρό αν δεν έχουν πληρωθεί οι άνθρωποι τις υπερορίες τους. Υπήρχαν αποστρατεύουν αξιωματικούς με αμοιβές υπαξιωματικού. Μέχρι το 19, από ό,τι θυμάμαι. Δεν θυμάμαι να εξοφλήθηκαν οι υπερορίες εκείνες. Προφανώς έχουν δημιουργηθεί και άλλες λόγω της έντασης στα σύνορα. Άρα λοιπόν, εγώ καταλαβαίνω ότι αυξάνονται οι απληρωτές υπερορίες. Άρα έχουμε απαιτήσεις από τα παιδιά αυτά να φυλάτουν τα σύνορα, αλλά τις υπερορίες τις χρωστάμε. Και πραγματικά το ποσό κακώς, δεν είναι ηλικιώδης και απαγορευτικό. Θα έπρεπε να είναι από τους πρώτους που εισπράττουν τα οφειλόμενα. Θα έπρεπε να δοθούν, βέβαια. Ελεύθερος τύπος, τα μυστικά για ενίκη, Airbnb ιδιοκατοίκηση, ειδικός οδηγός 12 σημείων από την ΑΔΕ. Πώς θα δηλωθούν. Έτσι. Και Made in Greece, το ευρωπαϊκό πιστοποιητικό, παρουσιάστηκε χθες, όπως είδαμε και εμείς νωρίτερα. Η εφημερίδα Εσπρέσο αναφέρεται σε αυτή την τραγωδία με το κοριτσάκι που βρέθηκε νεκρό στα βράχια. Βασανιστικά ερωτήματα για το φρικτό τέλος της μικρής. Σκιές στα βράχια της Ιωάννας. Όσα βάραιναν την αθώα ψυχούλα του κοριτσιού. Είναι από αυτές τις ειδήσεις που σου διαλύουν την ψυχή. Πάμε στην Εστία. Θυσιάζουν τα νησιά του Αιγαίου για να νικήσει ο Μακρόν τη Λεπέν.
Η εφημερίδα των συντακτών, ώρα μηδέν για τους υπερχρεωμένους. Εκατομμύρια πολίτες και επιχειρήσεις αντιμέτωποι με την πλήρη εφαρμογή του πτωχευτικού. Πρεμιέρα την 1η Ιουνίου, την Τρίτη. Και πραγματικά τα αποκαλυπτήρια είναι. 1.400 πληστηριασμοί, νομίζω. Τώρα μιλάμε για μια αρρύθμιση που θα φέρει 420 δόσεις. Ναι. Σε 35 χρόνια θα παίρνεις παράταση για 35 χρόνια για παράταση πληρωμής του χρέους στην τράπεζα. Mm-hmm. 240 δόσεις, 20 χρόνια για τα χρέη στο δημόσιο. Κούρεμα 80% στο κεφάλαιο και όχι μόνο προς τις τράπεζες. Είναι κάτι που αλλάζει τη ζωή μας από την Τρίτη. Έτσι. Και θα το δούμε αναλυτικά αύριο. Πάμε στην καθημερινή προσπάθεια για μορατόριουμ και τα ρίσκα της επίσκεψης. Ο Ερντογάν μετέβη στην Αγία Σοφία και διάβασε στίχους από το Κοράνι. Στήριξη από Πούτιν αναζητεί ο Λουκασέγκο και είναι τόση λαχτάρα να ξαναβρεθούμε όλοι μαζί. Το καρφί του Σαββατοκύριακου, το ανήθικο πλεονέκτημα, σοκάρουν οι αποκαλύψεις για τις μαφιόζικες πρακτικές του Τσίπρα και της παρέας του. Η κόντρα, πάρτε πίσω τον νόμο που αφήνει 30.000 μαθητές εκτός πανεπιστημίων και τους κάνει δώρο στα ιδιωτικά κολέγια. Είναι αυτεμπορική. Τον Ιούλιο η εκταμείευση των 4 δις του Ταμείου. Τα πρώτα 4 δισεκατομμύρια είναι για το 2021. Και θα έχουμε και άλλα 4 σχεδόν μέχρι τέλος της χρονιάς. Μάλιστα. Τα νέα Σαββατοκύριακο, μετά τα εμβόλια για την COVID-19, έρχεται και SMS για check-up. Τι είναι αυτό? Με προσωποποιημένα μηνύματα στο κινητό, οι πολίτες θα ενημερώνονται για εξετάσεις από καρδιαγγειακές έως test pap, που πρέπει να κάνουν με βάση ηλικία, φύλο, τόπο διαμονής και κατάσταση της υγείας τους. Πάρα πολύ χρήσιμο. Όχι απλά δηλαδή άειλη συνταγογράφηση, αλλά προειδοποίηση, είσαστε σε μια ηλικία που θα πρέπει αυτά και αυτά. Στόχος να μην χαθεί ο μηχανισμός που ήδη στήθηκε. Παρουσιάστηκε χθες το ελληνικό πράσινο πιστοποιητικό. Και θα σου έλεγα μάλιστα ότι είναι ταμείο ανάκαμψης και αυτό. Τώρα το θυμάμαι μέσα στις πάρα πολλές σελίδες. Περιλαμβάνεται και αυτό. Ναι, είναι ένα πρόγραμμα που δεν θυμάμαι πώς θα ονομαστεί, δεν έχει ακόμα ανακοινωθεί, αλλά το γράφει το Ταμείο Ανάκαμψης μέσα. Πρόληψης για θέματα υγείας και στην ουσία σε κινητοποιεί να ενδιαφερθείς. Από το να αθλείσαι μέχρι διατροφή, διατροφή και πολύ ωραίο. Άλλο ένα θέμα από τα νέα. Συνέντευξη του κυρίου Χρυσοχοίδη. Υπάρχει, λέει, η μαφία του Βορρά και η μαφία του Νότου. Παραπολιτικά, η ομάδα κρούσης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ποιοι υπουργοί θα κληθούν να σηκώσουν το βάρος της αναδιοργάνωσης της χώρας στη μετά-COVID εποχή. Το παρασκήνιο κάτω τα χέρια από τα παιδιά μας. Να μην τολμήσει ο Τσαβούσογλου να τα αποκαλεί Τουρκόπουλα στην ιδιωτική του επίσκεψη στη Θράκη. Ριζοσπάστης, τα συνδικάτα απαντούν με απεργία, να μην περάσει το νομοσχέδιο έκτρωμα, απεργιακές αποφάσεις για την 5η 3 Ιούνιου. Έχει ενδιαφέρον και να το ετοιμάσουμε από το κοντρόλ να το δούμε στη συνέχεια. Σαν σήμερα είχαμε την άλωση της Κωνσταντινούπολης. Χθες ο Ερντογάν μέσα στην Αγία Σοφία διάβασε στίχους από το Κοράνι. Έχουμε κάνει ρεπορτάζ και συνέντευξη Γεωργία Γαρατζιώτη με πομάκους. Εδώ στα ελληνικά πομακοχώρια, οι οποίοι λένε είναι persona non grata ο Τσαβούσογλου, δεν θέλουμε να έρθει και δεν θέλουμε να μας λέει Τούρκους. Έχει πολύ ενδιαφέρον, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Το έχουμε να το δούμε τώρα. Πάμε να δούμε πρώτα τον Ερντογάν, πώς διάβασε τους στίχους. Τα πομακοχώρια, ό,τι έχουμε πρώτα. Πάμε να τους ακούσουμε. Στα πομακοχώρια είναι ανεπιθύμητο, είναι persona non grata. Έχουμε υποφέρει και αυτή τη στιγμή. Έχουμε υποστεί πολιτιστική γενοκτονία και προσπαθούν ακόμα να μας τροποποιήσουν. Και εμείς είμαστε και θα παραμείνουμε Έλληνες πομάκοι, να σεβαστούν τη δική μας την καταγωγή και τη φυλή που είμαστε. Το αυτονόητο ότι είναι τα χωριά μας, πομακοχώρια. Δεν θέλουμε να μας εκπροσωπεί και να μας θεωρούν Τούρκοι στην περιοχή μας. Τα παιδιά μας γεννήθηκαν, ζουν στην Ελλάδα και είναι Έλληνες πολίτες. Και τα πομακοχώρια επίσης αποτελούν ένα σύνολο χωριών στην οροσειρά της Ροδόπης με κοινά πολιτισμικά χαρακτηριστικά, ήθη και έθιμα και για τα οποία βέβαια είμαστε περήφανοι. Τουρκοχώρια πάντως μέσα στην Ελλάδα δεν υπάρχουν. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم فيتفكرون في خلق السماوات والأرض. Δεν του έφταναν τα τζαμιά που έχει να διαβάσει τους στίχους από το Κοράνι, έπρεπε να το κάνει μέσα στην Αγία Σοφία.
Η πρόκληση είναι ξεκάθαρη και εξοργιστική. Και ανερυθρίαστα προσπαθούν να εργαλοποιήσουν ακόμα και τους πομάκους, τα πομακοχώρια, δεκαετίες τώρα βέβαια. Έτσι, έτσι, όπως το λες. Έχουν υποφέρει τα πάνδυνα από τον Τούρκο και αυτός ο λαός. Βέβαια. Και αυτή η φυλή, μάλλον. Πάμε να δούμε τις υπόλοιπες εφημερίδες να τις ολοκληρώσουμε. Αγκρέντα, η βασική ενίσχυση επέστρεψε σχεδόν μισή. Η άποψη στην ίδια φάρσα θεατές, επίσκεψη Τσαβούσογλου στη Θράκη. Η γνώμη, εμπεγμός και αθέτηση υποσχέσεων. Ξερόλακα, έξι σύλλογοι ζητούν από τη Δημοτική Αρχή να κλείσει οχητά. Ο δρόμος της αριστεράς, κέντρο διερχομένων. Ο Τσαβούσογλου ιδιωτικά στη Θράκη, ενώ μπαινοβγαίνουν στη χώρα πράκτορες, υποπράκτορες, αγοραστές και οίκοι κάθε είδους. Η εποχή, προστασία της εργασίας με απεργία στις 3 Ιούνιου. Συνέντευξη με Έφη Αχτσιόγλου και Άρη Καζάκο. Ταχυδρόμος, βρέθηκε νεκρός μετά από εμβόλιο που έρευνα ευνίδιος θάνατος 62χρονου στον Αλμυρό. Καινούργια περίπτωση είναι αυτή, αν επιβεβαιωθεί ότι είναι από το εμβόλιο. Και στον τύπο της Θεσσαλονίκης με πείσμα ελληνικό, το πρώτο φάρμακο που σκοτώνει τον ιό. Αυτά με τις εφημερίδες. Να σας δείξω και τα βιβλία εδώ που σας λέγαμε. Προσέξτε τώρα. Από τις εκδόσεις Ψυχογιός, η Πίπη Φακιδομήτη, το βιβλίο όλο από αυτή τη σειρά που βλέπαμε όταν ήμασταν πιτσιρίκια. Ένα πολύ ωραίο βιβλίο, πολύ ωραία δουλειά και έχει ασορτή. Κοιτάξτε τώρα εδώ και την κούκλα, την Πίπη τη Φακιδομήτη και την τσάντα που έχει ένα πολύ ωραίο μήνυμα. Εδώ είμαστε. Πώς μπορώ να το κάνω, ξέρω. Εάν δεν έχω προσπαθήσει, πώς μπορώ να το κάνω, ξέρω. Αν δεν έχω προσπαθήσει ποτέ, να το κάνω. Πώς μπορώ να το ξέρω. Εάν δεν έχω προσπαθήσει ποτέ να το κάνω. Έτσι, λοιπόν. Επιτέλους, άρα, το είπα σωστά. Αυτό το σωστό. Και όπως ναι. Εδώ και η τσαντούλα. Άρα λοιπόν, και αν δεν πάθεις, το... δεν θα μάθεις. Ακριβώς. Αν δεν δοκιμάσεις, αν δεν προσπαθείς, αν δεν αγωνιστείς. Εδώ ο κύριος Σωτήρης Κάκουρος μας έστειλε το βιβλίο του «Όσα κράτησε η μνήμη». Είναι ιατρικές ιστορίες και άλλες μικρές αναφορές σε μεγάλα θέματα. Ο κύριος Σωτήρης Κάκουρης μας έχει γράψει εδώ και την αφιέρωσή του και την ευχαριστούμε πολύ. Και έχει πολλές ιστορίες, λέει, προσωπικά βιώματα, επεισόδια συγκινητικά, ευτράπελα από τη μακρόχρονη νοσοκομιακή του σταδιοδρομία. Και προσέξτε τώρα πώς δίνει έμπνευση ο κορονοϊός. Ο κύριος Γιώργος Χριστοφόρου Ρεπούσης, το μετέωρο μακρύζε η μπέκικο του πανδημικού COVID-19, ποιητικό αφιέρωμα. Ο κύριος Ρεπούσης Νάτος, ευχαριστώ πολύ για την αφιέρωση. Και το ποιητικό του αφιέρωμα για τον κορονοϊό. Είδατε πώς τον καθένα αλλιώς λειτουργήσε όλη αυτή η κατάσταση. Ευχαριστώ πολύ, Γιάννη. Σε κάποιους έδωσε ακόμη και έμπνευση και παρήγαγαν ένα ολόκληρο βιβλίο με ποίηματα. Μπράβο σας. Γιατί όχι, γιατί να μας πλακώνει. Έτσι. Πάμε, Αλεξάνδρα. Ο Γιώργος πού είναι μετά, ο Γιώργος. Μετά ο Γιώργος. Πάμε στην Αλεξάνδρα με τις ειδήσεις της, τις διαφορετικές, τις ιδιαίτερες. Πάμε καλώς πακέτο με τον Γιώργο. Πάμε. Ξεκινάμε λοιπόν. Ένας διαφορετικός γάμος έγινε στην Κρήτη. Γαμπρός υπήρχε, νύφη υπήρχε. Γάμος δεν έγινε τελικά γιατί πρόκειται για μια διαμαρτυρία πρωτότυπη που έκαναν και το ζευγάρι που προσπάθησε. Να λίγο. Ναι. Λοιπόν. Κριτικές λύρες, χωρί τραγούδια, γάμος δεν έγινε τελικά. Αντί να ανέβουν τα σκαλιά της εκκλησίας, ανέβηκαν τα σκαλιά που οδηγούν στην αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτης για να διαμαρτυρηθούν για την αναβολή για δεύτερη φορά του γάμου τους. Γιατί όπως είπε η κοπέλα στη συνέντευξη που έκανε και στο Κρήτη. Τι λες λέει, τώρα! Δεν θέλω, λέει, 100 άτομα που είναι, λέει, το όριο τώρα των Ιωνίων. Θέλω 1000. Ωραία, μάνα δεν γίνεται. Φανταστείτε γάμος τώρα στην Κρήτη με 1000. Οπότε κάνανε τη διαμαρτυρία για να αιτηθούν να πάει ο αριθμός των καλεσμένων στα 1000. Ναι, να, πάει, να μην υπάρξει δηλαδή περιορισμό. Λίγο υπομονή. Λίγο υπομονή να ξεμπερδέψει. Συμμετείχαν βέβαια και επιχειρηματίες οι οποίοι διαμαρτύρονται. Πάμε στα Χανιά. Μένουμε Κρήτη δηλαδή, στα Χανιά τώρα. Λοιπόν, να έχει πληρώσει τώρα ένα σωρό λεφτά για να πας διακοπές στα Χανιά σε μια υπέροχη βίλα και να ξυπνάς παρέα με τα πρόβατα το πρωί. Oh, και με εδώ τα δώρα τους βέβαια. Επίσκεψη. Αφού ήταν και κάποια δώρα. Όπα, γούρι. Λεφτά θα πάρουνε. Θα πατήσουν στα λεφτά. Τι είναι εδώ, ενοικιαζόμενα και πήγανε. Ενοικιαζόμενη βίλα, ναι, με πισίνα μάλιστα. Είναι υπέροχη στη φύση, βίλα. Έτσι είναι η φύση. Και βέβαια τον εντόπισε η αστυνομία τον Βοσκό που το είχε αυθαίρετο το κοπάδι. Γιατί του κόψε πρόστιμο. Αλήθεια λες. Για τις ακαθαρσίες των ζώων. Να μπορεί να μπει όπου να πάμε και στη Μύκονο. Η θάλασσα στην Τζαμαρία, έτσι. Πόσο υπέροχη θέα έχει πραγματικά αυτό το διαμέρισμα. Όντως, έχεις δίκιο. Δηλαδή... Για πάμε στη Μύκονο. Χορευτικά. Το πολύ γνωστό μας πια το Jerusalem Challenge. Είχαμε δείξει και του Ερυθρού Σταυρού, αν θυμάστε το προσωπικό που έκανε το χορό. Το τραγούδι του TikTok. Μύκονος, λοιπόν. Μια πρόκληση, πάμε να το δούμε λίγο, γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο το βίντεο. Jerusalem, η Χαϊάλαμη. Y lo no lo sé.
πάλι αυτή. Χορευτική τρέλα καταρχήν, έτσι. Δηλαδή, σου έρχεται να χορέψει και τώρα που τα ακούς. Είναι μια ομάδα ανθρώπων. Η Έλενα Ιανδρέου είναι φωτογράφος που ζει στη Μύκονο. Ένας χορευτής, δηλαδή είναι άνθρωποι του νησιού, οι οποίοι αποφάσισαν να κάνουν αυτό το. Παρεάκι, ωραίο, τέλειο. Από μικρά παιδιά αποτελείται, από μεγάλου όλοι. Τέλειο, τέλειο. Πολύ ωραίο. Πολλοί μου φαίνεται τουρίστες, βέβαια. Δεν ξέρω αν είναι όλοι μόνιμοι κάτοικοι. Οι άνθρωποι έχουν εγκατασταθεί μόνιμα στο νησί. Αλλά πολύ πιθανό να είναι και τα δύο. Ναι, πολύ ωραίοι, πολύ ωραίοι. Επιβάτης αεροπλάνου κατέγραψε με το κινητό του πύραυλου να εκτοξεύεται. Αυτό είναι εντυπωσιακότατο. Και τον είδε έτσι ακριβώς από μια πολύ διαφορετική οπτική γωνία, να το πούμε έτσι. Από το αεροπλάνο λοιπόν κατέγραψε αυτό το βίντεο. Είναι πύραυλος. Βρίζει λίγο κιόλας, έχουμε πάει. Δεν ξέρει πού να πάει. Την τουαλέτα δεν ξέρει τώρα με στο αεροπλάνο. Πετάει δίπλα του. Είναι πύραυλος που εκτοξεύτηκε από το Canaveral της Φλόριντα και βέβαια έτσι πολύ εντυπωσιακή. Και το κατέγραψε. Επειδή απαιτούσε πάνω από τη Γάζα, νομίζω θα έχει κάτι περισσότερο. Ο χειρουργός των τροφίμων. Ο χειρουργός των τροφίμων, κοιτάξτε, απίστευτο. Πραγματικά τα φρούτα και τα λαχανικά μου αρέσουν πολύ, αλλά αυτά τα λυπήθηκα λίγο να σου πω. Κάνει. Εγχείρηση στην Κολοκυθά. Τι κάνει αυτός ο άντρας από την Πολωνία. Και τα βίντεο του έχουν γίνει viral και έχουν εκατομμύρια προβολές. Χειρουργή, φρούτα και λαχανικά. Όχι, θεούλη μου. Κάνει κανονικό χειρουργείο, λοιπόν, τα ράματα και βέβαια χαμογελάει στο τέλος. Και μετά τι το κάνει. Τίποτα, κάνει τα βίντεο αυτά. Ναι, ναι, ναι. Γιατί? Έτσι, ο άνθρωπος σου λέει είναι γιατρός ή όχι. Όχι, 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 όχι. Καμία σχέση. Αυτό είναι τρέλα. Κλικάκια. Και πώς το πάμε, ψηφιακό εργοτέχνης, κάπως έτσι. Ωρε φίλε. Για τα views, όλα για τα views. Κοίτα τρέλα. Πάμε και στους τηλεθεατές μας. Πάμε στους τηλεθεατές. Μας έστειλε ο κύριος Κωνσταντίνος Μπουρούτης από εδώ, από την Εκάλη. Πάλι τα αγριογούρουνα. Αγριογούρουνα είναι προχθές. Είναι της Πέμπτης το βίντεο, 7 ώρα το απόγευμα, στην Οδό Νυμφών. Είναι ίσως η ίδια οικογένεια που κάνει βόλτες στην Εκάλη τις τελευταίες μέρες. Έχει σκάσει η οικογένεια, το έχει ρίξει τις βόλτες να ξεσκάσει λίγο. Πίσω, ναι, είναι απίστευτο. Μεταξύ την ψάχνω αυτή την οικογένεια τόσο καιρό έχω ακούσει. Κανείς δεν την έχει βρει, ακόμα κυκλοφορεί. Δηλαδή έχουν πει για κλουδιά που θα μπει μέσα από την Εκάλη. Κλουδιά στο να πάνε, Κωστή. Πάμε στο επόμενο, άλλα δύο βίντεο έχουμε. Για το γρηγόρο να το πούμε έτσι για όσους ενδιαφέρονται, μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. Ο κύριος Νίκος Κερασίδης μας έστειλε τον παραδοσιακό φούρνο που έχει στο σπίτι του. Κοιτάξτε τι υπέροχα, μας έστειλε κάτι. Τέλειος, τέλειος. Σαν περιστερόνας είναι. Απίστευτο, απίστευτο. Και το επόμενο. Και ο κύριος Χρόνης Πανάρετος, καλημέρα από την Κάρπαθο, μέσα από το Καΐκι. Τι ωραία, κοιτάξτε πραγματικά. Κάρπαθος, πανέμορφη. Πανέμορφη. Ευχαριστούμε. Μας χρωστάει σύνδεση. Ναι, 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 θα το στείλω. Κανόνισε το, μας χρωστάει σύνδεση. Ευχαριστούμε, Αλεξάνδρα. Να σας πω, θέλουμε βίντεο εισόδου για τον Γιώργο. Νεκτάριε, το βιντεάκι του, την αφιέρωσή του, τα πρεπούμενά του. Πάμε. Το ξέρετε. Μένω σε όσε αγαπάω. Πάμε, μάιστρο. Βρήκα μαχλινάκι με πουτσι σφαρμάκι. Με πουτσι σφαρμάκι. Βρήκα μαχλινάκι. Βρήκα μαχλινάκι με πουτσι σφαρμάκι. Πουτσι σφαρμάκι. Βρήκα μαχλινάκι. Όπα. Πάρτε για την κόρη σου, Γιώργο. Έχεις καταλάβει, σε φημώνει το κοντρόλ, δεν σε αφήσει να επισηδήσεις. Το βλέπω. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα αθλητικά πρωτοσέλιδα. Λοιπόν, live sport με τα γραφικό, ο Κρυασβίλη για τον Παναθηναϊκό και επίση ο Πάο έδωσε για τρία χρόνια τον Αλεξανδρόπουλο, τον πιτσιρικά. Και στέψη, υπερηχητική αϊκάρα, 30-26, την ήσταν τη Σουηδική στο handball. Sport Time, για πάντα, πότε θα γίνει η επισημοποίηση, ο 19χρονος μέσος θα υπογράψει νέο τριετές συμβόλαιο, είναι ο Αλεξανδρόπουλος. Sport Day, φορτώνη, είναι με τα γραφικά για τον Ολυμπιακό, μετά τον Τικίνιο επαφές του Ολυμπιακού και για Extreme. Ενκοντού και Νέλσον είναι οι δύο παίκτες καινούργοι που αναφέρει η συγκεκριμένη εφημερίδα. Κόκκινος πρωταθλητής, σκληρή μάχη σε τρία μέτωπα Ολυμπιακός. Θα τρέμουν μετά Εκστρέμ, Νταό και Ενκοντού και Γκεζάλ. Τρεις μεταγραφές εδώ. Λοιπόν, έχουμε δρόμο μπροστά. Φως των σπορ, η μάχη της Αγγλίας είναι για τον τελικό του Champions League σήμερα. Chelsea, Manchester City στην Πορτογαλία. Και βράχος, ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την επιστροφή του Κροάτη αμυντικού Άντσο Μπούσλιε. Λοιπόν. Αθλητική ώρα το σπορ για την ΑΕΚ φυσικά στο χάντμπολ. ΑΕΚΑΡΑ όνειρα αγκαλιά με την Ευρωκούπα. Και πάμε στη Θεσσαλονίκη. Μέτρο σπορ. Θέλω ΠΑΟΚ πρωταθλητή. Ξεκάθαρος
ο Ιβάν απέναντι στο Λουτσέσκου σε αυτή τη σπουδαία προσθήκη που κάνει ο ΠΑΟΚ. Και ψύχρεμα και ρεαλιστικά, η ΠΑΕΑΡΙΣ ετοιμάζει το πλάνο διαχείρισης των πληγών που άνοιξε η απόφαση ΟΡΙΟΛ. Πρέπει να του δώσει χρήματα ο Άρης. Και η Φόρτσα έρχεται με προτάσεις και αποφάσεις, περνά από κόσκινο το ρόστερ του δικεφάλου, φυσικά ποιος άλλος, ο Λουτσέσκου, με ατζέντα αποχωρήσεων και μεταγραφών την Τετάρτη στη Θεσσαλονίκη ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Οι παίκτες που θέλει για το νέο ΠΑΟΚ και φυσικά πολλά άλλα θέματα για την ομάδα, κυρίως στη Θεσσαλονίκη, στο δικεφάλο του Βορρά. Πάμε στο Final Four, στην Κολονία, στο μπάσκετ, χωρίς ελληνικές ομάδες αλλά με δύο σπουδαίες αναμετρήσεις. ΤΣΣΚΑ Ανατολού ΕΦΕΣ πέρασε η τουρκική ομάδα 86-89. Μάλιστα ήταν κάποια στιγμή και μπροστά με 23 πόντους, πλησίασε η ΤΣΣΚΑ του Ιτούδη, αλλά ένα άστοχο σου του Κλάιμπερτ δεν έφερε την ισοφάριση να στείλει το μάτς στην παράταση. 26 πόντους ο Κλάιμπερτ, 25 ο Μίσιτς για την ΕΦΕΣ. Και στην άλλη αναμέτρηση, Μπαρτσελόνα Αρμάνι Μιλάνο. Η Μπαρτσελόνα πήρε την πρόκριση 84-82. Υπάρχει ένα άστοχο σουτ του Πάντερ για την Μπαρτσελόνα στο 82-82. Και ο Κόρι Χίγκινς πετυχαίνει το νικητήριο καλάθι για την Μπαρτσελόνα 0,8 δευτερόλεπτα πριν από την λήξη. Ο τελικός θα γίνει την Κυριακή στις 10 ΕΦΕΣ Μπαρτσελόνα. Πάμε να πάρουμε και μια γρήγορη εικόνα από την νίκη της ΑΕΚ στο handball στον τελικό με τη Σουηδική Ίσταν. 30-26 η ΑΕΚ. Την Κυριακή σε 9 η ώρα θα γίνει ο τελικός. Να δούμε στη Χαλκίδα γίνεται και τα δύο παιχνίδια, χωρίς κόσμο φυσικά. Η ΑΕΚ, η οποία θα έχει ευκαιρία να πάρει και ένα ευρωπαϊκό τίτλο στο handball, ξέρουμε ότι έχει πάρει αρκετούς στο μπάσκετ. Και κλείνουμε με Αντετοκούμπος, οι οποίοι είναι στο νέο πρόμο που κάνει γνωστή η ταινία Fast and Furious νούμερο 9, παρακαλώ. Χρησιμοποιεί τα τρία αδέρφια, τον Γιάννη, τον Θανάση και τον Κώστα. Ουσιαστικά να δείξει η οικογένεια παίζουν γρήγορα, συγκράτητα και το συγκρίνει με τα αυτοκίνητα και έτσι και αυτή η ταινία είναι με αυτή η ταινία δράσης κυρίως με αυτοκίνητα. Και να πω ότι παράλληλα στην Αθήνα Κώστα... Σε πω, στη γειτονιά μου. Γίνονται τα γυρίσματα για την ταινία της Disney, το Greek Freak, για τον Αντετοκούμπο. Όλοι μου το έχουμε γίνει Disney, έτσι. 200 Έλληνες συμμετέχουν σε αυτό το συνεργείο, άρα υπάρχει δουλειά και για τους Έλληνες. Είναι μια πολύ ωραία ταινία έτσι. Που θα φτιαχτεί γύρω από τη ζωή του Γιάννη. Έτσι. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα και στο Γιάννη το Σταθά, το Δήμαρχο Διστόμου Αντίκυρα Σαράχοβα. Ευχαριστούμε για τις πρωινές καλημέρες. Πάμε να σας πούμε τα δώρα μας για να φύγουμε για διάλειμμα και επιστρέφοντας έχουμε δύο καταπληκτικά κορίτσια, αδελφές στην παρέα μας. Έκανε ένα φοβερό βίντεο με παραδοσιακό τραγούδι με 1.200.000 προβολές, Κωστή. Λοιπόν, δώρο υπέροχο. Πρώτο δώρο, να το. Εδώ το έχω, να σας το δείξω. Από εδώ, από εμάς, θα έρθει σε εσάς, σε μία τυχερή, σε ένα τυχερό. Αυτό που βλέπετε, το υπέροχο MacBook Air. Θα γίνει δικό σας. Αν αισθάνεστε τυχεροί και θέλετε να το διεκδικήσετε, πολύ ευχαρίστω. Στείλτε το μήνυμά σας ή κάνετε την τηλεφωνική σας κλήση. Βλέπετε την Εξάλκο, διότι η Εξάλκο μας το προσφέρει. Είναι μία από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες αλουμινίου στην Ελλάδα, με βαθιά γνώση και εμπειρία. Και μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Αυτονομώ, γιατί είναι οι ιδανικές οι λύσεις της για παράθυρα και πόρτες. Μπορείτε να αναβαθμίσετε την κατοικία σας και να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα. 14999 λοιπόν για να διεκδικήσετε αυτό το πολύ ωραίο δώρο, θα κληρωθεί αύριο στην εκπομπή μας. 14999 διεκδικείτε και το αυτοκίνητο αυτό, το υβριδικό της Toyota. 24.000 ευρώ, δεν έχει τέλη κυκλοφορίας διότι είναι υβριδικό. Πάμε στο διάλειμμα μας. Καλημέρα. Και προσέξτε να δείτε τώρα ένα ωραίο μήνυμα. Ο κύριος, η κυρία Θεοπούλα λέει καλημέρα από τα κάτω Πορόια. Στέλνω τα φιλιά στον μπαμπά μου Παναγιώτη στα Κουφάλια. Και να και η φωτογραφία. Χαίρομαι πολύ που μας βάλατε ενδιάμεσους για να στείλετε τα φιλιά σας, κυρία Θεοπούλα. Εδώ έχουμε διαμαρτυρίες για τα γυμναστήρια. Κύριε Κώστα, θα θέσουμε στους καθηγητές που θα έχουμε σε λίγο τις απορίες και τα ερωτήματα σας αυτά και για τις αποστάσεις και για τις μάσκες και για το ότι είναι δύσκολο ουσιαστικά με αυτά τα μέτρα να λειτουργήσουν με κόσμο τα γυμναστήρια. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλες και όλους εσάς. Σας ευχαριστούμε πολύ. Πάντως λέει ότι στην έντονη αερόβια άσκηση να μην τη φοράμε. Βέβαια. Και όσοι έχουν αναπνευστικά προβλήματα να αποφύγουν την αερόβια άσκηση. Τώρα. Είναι λίγο μπέρδεμα. Και την μάσκα ταυτόχρονα. Δεν ουσία να μην κάνουν γυμναστική. Δεν νομίζω ότι μπορείς να γυμναστείς και να φοράς και μάσκα. Δεν είναι εφικτό αυτό τώρα. Να λαχανιάζεις και να έχεις μία ή δύο μάσκες εδώ να σε πνίγουν. Είναι πολύ δύσκολο. Θέλω να πάμε παρέα να δούμε ένα τραγούδι.
από την Ηλιάνα και την Αναστασία Φεργαρδιώτη. Είναι αδερφές. Δεν είναι επαγγελματίες τραγουδίστριες με την κλασική έννοια του όρου. Τραγουδάνε δηλαδή ερασιτεχνικά σε κάποια μαγαζιά όταν δεν είχαμε τον κορονοϊό. Και η μία εκ των δύο, η Αναστασία μάλιστα, είναι απόφοιτος του πολιτικού της νομικής και της κομμωτικής τέχνης. Πώς τα έχει συνδυάσει τώρα, και απόφοιτος του πολιτικού της νομικής και της κομμωτικής. Μάθε τέχνη. Και στο τραγούδι έφεση και ταλέντο. Θέλω να δούμε λοιπόν αυτό το βίντεο που τραγούδησαν τα δύο κορίτσια και δύο αδερφές και έχει συγκεντρώσει, φίλες και φίλοι, πάνω από 1.200.000 προβολές. Ελάτε. Μαμά, σε καινούργια βάρκα πήγα. Καλημέρα, κορίτσια. Καλημέρα. Γεια σας. Καλημέρα στην Αναστασία με το μπλε. Καλημέρα και στην Ηλιάνα με το ριγέ. Έχω σκονάκια κοντρόλ. Κορίτσια, είστε υπέροχες. Θαυμάσαμε το τραγούδι σας, θαυμάσαμε τον τρόπο που το είπατε, τον τρόπο που παίζεις λαού το εσύ, Ηλιάνα. Το δέσιμό σας αυτό το ωραίο και μας αρέσει και αυτή η σύνδεση τώρα πρωί-πρωί με τα πουλιά, με τη φύση. Υπέροχες είστε. Είναι φυλάκια από το λαγωνίσιο σας. Πουλιά λαγωνισιώτικα. Ξέρει ο Κωστής για τα πουλιά. Είναι τα αρσενικά, λέει, που πώς το λένε, τραγουδάνε για τη φωλεοποίηση. Μπράβο, που το πρωί που ξυπνάνε, ξεκινάνε διαφορετικό ωράριο κάθε είδος και τα αρσενικά και λέγανε πρώτα για να δείξουν ότι είναι καλά. Είναι πιο ωραία συνοδεία τα πουλάκια. Αυτά λοιπόν. Μαζί με το ούτι. Είναι ούτι, έτσι το όργανο αυτό. Ακούς. Έτσι. Α, είναι ούτι. Είναι ούτι, παλαούτο. Το παίρνουν εκείνα και ακούνε εσάς. Βρε κορίτσια, να ρωτήσω. Είδαμε αυτό το τραγούδι, το θαυμάσαμε, μας άρεσε, μας έκανε θετική εντύπωση ο αριθμός των προβολών. Εσείς πότε το κάνατε, πώς είναι προϊόν καραντίνας και αν περιμένατε όλη αυτή την ανταπόκριση? Έγινε πριν την καραντίνα, ένα χρόνο πριν. Ναι. Το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο του 19. Ναι. Και έτσι, αρκετές προβολές δεν το περιμέναμε κι εμείς. Εμείς έγινε πολύ αυθόρμητα, έτσι. Όμορφα και αυτόρμητα. Τι κάνετε τώρα, για πείτε μας. Διαβάζω ότι εσύ, Αναστασία, είσαι απόφοιτος του πολιτικού της νομικής και της κομμωτικής τέχνης και τραγουδίστρια. Πώς τα έχεις συνδυάσει όλα αυτά? Ναι, έχω έτσι διάφορες ασχολίες. Η αλήθεια είναι το τραγούδι είναι η αγάπη μου. Με την Ηλία να κάνουμε μαζί πραγματάκια. Και μαζί και με άλλα άτομα. Τώρα ετοιμάζουμε ένα καινούργιο τραγούδι, το «Φίλα μου και χαμογέλα». Είναι το σουτσέτ καλοκαιριού. Έτσι καλοκαιρινό. Τέλει καλοκαιρινό. «Φίλα μου και χαμογέλα». Είναι παραδοσιακό τσουτσέτέι, ναι. Τέλειο. Θα μας πείτε λίγο αν θέλετε μετά. Και μέσα στην καραντίνα φτιάξαμε ένα καινούργιο τραγούδι με την Λιάννα μαζί πάλι, το «Ήλιε μου», που το έχουμε ανεβάσει στο κανάλι μας στο YouTube. Αν σε ρωτούσα, Αναστασία, πρώτα εσένα και μετά την Ηλιάνα που είναι μικρότερη, τι επάγγελμα κάνεις, ποια είναι η δουλειά σου, τι θα έλεγες από όλα αυτά? Η αλήθεια είναι, αυτή τη στιγμή είμαι κομμώτρια. Παράλληλα, κομμώτρια με σπουδές στιγμή... από το πολιτικό της νομικής. Μπράβο. Τώρα εντάξει, με το τραγούδι, όπως ξέρετε, έχουν σταματήσει λίγο τα πράγματα. Αλλά ελπίζουμε ότι θα ξεκινήσουμε πάλι και θα
Να γυρίσουμε στον κόσμο. Μακάρι, να σε ρωτήσουμε κάτι εγώ πριν πάμε και στην Ηλιάνα. Μακάρι, μακάρι. Τέλειωσε, πήρε το πτυχίο σου και μετά πήγε και σε σχολή κομμωτική. Πώ έκανε αυτό το συνδυασμό, ναι, τα έκανα παράλληλα. Προέκυψε στην πορεία, δεν ήταν στο να δεις το έκανε, αν επιτρέπετε, επειδή σου άρεσε η κομμωτική. Σίγουρα στα κοριτσάκια αρέσει. Αλλά θέλω να πω όμως απ' την άλλη και επαγγελματικά το σκέφτεσαι σοβαρά. Ή είναι απλά για να συνδυάσεις κάτι που σου αρέσει με ένα χαρτζιλίκι τώρα που είσαστε, όσο ήσασταν φοιτήτρια, ας πούμε. Όχι, δεν είναι χαρτζιλίκι, είναι η δουλειά μου κανονικά. Είναι δουλειά. Ναι, κανονικά η δουλειά μου και το τραγούδι παράλληλα. Μπράβο σου, μπράβο Αναστασία. Η Λιάνα, εσύ Λιάνα πόσο χρονών είσαι? Εγώ έκλεισα τα 21 πρόσφατα. Μικρότερη. Ναι, σπουδές, με τι ασχολείσαι? Σπουδάζω τώρα, είμαι τρίτο έτος στο Καπεδιστριακό στην Ουσιαστική. Πρόσεξα, να δεις τώρα. Και τώρα είμαι στα διδυτικά και πάμε και εκφραστική πρόταση. Και τα δύο κορίτσια και οι δύο κοπέλες με σπουδές στο Πανεπιστήμιο, με τα πτυχία σας και μπράβο σας και η παράδοση στη ζωή σας και το τραγούδι. Θα θέλατε να το εξελίξετε αυτό, να κάνετε κάτι παρέα επαγγελματικά? Το προσπαθούμε γενικά. Ο κορονοϊός μας έχει σταματήσει μέχρι τώρα, αλλά μας βοήθησε να δημιουργήσουμε πολλά ο κορονοϊός. Και ο κόσμος βασικά που έχει δει το βιντεάκι, πραγματικά. Δεν το περιμέναμε, ήταν ένα πρόβλημα. Τι σας λέει ο κόσμος, σας παροτρύνει φαντάζομαι? Βασικά μας έχει αγαπήσει για τη μουσική. Ήταν ξεκάθαρα για την παραδοσιακή και για, για την Ελλάδα, ρε παιδί μου, αυτό. Μου κάνει εντύπωση, έχουμε βγάλει και άλλα νέα παιδιά. Νεαρής ηλικίας άτομα και αγόρια και κορίτσια που έχουν κάνει μια στροφή στην παραδοσιακή μουσική. Τραγουδάνε, παίζουν παραδοσιακά όργανα που παιότερα δεν το βλέπαμε αυτό. Αυτό είναι άλλα έχοντα, όχι μόνο την κιθάρα. Η παραδοσιακή μουσική έχει μια απλότητα που νομίζω ότι κερδίζει τις καρδιές των ανθρώπων. Ναι, και επειδή είμαστε Έλληνες, την έχουμε, πιστεύω, μέσα μας. Ναι, την έχουμε μέσα μας, είναι η ρίζα μας. Και αυτό το νιώθει η καρδιά μας όταν ακούμε αυτή τη μουσική. Επίσης, κάτι μας ανεβάζει πιο ψηλά. Επίσης, την παράδοση να πούμε ότι την κρατάνε τα μουσικά σχολεία της Ελλάδας, τα μουσικά σχολεία όπως της Παλίνης και όλο το υπόλοιπο του Βόλου. Είναι, εγώ από εκεί αποφύτησα και ξέρω ότι είναι τρομερά σχολεία και πρέπει να μείνουν όρθια. Και μπράβο σου που το λες, Ηλιάνα. Μπράβο σου που το λες. Θέλετε να κλείσουμε με αυτό το τραγούδι τσιφτετέλη, παραδοσιακό, καινούριο, φύλαμε και χαμογέλα. Ωραίο τίτλο έχει. Θέλετε να κλείσουμε με αυτό? Εμείς σας έχουμε ετοιμάσει κάτι άλλο. Ό,τι έχετε ετοιμάσει, κορίτσια, εσείς κάνετε κουμάντο. Ό,τι θέλετε. Ό,τι θέλετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και την Ηλιάνα και την Αναστασία για την ωραία αυτή πρωινή παρέα που μας έκαναν. Καλή σταδιοδρομία, εύχομαι. Και ναι. Πολύ ωραίες. Δύο μηνύματα πριν καλημερίσουμε τους καλεσμένους μας. Ο κύριος Αριστοτέλης Κάντας, ο φίλος της εκπομπής, διαμαρτύρεται γιατί λέει οι συνταξιούχοι για μια ακόμη φορά διαπίστωσαν τον εμπεγμό. Δεν πήραν καμία απολύτως αύξηση στις συντάξεις με τα αναδρομικά. Αφορούν ελάχιστους, δεν πήραν τίποτα. Καλημέρα και στον κύριο Δημήτρη. Σαν σήμερα λέει γεννήθηκα εγώ. Χρόνια σας πολλά, κύριε Δημήτρη. Να είστε καλά. Καλημέρα και από Κόρινθο, η κυρία Ελένη που πίνει το καφεδάκι της μαζί. Και από Εύβοια και Καστέλα, Ανατολή Ηλίου, με φόντο τη Δύρφη. Για κοιτάξτε εδώ, μας τύφλωσε ο ήλιος. Καλημέρα σας. Πάμε να καλημερίσουμε και εμείς τους καθηγητές που έχουμε έγκριτοι και οι τρεις στην παρέα μας. Καλημερίζουμε τον κύριο Ευάγγελο Μανολόπουλο, καθηγητή φαρμακολογίας του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης. Καλή σας μέρα, κύριε Μανολόπουλο. Ευχαριστούμε πολύ.
Καλημέρα σας, κύριε Παπαδόπουλο. Ο κύριος Τζανάκης, Εκκρήτης ορμόμενος, καθηγητής πνευμονολογίας και αντιπρόεδρος Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας. Τι κάνετε, κύριε καθηγητά, καλημέρα στην Κρήτη. Καλημέρα, καλημέρα συναδέλφους, καλημέρα. Πάμε και βόρεια στη Θεσσαλονίκη, ο κύριος Σαριγιάννης, καθηγητής περιβαλλοντικής μηχανικής και της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου. Κύριε Σαριγιάννη, τι κάνετε, καλημέρα. Πολύ καλά, ευχαριστώ. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα και σε εσάς. Θα αρχίσουμε με τον κύριο Μανολόπουλο, γιατί θα χρειαστεί να τον αποδεσμεύσουμε σε λίγο. Οπότε θα θέλαμε, κύριε Μανολόπουλε, να εκμεταλλευτούμε την παρουσία σας για να σας ρωτήσουμε σε σχέση με τα τελευταία δεδομένα, τελευταίο, η απόφαση του EMA να εγκρίνει τη χρήση εμβολίων σε παιδιά από 12 έως 15 ετών. Θα ήθελα τη δική σας άποψη. Ναι, είναι η απόφαση του EMA ακολουθεί την απόφαση του FDA μερικές ημέρες νωρίτερα. Οι μελέτες μέχρι τώρα δεν έχουν δείξει τίποτε σχετικό με τα παιδιά. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην χορηγηθούν και στα παιδιά και αυτό επιβεβαίωσαν αυτές οι μελέτες. Άλλωστε, τα περισσότερα εμβόλια γενικώς τα κάνουμε σε παιδιά, άρα δεν είναι κάτι ιδιαίτερο ή κάτι ασυνήθιστο το να εμβολιάσουμε τα παιδιά. Από εδώ και πέρα ανοίγει η συζήτηση στην Ελλάδα, αν και πότε και με ποιο τρόπο θα χορηγηθούν, θα εμβολιαστούν τα παιδιά για να συμβάλλουν στη συλλογική ανοσία και βέβαια για να προστατευτούν και τα ίδια από κάποια υπαρκτά, σπάνια μένα, αλλά υπαρκτά περιστατικά σοβαρή εξέλιξη της νόσου. Ωστόσο, κύριε Μανολόπουλε, έβλεπα τον κύριο Μαγιορκίνη χθες να λέει ότι δεν είναι στα άμεσα σχέδια της Ελλάδας, όπως και ο κύριος Χρούσος από την Επιτροπή Εμβολιασμών, είναι κάτι που θα πάει πιο πίσω. Γιατί ανησυχούμε, κάτι θέλουμε να δούμε. Στη Γερμανία διάβαζα ότι από 7 Ιουνίου αρχίζουν οι εμβολιασμοί στα παιδιά. Όχι, νομίζω είναι και θέμα διαθεσιμότητας εμβολίων. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ακόμα εμβολιάσει έχουμε αρκετό, χρειαζόμαστε αρκετό χρόνο για να εμβολιάσουμε τους ενήλικες. Άρα δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να δει κανείς για τον επόμενο 1-1,5 μήνα στην Ελλάδα. Νομίζω από θέμα πρακτικό. Μάλιστα. Από εκεί πέρα μετά δεν βλέπω για ποιο λόγο να μην ξεκινήσουν οι εμβολιασμοί και σε αυτή την ηλικιακή κατηγορία 12 με 16. Και θα ήθελα να μας πείτε και τι θα συμβουλεύατε ένα γονιό, αν σας ρωτούσε, ανησυχώ για το παιδί μου. Και εμάς προσωπικά πολλές φορές, και συγγενείς και γνωστοί, αλλά και τηλεθεατές μας ρωτούν. Ανησυχώ, με όλα αυτά που ακούω, ανησυχώ. Γιατί με βάζετε σε αυτή τη διαδικασία να σκεφτώ και για το παιδί μου. Τι θα λέγατε σε αυτόν? Θα έλεγα ότι ο κορονοϊός εδώ είναι μια σοβαρή απειλή για την υγεία όλων και των ενηλίκων και των παιδιών. Mm-hmm. Όπως είπαμε, μπορεί να είναι σπάνια η πιθανότητα ένα παιδί που θα μολυνθεί να εξελιχθεί σε σοβαρή νόσο, αλλά μπορεί να συμβεί και δεύτερον, δεν ξέρουμε ακόμα ποιες είναι οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις, ακόμα και σε άτομα που περνάνε ήπια την νόσο και ιδιαίτερα στα παιδιά. Άρα, όλοι αυτοί θα ήταν λόγοι να διασφαλιστούμε ότι τα παιδιά μας ότι δεν θα έχουν τον κίνδυνο να νοσήσουν και επίσης βέβαια για να συμβάλλουμε στη συλλογική ανοσία, να διευκολύνουμε την εκπαιδευτική διαδικασία γιατί τα σχολεία θα μπορούν να ανοίξουν πολύ πιο άνετα αν τα παιδιά είναι εμβολιασμένα. Άρα υπάρχουν πολύ σοβαροί λόγοι για να προχωρήσουμε στους εμβολιασμούς. Βέβαια το θέμα ακόμα είναι υποσυζήτηση, θα ακουστούν όλες οι απόψεις και θα αποφασίσει. Αναφορικά με τις ανησυχίες, κύριε καθηγητά, όλη αυτή την εβδομάδα, από την περασμένη είχε ξεκινήσει, δυστυχώς είχαμε περιστατικά. Της Κρήτης, της γυναίκας της 44χρονης, της κοπέλας από τον Πύργο, της γυναίκας από τη Θήβα με τεκινητικά προβλήματα που ευτυχώς πάει καλύτερα, του νεαρού από την Κεφαλονιά που ευτυχώς και αυτός πάει καλύτερα. Θα ήθελα να σας ρωτήσω ειλικρινά, τι πρέπει να προσέξουν αυτοί που έχουν κάποιο κίνδυνο, τι πρέπει να τους κινητοποιήσει, να τους κάνει να ανησυχήσουν, διότι είναι λίγα τα περιστατικά, αλλά κανείς δεν μπορεί να πει σε αυτόν τον σύζυγο τώρα και στα παιδιά που η μητέρα τους είναι σε αυτή την κατάσταση, ότι επειδή είναι λίγα τα περιστατικά. Δεν μπαίνουμε στη διαδικασία της ανησυχίας και της συζήτησης. Τι πρέπει να μας κινητοποιήσει, τι πρέπει να μας ανησυχήσει? Νομίζω ότι ήδη ανησυχούμε παραπάνω από όσο χρειάζεται. Δεν ξέρω αν εννοείται κάποιος που έχει εμβολιαστεί τι συμπτώματα να προσέξει. Εννοώ, κύριε καθηγητά, και αυτός που έχει κάνει την πρώτη δόση, τι να κάνει αναφορικά με τη δεύτερη. Έχουμε πολλά τέτοια μηνύματα. Και αυτός που αυτή τη στιγμή φοβάται να πάει να κάνει το εμβόλιο από όλα αυτά, τι πρέπει να κάνει, να ρωτήσει τον οικογενειακό γιατρό, πώς να το χειριστεί? Λοιπόν, όσον αφορά το πρώτο σκέλος, ναι, έχω μια πολύ ξεκάθαρη απάντηση. Όποιος έχει κάνει την πρώτη δόση με AstraZeneca και έχει ολοκληρωθεί, έχει περάσει και ένα διάστημα και δεν είχε κάποιο σύμπτωμα, πρέπει να προχωρήσει να κάνει και τη δεύτερη δόση βάσει τον προγραμματισμό του. Είναι απαραίτητο. Με το ίδιο εμβόλιο. Στην διάρκεια η ανοσία. Με το ίδιο εμβόλιο. Ναι. Γιατί το να κάνουμε κάποιο άλλο εμβόλιο δεν ξέρουμε, δεν υπάρχουν δεδομένα ακόμα για το τι μπορεί να συμβεί. Όχι κάτι αρνητικό, αλλά αν θα έχει ανοσία προς την διαρκή. Άρα με το ίδιο εμβόλιο δεν έχουμε περιστατικά ή πάρα πολύ λίγα, πολύ σπάνια περιστατικά θρομβώσεων που εμφανίστηκαν μετά τη δεύτερη δόση, με το δεύτερο εμβολιασμό. Άρα εκεί πρέπει να είμαι ξεκάθαρος, όποιος έχει κάνει την πρώτη δόση πρέπει να κάνει και τη δεύτερη με το ίδιο εμβόλιο, γιατί με αυτόν τον τρόπο η ανοσία του θα παραταθεί. Η πρώτη δόση κρατάει 3-4 μήνες η ανοσία, η δεύτερη θα δώσει τη διάρκεια που μπορεί να είναι και ένας χρόνος από ό,τι φαίνεται.
Αυτό είναι το... Σε ό,τι αφορά αυτούς που ανησυχούν να κάνουν ακόμη και την πρώτη. Και έχουμε αρκετούς που ακύρωσαν και το ραντεβού που είχαν κλείσει. Φοβούμενοι μη συμβεί κάτι κακό. Τι λένε σε αυτούς? Εδώ επίσης θα έλεγα ότι όσοι είναι πάνω από 55-60 πρέπει να πάνε να κάνουν τη δόση τους με αυτό το εμβόλιο. Είναι ασφαλές και αποτελεσματικό. Οι νεότεροι θα μπορούσαν τώρα που έχουν ανοίξει όλες η δυνατότητα να κλείσει κανείς και με άλλα εμβόλια. Αν ανησυχούν, καλό θα είναι να κλείσουν με ένα από τα άλλα εμβόλια. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να επιλέξουν ένα εμβόλιο και να προχωρήσουν στον εμβολιασμό τους ώστε να διασφαλίσουν από την νόσο. Ένα ακόμα σημείο πριν πάμε στον κύριο Τζανάκη και στον κύριο Σαριγιάννη. Θα έπρεπε να γίνει μια ανακατεύθυνση ηλικιακή. Δηλαδή, βλέπουμε ότι σε άλλες χώρες, σε γυναίκες κάτω των 50, δεν χορηγείται το AstraZeneca. Στην Ελλάδα, τι θα έπρεπε να γίνει? Ναι, για μένα αυτό θα έπρεπε να έχει γίνει και στην Ελλάδα. Θα έπρεπε το ηλικιακό όριο που έχει παραμείνει. Περιέργως έχει παραμείνει στα 30 από την Επιτροπή, να ανέβει στο τουλάχιστον στα 50. Και επίσης, και πιο σημαντικό, ακόμα και δεν άλλαξε το ηλικιακό όριο, το σύστημα από το ΆΜΚΑ να μην κατευθύνει τα άτομα κάτω των 50 ετών, να μην τους κλείνει ραντεβού με αυτό το εμβόλιο. Άρα έτσι θα λυνόταν το πρόβλημα τώρα, ειδικά που έχουμε εθισμότητα εμβολίων και από σε άλλες κατηγορίες. Και θα ήθελα να πω ότι με όλη αυτή την ανησυχία που παραμένει, γιατί δεν έχει διασαφινιστεί το θέμα από την Επιτροπή Εμβολιασμών, όλος ο κόσμος φοβάται το εμβόλιο της AstraZeneca και αυτό είναι άδικο, γιατί στους άνω των 60 σίγουρα είναι τελώς ασφαλές. Άρα θα πρέπει να ξεκαθαριστεί το πεδίο σε ποιους είναι ασφαλές, ώστε αυτοί να πάνε να χρησιμοποιήσουν αυτό το εμβόλιο που είναι πολύ χρήσιμο και θα είναι απαραίτητο για να φτάσουμε γρήγορα σε ληστολογική ανοσία που θα μας διασφαλίσει από. Καταλαβαίνω τι λέτε. Τα lockdown και τη. Βεβαίως. Για να δούμε τώρα πώς έχει η κατάσταση. Να ανοίξουμε λίγο την κουβέντα σε όλο το πεδίο. Κύριε Τζανάκη, κύριε καθηγητά, έχουμε το διάγραμμα που μας στείλατε. Όλο αυτό το χρονικό διάστημα που τα λέμε, μας δείχνετε πώς πορεύεται το πράγμα και είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε κάτι ευχάριστο εδώ και καιρό. Θέλετε να μας εξηγήσετε τι είναι αυτό? Ναι, αυτό το διάγραμμα το έχουμε φτιάξει ειδικά ώστε να ανταποκρίνεται στα δεδομένα που χρησιμοποιεί το Ευρωπαϊκό Κέντρο Νοσημάτων, το ECDC όπως λέγεται, και αναφέρεται σε ένα δείχτη σύνθετο, ο οποίος είναι ο κύριος δείχτης που βάφει μια χώρα πράσινη και ο κύριος δείχτης που κάποια χώρα κάνει προβλήματα, παίρνει μέτρα απομόνωσης των τουριστών της αν επανέλθουν από κάποια άλλη χώρα. Mm-hmm. Αυτός λοιπόν ο δείχτης στην ουσία μετράει τα κρούσματα, προσθέτει τα κρούσματα 14 ημερών και τα εκφράζει ανά 100.000 πληθυσμό. Αυτό κάνει αυτόν τον δείχτη συγκρίσιμο με άλλες χώρες. Mm-hmm. Βλέπουμε λοιπόν, σας έχω μόνο το τρίτο κύμα, βλέπουμε το τρίτο κύμα με βάση αυτόν τον δείχτη στην Ελλάδα προς το τέλος αυτού με τις μπάρες, τις λεπτές μπάρες τις όρθιες. Και βλέπουμε την μικρή, ας το πούμε, ανακοπή της πτωτικής πορείας που άρχισε μετά την πρώτη εβδομάδα του Απριλίου από το Πάσχα. Αυτή τη μικρή ανακοπή που κάνει στα δεξιά. Ναι. Η γραμμή συμπαγής είναι το μοντέλο που χρησιμοποιούμε και βλέπετε πόσο καλά προσαρμόζεται στα δεδομένα. Υπάρχουν δύο διαφορετικά σενάρια που έχουμε επεξεργαστεί για την πρόγνωση που είναι οι κύκλοι που βλέπετε προς το τέλος. Ένα, ας το πούμε, ευχάριστο σενάριο που μας λέει ότι γύρω στις 15 του μηνός, συγκεκριμένα 17 έκτου, θα πιάσουμε τον δείχτη 150, που είναι ο δείχτης που βάφει μια χώρα πράσινη. Αυτός ο δείχτης αντιστοιχεί σε 1.145 κρούσματα ανά ημέρα, για διάρκεια βέβαια σταθερή μερικών ημερών, ώστε να αντανακλαστεί το δείχτη. Είναι αυτό. Πολύ σπουδαίο αυτό που μας λέτε, κύριε καθηγητά. Αν λοιπόν στις 17 Επομένως, Ιουνίου, που είναι το θετικό σενάριο, λέτε βάφεται πράσινη Ελλάδα και τουριστικά αλλάζουν τα δεδομένα. Ακριβώς. Mm-hmm. Τα 1.145 κρούσματα είναι ακριβώς σύμφωνα με το ευμενέ σενάριο της παραδοχής που κάνουμε για να τρέξουμε το μοντέλο μας. Ενώ το πιθανότερο σενάριο που βλέπουμε εμείς, έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, μακάρι να εξελιχθούν καλύτερα και να πάμε στο ευμενέ, θα είναι μετά τις 20, γύρω στις 26 έκτου Ιουνίου, θα πιάσουμε αυτό το όριο. Πιο πολύ αυτό βλέπετε, κύριε καθηγητά, το δεύτερο σενάριο, κοντά στις 26 Ιουνίου, πιο πιθανό. Πιο πιθανό αυτή τη στιγμή, έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, και με το άνοιγμα και άλλων δραστηριοτήτων και έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, βλέπουμε πιο πιθανό, δηλαδή το μοντέλο μας έτσι έχει περισσότερη αξιοπιστία και ασφάλεια όταν προσαρμόζουμε αυτή την παραδοχή. Αλλά δεν είναι καθόλου απίθανο να το επιτύχουμε και νωρίτερα, εφόσον προσέξουμε
Και εφόσον δεν έχουμε κάποια σοβαρή επιπλοκή, έτσι, με κάποια δομή, κάποια περιοχή πολύ μεγάλη, η οποία να πάρει φωτιά. Να το ανατρέψει όλο αυτό. Άρα, κύριε καθηγητά, από ό,τι αντιλαμβανόμαστε και εμείς βάσει του διαγράμματος που μας δείχνετε αυτή τη στιγμή, είμαστε σε μια σοβαρή πορεία αποκλιμάκωσης που μας οδηγεί σε ένα ασφαλές καλοκαίρι, αν δεν έχουμε, όπως λέτε κι εσείς, κάποια τοπική έξαρση. Σωστά. Κυρία Μαυραγάνη, δεν θα το έλεγα ότι είναι και το πιο ευχάριστο, υπό την έννοια ότι μιλάμε για 1145 κρούσματα. Να φανταστείτε ότι όλο το καλοκαίρι και μέχρι τις 25 Οκτωβρίου, πέρυσι δεν είχαμε πιάσει τέτοια νούμερα. Επομένως, είναι ένα όριο μεν συμβατικό, το οποίο μας ταξινομεί κάπου, ας το πούμε, στην πράσινη περιοχή. Δεν είναι όμως ένα νούμερο που εμένα προσωπικά με αφήνει ευχαριστημένο. Θα προτιμούσα να ήμασταν στο 500 ή στο 400, όπως είναι πάνω χάρη τώρα η Πορτογαλία. Και γιατί ζητώ συγγνώμη να ευχαριστήσω ένα λεπτό τον κύριο Μανολόπουλο, γιατί πρέπει να τον αποδεσμεύσουμε και να τον ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία του στην εκπομπή μας σήμερα. Καλή συνέχεια, κύριε καθηγητά. Καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Μένουμε με τον κύριο Τζανάκη και τον κύριο Σαριγιάννη και θέλουμε την πολύτιμη συμβολή και των δύο. Κύριε Τζανάκη, θέλω να μας το εξηγήσετε λίγο αυτό. Εμείς γιατί δεν πέφτουμε στα 500 όπως η Πορτογαλία και πότε βλέπετε, δεδομένων των συνθήκων που επικρατούν στην Ελλάδα, να πέσουμε σε αυτά τα νούμερα? Κοιτάξτε, το επιδημιολογικό φορτίο που είχαμε και ο χρόνος που ξεκίνησε το τρίτο κύμα ήταν τέτοιος, καθώς και τα μέτρα που δεν τηρήσαμε, ώστε το κύμα μας, ναι, σε δυναμική, σε ύψος, ήταν πολύ μικρότερο της Πορτογαλίας, αλλά ήταν σε χρόνο πολύ διαρκέστερο. Mm-hmm. Η Πορτογαλία, παραδείγματος χάρη, ανέβηκε σε διπλάσιο σχεδόν ύψος δυναμικής. Είχε 10.000 κρούσματα τη μέρα, 11.000 κρούσματα τη μέρα και είχε 300-400 νεκρούς για διάστημα πολύ μικρό, ενός μηνός. Εν συνεχεία πήραν πολύ σκληρά μέτρα, τα οποία τήρησαν οι κάτοικοι, οι πολίτες της, με συνέπεια να πέσει μέσα σε ένα μήνα περίπου στο 1200% κάτω το κύμα. Στην ουσία να καταρακωθεί το κύμα, να αποκλιμακωθεί πλήρως. Εμείς, κύριε καθηγητά, που ακολουθήσαμε άλλο μοντέλο, πότε θα πάμε στα 500? Όπως μας δείχνουν τα δεδομένα μας, κατά πάσα πιθανότητα και αν συνεχίσει η πτωτική πορεία, διότι αυτά τα 1100 κρούσματα, τα 1000 κρούσματα που θα πέσουμε, δεν είναι ασφαλές ότι θα μείνουμε εκεί. Θα διατηρηθούν. Υποθέτω και το σενάριό μας δείχνει ότι θα μείνουμε ή θα αποκλιμακωθούμε περαιτέρω. Και αυτό που το βασίζουμε ότι κάθε περίπου 5% αύξηση του εμβολιαστικού ποσοστού μετά το 30% ρίχνει περίπου 200 με 300 κρούσματα παρακάτω. Τουλάχιστον αυτό μας λέει το 5% πάνω εμβολιασμός, 300 κρούσματα κάτω με τον κορονοϊό. Ακριβώς. Mm-hmm. Επομένως, υπολογίζουμε ότι το εμβολιαστικό ποσοστό, καθώς και η καλύτερη επιδημιολογική επιτήρηση που έχουμε τώρα στον πληθυσμό με τα πολλά τεστ και την προσθήκη των self-test, η θερμοκρασία και ελπίζω τηρώντας τα υγειονομικά πρωτόκολλα, ότι κάποια στιγμή μέσα στον Ιούλιο ενδεχομένως να πέσουμε στα 500 κρούσματα την ημέρα. Μάλιστα. Πάμε στον κύριο Σαριγιάννη. Κύριε καθηγητά, ανοίγουν γυμναστήρια, επέθρια γήπεδα, μόνο η μουσική έχει μείνει ακόμη. Θα ήθελα τη δική σας εικόνα και στον τουρισμό που μας καίει και μας αφορά άμεσα τώρα, πώς βλέπετε να πορευόμαστε για να είναι με ασφάλεια όλο αυτό το άνοιγμα? Να πω εγώ πρώτα απ' όλα ότι η αλήθεια είναι ότι και οι δικές μου και οι δικοί μας υπολογισμοί μοιάζουν με τον κύριο Τζανάκη. Mm-hmm. Εμείς είμαστε στην ανάποδη, στην αντίστροφη πορεία, δηλαδή σαν ομάδα. Δηλαδή αρχικά είχαμε υπολογίσει ότι θα φτάσουμε στις 25, μετά τις 25, θυμάστε, ήμασταν τους πρώτους που το λέγαμε, Ιουνίου κάτω από τα 1000. Και τώρα λέω εγώ ότι μπορούμε να φτάσουμε και στις 17 του μήνα, πράγματι. Άρα είμαι με το αισιόδοξο σενάριο του κ. Τζανάκη αυτή τη στιγμή. Αυτό σημαίνει επίσης ότι μπορούμε να φτάσουμε και κάτω από τα 500 στην 1η Ιουλίου. Αυτό είναι εφικτό αυτή τη στιγμή με βάση το βαθμό εφαρμογής των μέτρων που έχουμε αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Αλλά ταυτόχρονα να πούμε εδώ ότι προφανώς προετοιμαζόμαστε, όπως είπατε πολύ σωστά, να κάνουμε και άλλα ανοίγματα. Και αυτό πραγματικά πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Η αλήθεια είναι ότι, και νομίζω ότι γι' αυτό βάζει και είναι λίγο πιο συγκρατημένος κ. Τζανάκης, με την έννοια ότι τα άλλα ανοίγματα θα αυξήσουν την τάση να υπάρχει διασπορά. Εδώ λοιπόν το σημαντικό είναι από τη μια μεριά εμείς να εφαρμόσουμε τα μέτρα, δηλαδή, και μάλιστα κάποια από αυτά θεωρώ, εγώ προσωπικά θεωρώ ότι είναι και λίγο υπερβολικά χαλαρά. Δηλαδή αυτό με τα γυμναστήρια που λέγατε και προηγουμένως, η αλήθεια είναι ότι εγώ προβληματίζομαι πολύ. Ναι, ναι. Προβληματίζομαι πολύ, γιατί είναι έντονη η άσκηση. Είναι
το καλύτερο που μπορείς να κάνεις για να διασπείρεις οτιδήποτε που έχει να κάνει με έναν ιό. Είναι αυτό ακριβώς που λέμε να κάνουμε, με τη διαφορά ότι λέμε να βάλουμε κάποια προστατευτικά μέτρα που παραδέχομαι. Το θέμα είναι να τα εφαρμόσουμε. Να ρωτήσω κάτι όμως, κύριε καθηγητά. Ναι. Μας στέλνουν πολλά μηνύματα από νωρίς γυμναστές, άνθρωποι που έχουν γυμναστήρια και λένε ότι με αυτά τα μέτρα που ανοίγουν δεν θα λειτουργήσουμε, δεν θα έρθει κόσμος. Δεν μπορεί να γυμναστεί κάποιος λοιπόν, με τη μάσκα. Εγώ λοιπόν θα πρότεινα να μην λειτουργήσουν. Το λέω ειλικρινά. Δηλαδή, το λέτε ειλικρινά. Το λέω ειλικρινά. Είμαστε στο καλοκαίρι, καταλαβαίνω, ας οργανωθούμε να λειτουργήσουμε, να ασκήσουμε τον κόσμο. Άρα, κύριε καθηγητά, λέτε να στηριχτεί οικονομικά ο κλάδος από την κυβέρνηση κι άλλο και να μην ανοίξουν καθόλου τα γυμναστήρια. Σας φοβίζουν, αυτό μας λέτε. Εμένα με φοβίζουν. Προσωπικά θεωρώ ότι αυτό είναι λίγο προβληματικό. Σε εξωτερικούς χώρους δεν θα μπορούσαν να γίνουν εκεί που υπάρχει δυνατότητα. Βεβαίως. Αυτό ακριβώς. Σε εξωτερικούς χώρους διασκεφτούμε λίγο έξω από το κουτί. Έτσι είναι το κλασικό τρόπο που σκεφτόμαστε για να λειτουργήσουμε. Νομίζω ότι μπορούμε να λειτουργήσουμε σε εξωτερικούς χώρους. Εδώ μπορεί να έρθουν και αρρωγοί και οι Δήμοι. Δηλαδή μπορούν πιθανώς να έρθουν σε επαφή με γυμναστήρια και τέτοιους φορείς και να μπορέσουν να βοηθήσουν. Γιατί η αλήθεια είναι ότι υπάρχει ένα θέμα δημόσιας υγείας. Όλοι μας νομίζω ότι το έχουμε υποστεί αυτό. Άρα εσείς, κύριε καθηγητά, φοβάστε ότι με αυτό το άνοιγμα τώρα μπορεί να έχουμε κρούσματα επικίνδυνα, λέτε, να μας γυρίσουν πίσω. Εγώ θεωρώ ότι να μας γυρίσουν πίσω δεν πρόκειται, γιατί η τάση είναι πραγματικά σαφής και θεωρώ ότι ο εμβολιασμός θα προχωρήσει όπως ελπίζουμε ότι προχωράει και το βλέπουμε να προχωράει. Και ο παράμετρος μεγάλη μαζική χρήση των self-test, η οποία αυτή τη στιγμή, για να πω και το θετικό τώρα, αυτή τη στιγμή έχουμε μια υπεραύξηση της χρήσης των self-test. Πάρα πολύ καλά. Τα self-test βοήθησαν τελικά ουσιαστικά, γιατί υπάρχει κάθε φορά η αμφιβολία μήπως δείχνουν ψευδώς αρνητικό αποτέλεσμα. Τα self-test, κοιτάξτε, αυτό που βλέπετε και που έδειξε ο κ. Τζανάκη σαν καμπύλη αποκλιμάκωσης, οφείλεται κυρίως από όταν άρχισαν να λειτουργούν τα self-test, με δεδομένο ότι κάναμε ανοίγματα το Πάσα και έπειτα, οφείλονται στα self-test. Πολύ καθαρά. Μάλιστα. Δεν οφείλονται τόσο στους εμβολιασμούς. Οι εμβολιασμοί προφανώς βοηθούν. Και άρα βάζετε πρώτα τα τεστ και μετά τους εμβολιασμούς. Όχι. Μέχρι σήμερα ήταν τα self-test. Ναι. Και είναι τα self-test. Ναι. Μέχρι να φτάσουμε σε ένα ποσοστό που να έχουμε εμβολιάσει με τουλάχιστον μία δόση το 50% του πληθυσμού, θα είναι τα self-test που θα οδηγούν την αποκλιμακωτική πορεία. Με δεδομένο, ξαναλέω, ότι έχουμε πάρα πολλά ανοίγματα. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή. Έτσι. Αυτά τα ανοίγματα να το συνειδητοποιήσουμε χωρίς τα self-test ήταν αδύνατο να γίνουν. Θέλω την άποψή σας και για κάτι ακόμη. Και τη δική σας, κύριε Σαριγιάννη, και τη δική σας. Όμως, ο εμβολιασμός όμως είναι αυτός που θα δώσει την τελική λύση, προφανώς, και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό αυτό που κάνουμε. Με άοπνη προσπάθεια, θα έλεγα, από όλους να χτίζουμε μέρα με τη μέρα το τείχος της ανοσίας. Εγώ θεωρώ ότι θα τα καταφέρουμε και αν τα καταφέρουμε πράγματι και δεν υπάρξουν προβλήματα τροφοδοσίας, τον κόσμο να θέλει να μην θέλει να εμβολιαστεί κτλ., μπορούμε να έχουμε ένα πολύ καλό καλοκαίρι. Θα και έχουμε και καλό φθινόπωρο ή ελοχεύει κίνδυνος μπροστά μας να έχουμε τέταρτο κύμα? Ωραία. Να σας πω. Αν η τέταρτο κύμα μπορεί να υπάρξει, αν υπάρξουν μεταλλάξεις που να έχουν δυνατότητα μεγαλύτερης μετάδοσης, και αυτό είναι πιθανό. Η αλήθεια είναι ότι οι μεταλλάξεις που αυτή τη στιγμή φαίνεται να κυριαρχούν και νομίζω είναι λογικό εξελικτικά, είναι αυτές που έχουν δυνατότητα μεγαλύτερη μολυσματικότητα, μεγαλύτερη μετάδοση. Τώρα, ξέρετε, συγγνώμη, το ρωτώ, γιατί διάβαζα χθες και μου έκανε εντύπωση ότι στην Βρετανία, στη Μεγάλη Βρετανία που έχουν προχωρήσει τόσο εμβολιασμοί, είχαν 4.000 κρούσματα λόγω μεταλλάξεων. Ναι. Ακριβώς αυτό. Και άρα αυτό αποδεικνύει αυτό που λέμε, ότι δηλαδή μέχρι να χτίσουμε ένα τείχος ανοσίας πραγματικά, δηλαδή να πάμε στο 70-75% πληθυσμού εμβολιασμένοι πλήρως με ανοσία, εκεί θα πρέπει να κρατάμε τα μέτρα προστασίας και γι' αυτό και συζητάω για τα γυμναστήρια αυτή τη στιγμή. Δεν θα το συζητούσα, εννοείται. Αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ σημαντικό να κρατήσουμε τα μέτρα προστασίας. Η μάσκα πρέπει να μας συνοδεύει. Τουλάχιστον μέχρι να φτάσουμε σε αυτά τα ποσοστά, τουλάχιστον. Και από εκεί πέρα. Τι σημαίνει το τουλάχιστον, μέχρι πότε δηλαδή τη βλέπετε τη μάσκα? Εγώ θεωρώ ότι μέχρι το τέλος Οκτωβρίου δεν θα είμαστε σε μια κατάσταση που να μπορούμε να πούμε ότι έχουμε φτάσει σε ανοσία του πληθυσμού σημαντική. Άρα, μέχρι τότε εγώ θα ήθελα να χρησιμοποιούμε. Κύριε Τζανάκη, μας λέτε, σας παρακαλώ πολύ, τη γνώμη σας για το πράσινο πιστοποιητικό. Παρουσιάστηκε χθες και λέγεται ότι με αυτό θα έρχονται και οι τουρίστες και θα ήθελα να μας πείτε αν μας εξασφαλίζει ότι δεν θα έχουμε με την έλευση των τουριστών, όπως πέρυσι, διάφορες εστίες κρουσμάτων. Κοιτάξτε, το πράσινο πιστοποιητικό, το οποίο αναφέρεται στη μερίδα εκείνη που το παίρνει λόγω εμβολιασμού, το θεωρώ ένα πολύ καλό και ασφαλές πιστοποιητικό.
Έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει εμβολιαστεί. Προφανώς μεταδίδει πολύ δύσκολα αν μεταδίδει και επίσης μολύνεται πολύ δύσκολα εάν μολυθεί. Επομένως, αλλά στο σημείο στο οποίο αναφέρεται, στο ποσοστό των τουριστών που αναφέρεται ότι πήραν το πράσινο πιστοποιητικό λόγο τεστ, αυτό δεν μας διασυνίζει μακροπρόθεσμα. Δηλαδή μπορεί ο άνθρωπος αυτός να έρθει υγιής εδώ, να πάει σε ένα μπαράκι και στο 7ήμερο επάνω να μολύνει άλλους ανθρώπους. Βεβαίως, ο χρόνος επόασης και ο μέσος χρόνος διάρκειας των διακοπών της συντριπτικής πλειοψηφίας των τουριστών είναι μία εβδομάδα. Συνεπώς αυτός, αν μολυνθεί στη διάρκεια των διακοπών του, πιθανώς θα εποάσει και θα μολύνει τη χώρα του όταν πάει. Και όχι, ας το πούμε, τη χώρα μας. Υπάρχουν, ας το πούμε, θέματα τέτοια που πρέπει να σκεφτούμε τι ακριβώς σημαίνει το πράσινο πιστοποιητικό. Άρα, υπό αυτήν την έννοια, είναι πιθανώς να είναι υπό όρους ασφαλές για την χώρα εισόδου, αλλά δεν ξέρω κατά πόσον είναι ασφαλές για τη χώρα επανόδου του τουρίστα εν συνεχεία. Στην περίπτωση του ποσοστού εκείνου του πράσινου πιστοποιητικού, που το έχει λάβει κάποιος εξαιτίας του ότι έχει αρνητικό τεστ. Έχετε δίκιο. Αυτή είναι η διαφορά. Ως προς δε τους εμβολιασμούς, κύριε Μαυρακά, ήθελα να πω κάτι. Το εμβολιαστικό πρόγραμμα της χώρας αυτή τη στιγμή έχει σαν βασικό πυλώνα δυστυχώς το εμβόλιο της AstraZeneca λόγω του ότι δεν υπάρχει επάρκεια από τα άλλα εμβόλια. Έτσι λοιπόν, τυχόν αναστολή εμβολιασμών από πολλούς ανθρώπους που δεν πρέπει να την κάνουν του εμβολιασμού με την AstraZeneca σημαίνει ότι θα πάει όλο το εμβολιαστικό πρόγραμμα παραπίσω ένα ή δύο μήνες, εξαρτάται. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα. Γι' αυτό καλό όλους τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν κάνει την πρώτη δόση να πάνε να κάνουν τη δεύτερη δόση. Είναι πολύ ασφαλής η δεύτερη δόση, δεν πρόκειται να πάθουν τίποτα. Καλό δε και όλους οι οποίοι αισθάνονται ασφάλεια να το κάνουν, να προχωρήσουν στον εμβολιασμό τους αυτός. Τα περιστατικά είναι λίγα. Ειδικά οι άνθρωποι πάνω από 50 χρονών θα πρέπει να το κάνουν. Γιατί, να πούμε για τους κάτω από τους 50, αλλά οι πάνω από τους 50 γιατί δεν πάνε να το κάνουν. Και εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα της δυσκολίας να εμβολιαστούμε. Οι άνθρωποι των μεγαλύτερων ηλικιών, οι οποίοι το σκέφτονται, είναι δύσπιστοι και όμως είναι αυτοί που κινδυνεύουν. Λόγω της εύλογης ανησυχίας που έχει δημιουργηθεί. Μας δώσατε πολύτιμες πληροφορίες και σας ευχαριστούμε θερμά. Κύριε Σαριγιάννη, κύριε Τζανάκη, καλή σας μέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας μέρα. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Λοιπόν, μάθαμε πολλά, Κωστή, και σε σχέση με το πώς πάνε τα κρούσματα και θετικά ακούγεται, αρκεί να είμαστε προσεκτικοί όλοι, και σε σχέση με τις ανησυχίες για τα ανοίγματα. Σαφώς. Καλά, Στίνα. Βεβαίως. Καλημέρα, Μαργαρίτα μας. Πάντα πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Έτσι. Με τους ειδικούς. Μαθαίνουμε πολλά. Βέβαια. Πάμε να κάνουμε τη βόλτα μας στον κόσμο. Έχεις πολύ ωραία θέματα και σήμερα και σοβαρά και χαλαρά. Τι έγινε, αθλητικά. Έχουμε ξύλο. Έχουμε ξύλο στο πόρτο της Πορτογαλίας μεταξύ Άγγλων φιλάθλων, να τους πω οπαδό, να τους πω. Είναι οπαδοί της Chelsea και της Manchester City, των δύο βρετανικών ομάδων, οι οποίες απόψε θα παίξουν στον τελικό του Champions League, της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διασυλλογικής διοργάνωσης. 16.000 πήγανε, ταξίδεψαν από τη Βρετανία στην Πορτογαλία, με μοριακό τεστ ή self-test 48 ώρων. Και ό,τι δεν κατάφερε να κάνει ο κορονοϊός στην Πορτογαλία, τα κάνουν οι Άγγλοι hooligans. Ευτυχώς τα επεισόδια δεν πήραν πάρα πολύ μεγάλη έκταση, παρενέβη η αστυνομία. Όμως τα μέτρα ασφαλείας είναι πάρα πολύ σοβαρά, γιατί περιμένουν τι θα γίνει απόψε, πριν από τον τελικό και μετά τον τελικό. Ανάλογα με τα σύνεση και ψυχραιμία. Θέλω να τονίσω εδώ. Σήμερα ήταν η επέτειος του Χέιζελ. Ναι, Κωστή μου. Και ίσως θα ήταν καλύτερο, λέω, και με αφορμή του κορονοϊού. Να τιμήσουν τη μνήμη των τόσων ανθρώπων που έχασαν τη ζωή. Φέτος τουλάχιστον, όταν έχεις και τέτοιες συμπεριφορές. Θέλω να πω μια λεπτομέρεια. Αυτός ο τελικός ήταν αδεξαρχής στην Κωνσταντινούπολη, δεν έγινε όμως εκεί. Γιατί η Τουρκία είναι στην λίστα, την κόκκινη λίστα των Βρετανών. Βρετανική υπόθεση φέτος το Champions League. Πήγε στην Πορτογαλία. Για πάμε και στο Λονδίνο. Πάμε λοιπόν στο Λονδίνο και σκηνές χάους που δημιουργήθηκαν, τις βλέπουμε εδώ στην συνοικία της Chinatown, μετά από μια περίεργη διαφήμιση, η οποία κυκλοφόρησε μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και καλούσε τους ανθρώπους να πάνε να εμβολιαστούν εκτός σειράς, εκτός ηλικιακών ομάδων,
και χωρίς να έχουν ραντεβού. Κοιτάξτε τι έγινε. Ατελείωτες ουρές, απίστευτος ο συνωστισμός. Ήταν λίγο ύποπτη αυτή η διαφήμιση, διότι δεν ήταν υπόψη των αρχών και επίσης δεν έλεγε με ποιο από τα τρία μέχρι χθες, τέσσερα τώρα εγκεκριμένα εμβόλια θα έκαναν τον εμβολιασμό όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Συγγνώμη, μου πέφτει η μάσκα μου. θέλω να σου πω για να κλείσουμε. Αργότερα η αστυνομία παρενέβη και τους διέλυσε βέβαια. Έγιναν κάποιοι εμβολιασμοί. Γίνεται έρευνα για αυτό το περιστατικό. Είναι πάρα πολύ ύποπτο. Στην κουβέντα που κάναμε πριν με τους ειδικούς, το 75% των νέων κρουσμάτων στην Μεγάλη Βρετανία είναι της Ινδικής μετάλλαξης. Και αυτό λίγο ίσως καθυστερήσει τα σχέδια της Βρετανικής κυβέρνησης για το ολοκληρωτικό άνοιγμα που ήταν προγραμματισμένο για τις 21 Ιουνίου. Από την άλλη, στη Νέα Υόρκη είναι όλα ανοιχτά. Η Νέα Υόρκη άνοιξε για τους εμβολιασμένους, οι οποίοι μπορούν να πάνε κινηματογράφο, σινεμά, θέατρα και μπαρ, εστιατόρια, όπου θέλουν, χωρίς να είναι υποχρεωμένοι να φοράνε μάσκα και χωρίς να κρατάνε αποστάσεις. Αυτό σου λέω μόνο για τους εμβολιασμένους. Οι υπόλοιποι πρέπει να κάνουν self-test. Είναι προνόμιο δηλαδή. Και επίσης μπορούν να είναι όσοι θέλουν να καθίσουν γύρω από το ίδιο τραπέζι. 6 μήνες λοιπόν μετά, το μεγάλο μήλο, πραγματικά είναι ένα μεγάλο μήλο και αγκαλιάζει όλους τους Νεοϊορκέζους και τους επισκέπτες. Και δείχνουν όλα κανονικά, αντί και έτσι στα δικά μας. Να γίνουν, βεβαίως. Ανδρέα, Κουρέα, συγγνώμη. Πολύ συγκινητική ιστορία στο Αλικάντε. Κοιτάξτε να δείτε τι έγινε τώρα εδώ. Λοιπόν, ο πελάτης, ο οποίος είναι επίσης κομωτής, πήγε σε έναν συνάδελφό του για να ξυρίσει τα μαλλιά του, γιατί σε λίγες μέρες πρόκειται να ξεκινήσει χημειοθεραπείες. Και κοίτα τι έκανε ο συνάδελφός του, που είναι απλά συνάδελφος, δεν είναι φίλος. Χείρισε και εκείνος τα μαλλιά του, σε ένδειξη συμπαράστασης στο παιδί, το οποίο θα υποβληθεί σε αυτή τη δοκιμασία με πολύ μεγάλη επιτυχία, θέλω να ελπίζω. Ήψιστη είναι αυτό πράξη, που λένε οι επιστήμονες, ότι η πραγματική φύση του ανθρώπου είναι η αγάπη και η συμπαράσταση, και όχι η κακία και η έχθρα. Αυτά Μπράβο. Είναι τα πραγματικά βασικά ένστικτα του ανθρώπου. Μπράβο του. Πάμε στην Ιταλία τώρα. Όσοι νομίζουν ότι είναι τα άλλα. Όχι, δεν είναι. Γι' αυτό κατάλαβα. Αυτά είναι επίκτητα, δεν είναι τα πραγματικά. Σωστά. Στην Ιταλία, λοιπόν, μία μπάντα γιατρών και νοσηλευτών ερμήνευσαν το «Η Ντάντσα ντελ Βατσίνο», ο χορός του εμβολίου. Βλέπουμε εδώ έχουν βάλει και ένα παιδάκι το οποίο. Είναι στο πλαίσιο τοπικής εκστρατείας στην περιοχή του Αμπρούτσο, ώστε να πιστεί ο κόσμος να προσέλθει στα εμβολιαστικά κέντρα και να κάνει επιτέλους το εμβόλιο. Με ούτε κέφι, τα δύο τρίτα, με μπρίο, με πολύ τέμπο. Κέφι, βεβαίως. Θέλει κέφι. Έτσι. Θέλει να το αντιμετωπίσουμε θετικά και όχι αρνητικά. Θέλω να σου πω ότι στην Ιταλία από τις 6 Ιουνίου ξεκινά ο εμβολιασμός των άνω των 16, μία εβδομάδα νωρίτερα από ό,τι ήταν προγραμματισμένο, ενώ πρόκειται να κληθούν απευθείας να προσέλθουν στα εμβολιαστικά κέντρα αυτοί που δεν έχουν κλείσει μέχρι τώρα ραντεβού. Επιταχύνουν. Όμορφο. Άντε, και είναι και στην Αττική διάλεκτο. Πάμε τώρα στο Παρίσι Γαλλία. Να δούμε πόσο εντυπωσιακά και οικολογικά φωταγωγήθηκε ο πύργος του Άιφελ. Είναι η πρώτη φορά που φωταγωγείται με υδρογόνο. Δεν έχει δηλαδή αποτύπωμα άνθρακα, δεν μολύνει το περιβάλλον. Είναι στο πλαίσιο. Υδρογόνο. Είναι στο πλαίσιο της καμπάνιας υπέρ της μετάβασης σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αυτό πρέπει να είναι το μέλλον του πλανήτη για να έχουμε και μέλλον. Πολύ ίσως να είναι και ωραιότερος από ποτέ. Πάμε και τώρα έχουμε και σαπούνι 100 ετών. Να δούμε τον κύριο Γιουνούς, 78 ετών, που έχει μια τεράστια συλλογή σαπουνιών. Είναι 800 και, ένα εκ των οποίων ανήκει στην οικογένειά του πάνω από 100 χρόνια. Άκουρα. Θα μου πείτε γιατί τα συλλέγει και δεν τα χρησιμοποιούν για να πληθούν. Προφανώς έχουν άλλα για πλήσιμο. Νομίζω κάπου σε λίγο θα δούμε. Υπάρχει και μια μπάρα σαπουνιού Lux, η οποία είναι από τη δεκαετία του 60, δηλαδή 80 ετών. Κοίταξε να δεις τώρα. Πότε ναι. Λες, το 60. Προφανώς είναι 60, οικογενειακό χόμπι. Όχι, 80 λιγότερο. 40-60. Όχι, κοιτάξτε πόσα πολλά. Αλλά βλέπω και ταξινομημένα. Πώς είναι οι φιλοτελιστές που συλλέγουν τα γραμματόσημα. Έτσι ο κύριος Γιουνούς. Σαπούνια. Συλλέγει σαπούνια. Για πάμε να δούμε τώρα μία βλακεία που έκανε ένας κύριος και δικαίως συνελήφθη. Είναι ανόητη πράξη. Είναι ένας συνδός YouTuber με 4,5 εκατομμύρια συνδρομητές στο κανάλι, το οποίο έδεσε το σκυλάκι του με μπαλόνια και το άφησε να πετάξει στον αέρα. Για αυτή του την πράξη συνελήφθη και θα καταδικαστεί σε φυλάκιση αρκετών μηνών, διότι εμπίπτει στον νόμο περί κακοποίηση ζώων. Ο ίδιος είπε ότι ήταν ασφαλέστατο αυτό που έκανε. Αν σκάγανε γιατί τα μπαλόνια, τι θα γινόταν με το σκυλάκι. Πες μου, ντε. Ευτυχώς το σκυλάκι την ώρα που ανέβαινε σε έναν όροφο, ένας ένικος κατάφερε να το αρπάξει, ώστε να αποτρέψει τα χειρότερα. Τι κουταμάρες κάνουν. Να δούμε όμορφες εικόνες από τη Βουλγαρία. Από την επόμενη εβδομάδα ξεκινάει το φεστιβάλ της συγκομιθής των Ρόδων. Είναι εθνικό προϊόν. Απίστευτη ομορφιά. Συνήθως προσελκύει δεκάδες χιλιάδες τουρίστες. Είναι στην κοιλάδα του Καζανλάκ. Είναι πάνω από την οροσειρά της Ροδόπης, ακριβώς πάνω από την Θράκη. Θέλω να σου πω ότι το ροδέλαιο και το ροδόνερο της Βουλγαρίας είναι προϊόν pop, αναγνωρισμένο και στην Ευρώπη και διεθνώς. Επίσης, ο μύθος λέει ότι τα πρώτα τριαντάφυλλα
έφτασαν στην Βουλγαρία, στην κοιλάδα των Ρόδων, από στρατιώτες του Μεγάλου Αλεξάνδρου που μετέφεραν το φυτό από τα βάστη της Ασίας. Μπορεί. Μπορεί. Πάμε και στην Τσεχία. Στην Τσεχία, λοιπόν, ένα μικρό χωριό έγιναν γονείς για μια οικογένεια πελαργών, όπου έχει μείνει μόνο ο μπαμπάς με 4 νεόσους. Η μαμά δυστυχώς έπεσε σε ηλεκτροφόρα καλώδια και έχασε τη ζωή της. Και επειδή ο μπαμπάς πρέπει για να βρει τροφή, πρέπει να εγκαταλείψει τη φωλιά. Φροντίζουν λοιπόν οι κάτοικοι να φροντίσουν τα πιτζουνάκια, τους πηγαίνουν σκουλικά και τους πηγαίνουν ψάρια, ακόμα και μικρά ποντικά, τροκτικά, ούτως ώστε ο πατέρας να έχει λιγότερη δουλειά. Θέλω να σου πω, υπάρχει live κάμερα που μεταδίδει σε 24ωρη βάση. Πριν μπω στο στούντιο, είδα παρακολουθούσαν 7.900 άνθρωποι. Τι γίνεται στη φωλιά. Γίνεται έρανο, τι γίνεται στη φωλιά με τους πελαργούς. Συγκεντρώνονται και χρήματα. Μέχρι τώρα έχουν συγκεντρωθεί 11.000 ευρώ. Είναι πάρα πολλά, λένε οι κάτοικοι του γιατί? Χωριού. Για να υποστηριχθεί η οικογένεια των πελαργών. Θα τα δωρήσουν σε ιδρύματα στην χώρα που είναι για δέσποτα και κακοποιημένα ζώα. Γιατί δεν τα χρειάζονται όλα αυτά τα χρήματα. Μπράβο. Στο Περού. Πάμε τώρα στο Περού να δούμε ένα θαύμα της φύσης. Είναι το. Περιμένετε, για να θυμηθώ το όνομα. Θα κάτσε να σε βοηθήσω. Τσικάμα. Το πρώτο κύμα στον κόσμο λέει, που προστατεύεται από τον νόμο του κράτους. Ακριβώς. Υπάρχει νόμος στο Περού που απαγορεύει σε απόσταση 1 χιλιόμετρο από την ακτή να κτίζεται το οποιοδήποτε κτίριο ώστε να μπορεί αυτό το φυσικό φαινόμενο να εξελίσσεται με την ησυχία του. Περίεργο. Το κάθε κύμα έχει μήκος 4 χιλιόμετρων. Ούτε ένα σέρφερ στον κόσμο δεν έχει καταφέρει να ολοκληρώσει όλη αυτή τη διαδρομή. Το ένα στο άλλο, Δεν φαίνεται, αλλά είναι τουλάχιστον 3 μέτρα ύψος το κύμα. Είναι πραγματικά ένα. Είναι κύματα. Αυτά τα περίεργα της φύσης, τι το προκαλεί τώρα αυτό εκεί? Προφανώς είναι κάποιο ρεύμα το οποίο έρχεται από το ακροτήριο, γιατί βλέπεις είναι μόνο στη μία άκρη του κόλπου. Ωραίο δεν είναι όμως. Σε όλη την ακτή. Είναι πανέμορφο, είναι πραγματικά μια ζωγραφία της φύσης. Μακριά. Είναι αυτό το βουβό κύμα που αφρίζει τελευταία στιγμή μόνο. Είναι 3 μέτρα ύψος. Πολύ ωραίο θέαμα. Και δεν του φαίνεται. 4 χιλιόμετρα μήκος. Από κύμα σε κύμα, ναι. Φωτογραφία. Θα ξεκινήσουμε με το εξώφυλλο της Χάρετς, που έκανε αίσθηση αυτή την εβδομάδα, η Ισραηλινή εφημερίδα, η οποία κυκλοφόρησε στο πρωτοσέλιδο με τις φωτογραφίες των 67 παιδιών που έχασαν τη ζωή τους στις πρόσφατες στην αιματοχυσία των περασμένων εβδομάδων. Είναι 2 παιδάκια από το Ισραήλ, τα υπόλοιπα είναι από την Παλαιστίνη. Είπε, αυτό είναι το τίμημα του πολέμου. Πραγματικά, όταν υπάρχουν τέτοια εξώφυλλα, εμείς που γράφει ταυτότητά μας επάγγελμα δημοσιογράφος, είμαστε υπερήφανοι. Γιατί πραγματικά μπράβο αυτή είναι η δουλειά. Μπράβο στους Ισραηλινούς δημοσιογράφους που το κάνανε, αλλά πόσο τραγικό και λυπηρό και απεχθές για αυτές τις μέρες να βλέπουμε όλα αυτά τα πλάσματα, το μέλλον να έχει χαθεί. Αυτό όμως είναι το αποτύπωμα της αλήθειας. Έτσι. Αυτό συνέβη. Δυστυχώς. Πάμε τώρα στην Ισπανία να δούμε ωραιότερες εικόνες παιδιών. Αν θυμάστε, είχαμε δείξει την ισπανική τάξη που έκανε μάθημα στην παραλία για να αποφύγουν τον συνωστισμό και τα του κορονοϊού. Πτυχίο παραλίας. Πήρανε λοιπόν τα παιδάκια του δημοτικού, αποφύτησαν, πήραν πτυχίο παραλίας. Εμένα μου έλεγε ένας καθηγητής κάποτε, έλα ρε παραλία, έρθες εδώ πέρα και σήμερα στο σχολείο. Αλλά να που κυριολεκτικά τα παιδιά δεν κάνουν μάθημα παραλίας. Πολύχρωμη πλάζ. Πολύχρωμη πλάζ στη Μεγάλη Βρετανία, στο Northumberland. Κοίτα τι όμορφα που είναι αυτά τα σπιτάκια που αλλάζουν στα μαγιό σου. Ναι. Και κοίτα τι όμορφα καθρεφτίζονται πάνω στη θάλασσα. Βέβαια, άρα βλέπουμε ότι στη Μεγάλη Βρετανία ακόμα επικρατεί ψύχος. Και πάμε τώρα στην Κούβα να δούμε έναν εκπαιδευτή περιστεριών με 2 περιστεράκια. Κοίτα τι όμορφα αυτά είναι φωτογραφία. Φιλιά. Είναι ασπρόμαυρη φιλία. Είμαι σίγουρη γιατί και εγώ τον μπέρδεψα. Κοίτα τι όμορφη αυτή φωτογραφία. Δεν ξέρω αν είναι φυσική ή είναι πόζα, αν στήθηκε. Πάντως είναι πραγματικά μια φωτογραφία που θα λέγαμε ότι μας γαλινεύει. Τέλεια. Έτσι. Φιλία στα φορμάδα. Μαργαρίτα μας, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε για τη βόλτα στον κόσμο. Πάμε να πούμε και μια καλημέρα στην Υφυπουργό Τουρισμού για τη βόλτα στην Ελλάδα που θα κάνουμε μαζί της σε λίγο. Για να τη δούμε στην παρέα μας. Καλή σας μέρα, κυρία Υπουργέ, τι κάνετε? Καλημέρα και Μαργαρίτα, καλημέρα και στο πάνελ και σε όσες μας παρακολουθούν και όσους μας παρακολουθούν αυτό το πρωινό. Έχουμε να πούμε πολλά και για το πράσινο πιστοποιητικό και για το τι περιμένουν από τον τουρισμό φέτος και ποια είναι τα πρωτόκολλα στα νησιά μας και πότε θα έχουν εμβολιαστεί. 2 λεπτά υπομονή να πάμε σε ένα διάλειμμα και ερχόμαστε να σας ξανασυναντήσουμε. Να θυμίσουμε, Κωστή, το δώρο. Κληρώνουμε αύριο αυτό το υπέροχο λάπτοπ. Το έχω εδώ να το δείξω. Το MacBook Air. Αυτό είναι της Apple. Μία τυχερή, ένας τυχερός το πήρε από εδώ από εμάς κατευθείαν σπίτι του και είναι δικό του. Αύριο θα γίνει κλήρωση. Μας το προσφέρει η εταιρεία Εξάλκο και την ευχαριστούμε πολύ. Η εταιρεία Εξάλκο, η οποία μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ μπορεί να σας βοηθήσει να βαθμίσετε την κατοικία σας, να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα και να εξασφαλίσετε την προστασία των αγαπημένων σας. 14999, ένα γραπτό μήνυμα ή μία κλήση, σας βάζει στο διαγωνισμό για να κερδίσετε αυτό το δώρο της Εξάλκο, το MacBook Air της Apple, με το 14999 είτε με γραπτό μήνυμα.
είτε με τηλεφωνική κλήση και το ονοματεπώνυμό σας. Μπαίνετε στο διαγωνισμό και για το αυτοκίνητο της Toyota, το υβριδικό που κοστίζει 24.000 ευρώ και δεν έχει τέλη κυκλοφορίας. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε με τουρισμό, με διακοπές, με καλοκαίρι. Έχουμε φύγει ήδη και δεν το ξέρουμε. Το μυαλό ταξιδεύει. Μια καλημέρα στην κυρία Γιώτα από την Αρίλα της Κέρκυρας. Έχει μαγαζί με τουριστικά. Μας έχει βγάλει και φωτογραφία εδώ με την καλημέρα της κυρία Ζαχαράκη. Για δείτε. Ανάμεσα στα τουριστικά προϊόντα. Όσοι φύγουν πρώτοι με άδεια για διακοπές, νομίζω θα είναι και οι καλύτεροι. Σίγουρα. Του χωριού. Σίγουρα. Θα βρουν τα καλύτερα. Μας λέει, έχουμε μερικούς τουρίστες από Γερμανία, Γαλλία και Ολλανδούς. Περιμένουμε πότε θα δοθεί το πράσινο φως από Αγγλία. Και μία καλημέρα εδώ στον κύριο Κωνσταντίνο. Καλημέρα, λέει, δυστυχώς για μας ξεκίνησε λίγο περίεργα. Μακάρι όμως να φαινόταν το χαμόγελο μέσα από τις μάσκες μας. Περαστικά σας εύχομαι. Τι πάθατε. Περαστικά, σιδεραίνει. Και το χαμόγελο το βλέπουμε στα μάτια σας, κύριε Κωνσταντίνε. Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε να δούμε την κυρία Ζαχαράκη και πάλι. Και σιδερένια, κυρία Υπουργέ, γιατί νοσήσατε κι εσείς δυστυχώς. Το περάσατε ελαφρά όμως, έτσι δεν είναι? Δεν θα έλεγα ότι ήταν τόσο ελαφρά, κύριε Μαργαρίτα. Ευτυχώς δεν χρειάστηκε να πάω στο νοσοκομείο. Αλλά νομίζω ότι θέλω κι εγώ να προσθέσω τη φωνή μου σε αυτούς που λένε μεγάλη προσοχή. Ο ιός είναι εδώ. Δεν χαλαρώνουμε, ο εφησυχασμός δεν πρέπει να επέλθει. Πρέπει να σκεφτόμαστε όλοι ότι διατηρούμε τα μέτρα, γιατί έτσι διατηρούμε την επαφή μας, αν θέλετε, με μια πολύ καλή επιστροφή στην κανονικότητα. Χωρίς όμως το φόβο να περάσουμε 15-16 μέρες, θα σας πω την προσωπική μου εμπειρία, με μεγάλη ταλαιπωρία, μεγάλη εξάντληση, δύσπνοια, πονοκέφαλο, συνεχή αίσθηση ζάλης. Και βέβαια και μη χειρότερα να λέμε, γιατί σκεφτόμαστε όλους τους ανθρώπους που είναι αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο, πόσο μάλλον αυτούς που έχασαν τη ζωή τους, οικογένειες που ταλαιπωρούνται. Οπότε ας μπορέσουμε έτσι να τηρήσουμε τα μέτρα και να προχωρήσουμε παραπέρα. Και συνέβη και αυτό σε εσάς λίγο πριν εμβολιαστείτε. Μια μέρα πριν. Ναι. Μια μέρα πριν. Θα πήγαινα για την πρώτη δόση AstraZeneca πριν από 3 Σάββατα και βγήκε ένα θετικό PCR το οποίο έφερε αυτό το αποτέλεσμα. Τι πήγατε να πείτε? Εντάξει, υπάρχει. Σιδερένια. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, κύριε Μαυραγανή. Αναφερθήκατε στην κυρία με το κατάστημα στην Κέρκυρα και να θυμίσω ότι μια πολύ σημαντική και ουσιαστικά το κλειδί για όλη την κουβέντα που θα κάνουμε, κύριε Μαυραγανή, είναι η διαδικασία του εμβολιασμού. Και στην Κέρκυρα ανοίγει τη Δευτέρα το μεγάλο εμβολιαστικό κέντρο, το οποίο θα επιταχύνει και αυτό τη διαδικασία. Είναι η Κέρκυρα. Νομίζω θα πάει σήμερα και ο κύριος Χαρδαλιάς. Ο κύριος Χαρδαλιάς, ναι, θα είναι εκεί. Είναι ένα από τα 19 νησιά τα οποία είναι στην Γαλάζια Ελευθερία σε αυτή τη διαδικασία εμβολιασμού με το μονοδοσικό, το Johnson & Johnson. Θα είμαι και εγώ αύριο στη Σάμμο, γιατί θέλουμε να ενισχύσουμε πάρα πολύ αυτή τη διαδικασία. Είναι το κλειδί. Είναι ερώτηση, κλειδί, μιας και το ξεκινήσατε έτσι και καλά κάνατε, ναι. Πότε θα έχουμε πλήρη εμβολιασμό σε όλα τα νησιά με το μονοδοσικό, για να πούμε ότι όλα μας τα νησιά πια είναι καλυμμένα και θωρακισμένα εμβολιαστικά? Πάμε να δούμε λίγο τη διαδικασία πώς έχει πάει μέχρι τώρα για να μιλήσουμε για το σύνολο. Γιατί θέλουμε να θωρακίσουμε το σύνολο της Ελλάδος και βέβαια και τα νησιά μας, τα οποία περιμένουν να δεχθούν ή ήδη δέχονται δειλά-δειλά και τους ταξιδιώτες, τους φιλοξενούς μενούς μας. Έχουμε ξεκινήσει ήδη με τα μικρότερα νησιά, αν θυμάστε. Τα νησιά τα οποία ήταν τα πολύ μικρά, ήταν τα πρώτα 32. Όντως. Αμέσως μετά τα νησιά, αυτά έχουν τελειώσει. Έτσι. Περιπτώσεις, ξέρετε, σαν την Ιθάκη, σαν τους Λειψούς. Τα πολύ μικρότερα νησιά, τα οποία έπρεπε να πάει προφανώς το κράτος εκεί. Ήταν δύσκολη η μετακίνηση. Και βέβαια αμέσως μετά και τα νησιά μέχρι 100.000 κατοίκους, τα οποία είναι 36, αν δεν κάνω λάθος, τα οποία τελειώνουν τέλος Μαΐου, τελειώνουν δηλαδή τώρα. Και βέβαια τα υπόλοιπα 19, που είναι η Γαλάζια Ελευθερία, μερικά εξ αυτών αναφέραμε τώρα. Πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν νησιά με εντυπωσιακά ποσοστά τη συμμετοχή στον εμβολιασμό. Νησιά όπως είναι η Μύκονος, όπως είναι η Πάρος. Που έχει τρέξει πολύ, λέτε. Στα νησιά όμως που υπάρχει δυστυχώς ένα πολύ χαμηλό ποσοστό και είναι γύρω στα 5. Εκεί τι γίνεται? Επισημαίνουμε το μήνυμα, συνεχίζουμε να το τονίζουμε, θα το λέμε συνέχεια. Προφανώς θα βρισκόμαστε και εκεί, ότι είναι πολύ σημαντικό και οι κάτοικοι αυτών των νησιών
να επιταχύνουν τις διαδικασίες εμβολιασμού. Νομίζω ότι το μήνυμα πρέπει να είναι σταθερό. Με τον εμβολιασμό ανοίγουμε ουσιαστικά ανοίγουμε τα φτερά μας. Mm-hmm. Με τον εμβολιασμό ερχόμαστε ένα βήμα πιο κοντά στην ελευθερία. Και βέβαια και στα νησιά αυτά που υπάρχουν μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, πάρα πολλοί mm-hmm. πολίτες οι οποίοι εξαρτώνται από τον τουρισμό, θα είναι ένα βήμα και ένα διαβατήριο προς την ανάκαμψη και αυτός ο εμβολιασμός. Άρα θα είμαστε εκεί με συνεχές και συνεπές το μήνυμα του εμβολιασμού. Κυρία Υπουργέ, να ρωτήσω κάτι. Επειδή με ρωτήσατε και για αυτά τα νησιά, μας ρωτούν και από το εξωτερικό. Μας ρωτούν και από το εξωτερικό. Δηλαδή, σε χώρες που έρχεστε σε επαφές για συνεννόηση, δεν θέλουν να είναι τελειωμένα όλα αυτά? Και σε τι χρονικό ορίζοντα εσείς τους απαντάτε ότι θα έχουμε τελειώσει, θα είναι εμβολιασμένα όλα τα νησιά? Ξέρετε ότι όλα τα στοιχεία αναρτώνται, οπότε υπάρχει απόλυτη διάβγεια και διαφάνεια. Mm-hmm. Άρα η Ελλάδα μέσω του ΕΟΔΗ ενημερώνει πολύ συχνά, νομίζω μία φορά την εβδομάδα, τον ευρωπαϊκό χάρτη του ECDC και μάλιστα προχωράμε στο να δίνουμε και επιπλέον στοιχεία αναπεριφέρεια. Γιατί ξέρετε ότι κάθε χώρα κοιτά τα στοιχεία της Ελλάδος και βέβαια κάθε χώρα κοιτά και τα στοιχεία και των περιοχών mm-hmm. που πηγαίνουν συνήθως οι ταξιδιώτες φιλοξενούμενοι. Εμείς δεν είμαστε ακριβώς στους χρονικούς ορίζοντες. Σας δίνω χαρακτηριστικά ένα παράδειγμα της Μεγάλης Βρετανίας. Πριν από 2 εβδομάδες ήταν εκεί ο Υπουργός και από τότε υπάρχει σχεδόν καθημερινή ανταλλαγή στοιχείων και πληροφοριών με τις Βρετανικές αρχές, γιατί παρατηρούν και ενσωματώνουν προφανώς τα στοιχεία τα οποία δίνουν, γιατί πολύ σύντομα, αρχές Ιουνίου, η Βρετανία θα ανακοινώσει την επόμενη φάση του σηματοδότη, του φωτεινού σηματοδότη που έχει για τις χώρες. Τι βλέπετε για την Αγγλία? Πώς βλέπετε ότι θα κινηθούμε? Ευελπιστούμε ότι θα μπορέσει να δώσει πράσινο φως για διακοπές στην Ελλάδα. Πάντως εμείς κάνουμε τη δουλειά μας, γιατί ξέρετε ότι αυτό εξαρτάται από το κράτος, από τη χώρα, έτσι, από την άλλη χώρα. Θέλω να μας δώσετε και μια εικόνα μέχρι τώρα, κυρία Υπουργέ, πώς είναι. Πόσες κρατήσεις έχουμε, από ποιες χώρες και πώς βλέπετε και τον Ιούνιο. Γιατί θα βάλουμε στην παρέα μας και σε λίγο μια ξενοδόχο και σε άλλους κλάδους δραστηριοποιείται στη Σκιάθο. Έχουμε κάνει ρεπορτάζ, μιλάμε με ξενοδόχους, μιλάμε με ιδιοκτήτες καταλυμάτων. Και μας λένε ότι ακόμη είναι πολύ ήπια η ανταπόκριση, η αντίδραση και φοβούνται μη χαθεί και ο Ιούνιος. Τα δικά σας στοιχεία ποια είναι? Ναι, και εμένα αυτό το οποίο ούτως ή άλλως μου δίνεται και δίνεται και στο Υπουργείο, αλλά και η επαφή μας, ήμουν προχθές στην Κρήτη. Mm-hmm. Αυτό το οποίο έβλεπα ήταν μεγαλύτερο αριθμό Γερμανών, πρέπει να σας πω αυτή τη στιγμή. Ναι. Η Γερμανία έχει κάνει άρση της καραντίνας για την επιστροφή. Mm-hmm. Άρα αυτός που έρχεται δεν χρειάζεται να παραμείνει στο σπίτι όταν γυρίσει πίσω. Ναι. Βλέπουμε και Γάλλους. Να ξέρετε ότι θα υπάρξει πάρα πολύ μεγάλος αριθμός Γάλλων φέτος στην Ελλάδα. Mm-hmm. Και είναι χαρακτηριστικό μάλιστα ότι μία εκ των εταιριών, η Transavia, αύξησε κατά 40% τις θέσεις που δίνει στην Ελλάδα για το 2021 σε αντιπαραβολή με αυτές που έδινε το 2019. Μάλιστα. Θα δώσει λοιπόν 1.100.000 θέσεις περίπου. Το ίδιο βλέπουμε και με αμερικανικές αερογραμμές. Mm-hmm. Εταιρείες οι οποίες, η Delta, η American, πετούν με νέους προορισμούς από νέες αναχωρήσεις από την Αμερική για την Ελλάδα. Όχι μόνο από Νέα Υόρκη. Είναι αυξημένο το ενδιαφέρον από τον DC. Από τη Νέα Υόρκη, έχει πολλές πόλεις. Έχουμε στοιχεία, κυρία Υπουργέ, μέχρι στιγμής πόσες είναι αυτές οι κρατήσεις, πώς κυμαίνεται δηλαδή η κατάσταση, πώς είναι? Αυτό αυξομειώνεται, πρέπει να σας πω. Υπάρχουν περιοχές δηλαδή που κυμαίνονται στο 20-25%. Υπάρχουν όμως και πάρα πολλές και ειδικές μορφές τουρισμού που βλέπουν και οι πολύ υψηλές κρατήσεις. Δηλαδή, για Ιούνιο αυτό λέτε πρόορι. Τώρα ή γενικώς? Από τα μέσα Ιουνίου και μετά. Mm-hmm. Θεωρώ ότι θα δούμε πολύ πιο σταθερή και αυξητική τάση, σταθερά αυξητική, από τα μέσα Ιουνίου και μετά. Νομίζω θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο, κυρία Μαυραγάνη, και το θέμα του κλεισίματος των σχολείων, αντίστοιχα και σε άλλες χώρες. Σίγουρα. Γιατί και πάμε για επέκταση της τουριστικής περιόδου. Θεωρώ ότι 2 θα είναι τα χαρακτηριστικά αυτής της χρονιάς. 3 μάλλον. Το πρώτο θα είναι η τεράστια προσπάθεια που καταβάλει και πάλι ο τουριστικός κλάδος, γιατί σε αυτόν πιστώνεται το γεγονός ότι η Ελλάδα κέρδισε το πολύ σημαντικό βραβείο, ότι έκανε το πιο ασφαλές ξεκίνημα της περσινής χρονιάς. Μας το έδωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Ταξιδιών. Το δεύτερο χαρακτηριστικό θα είναι ότι θα έχουμε κρατήσεις τελευταίας στιγμής και θα τις βλέπουμε να εξελίσσονται, θεωρώ, από τα μέσα Ιουνίου και μετά και βέβαια από αρχές Ιουλίου. Το οποίο να προσθέσω ότι είναι και το πλέον σύνηθες, το βλέπουμε κάθε τουριστική σεζόν. Και βέβαια ότι υπάρχει διάθεση, καιρού επιτρέποντος βέβαια, πάντελη, το να μπορέσει να τραβήξει και ακόμα και προς το τέλος Οκτωβρίου, αρχές Νοεμβρίου, το κομμάτι των κρατήσεων. Να ρωτήσω αυτό κάτι ακόμη. Και στην Κρήτη, το οποίο έγινε και πέρσι, πρέπει να σας πω. Δηλαδή είχαν τελευταίες κρατήσεις και τελευταία Σαββατοκύριακο του Οκτωβρίου. Να ρωτήσω κάτι ακόμη. Σε σχέση με τα ξενοδοχεία, πέρυσι αρκετές μονάδες έμειναν κλειστές. Φέτος τι μαθαίνετε?
Μαθαίνω λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει χαμηλός αριθμός ξενοδοχείων που έχουν ανοίξει, κυμαίνονται στο 25 με 30%. Αυτό το βλέπουμε, ξέρετε, και μέσω των επιμελητηρίων, γιατί βγάζουν τα πιστοποιητικά Health First. Θυμίζω ότι για να ξεκινήσει το ξενοδοχείο λειτουργεί με αυστηρούς κανόνες, με κανόνες που είναι βέβαια και κάπως διαφορετικοί από πέρυσι. Παραδείγματος χάρη, πλέον μπορούμε να σερβιριζόμαστε και οι ίδιοι στο πρωινό, φορώντας ειδικά γάντια. Ενώ πέρυσι θυμάστε ότι έπρεπε να μας βοηθήσει μια υπάλληλος, ένας υπάλληλος του ξενοδοχείου. Αλλά βλέπουμε και αυτό το οποίο μας λένε προφανώς οι φορείς, ο ΣΕΤΕ, το ξενοδοχείο, το επιμελητήριο POX, είναι ότι η διάθεση είναι να ανοίξει η συντριπτική πλειοψηφία των ξενοδοχείων. Και να προσθέσω και κάτι σε αυτό, κυρία Μαυραγάνη. Ναι. Θα ήταν η δεύτερη χρονιά που δεν θα λειτουργούσε ένας επιχειρηματίας, μια επιχειρηματίας. Θα ήταν πολύ δύσκολο ούτως ή άλλως, ξέρετε, και για μια επιχείρηση για δεύτερη χρονιά να παραμείνει. Πάντως το σκέφτονται κάποιοι, κυρία Υπουργέ, και σε ρεπορτάζ που κάνουμε μας το έχουν πει ότι αν δεν δουν τις απαραίτητες κρατήσεις, προτιμούν σε μια συνεννόηση να στείλουν τις 5-10 που έχουν σε ένα άλλο ξενοδοχείο και να υπάρχει μια τέτοια συνεργασία παρά να ανοίξουν το δικό τους. Για να πάμε, πριν σας ρωτήσω. Εγώ θέλω να διατηρήσω, πρέπει να σας πω την αισιοδοξία μου, γιατί βλέπω ότι η διάθεση, το ενδιαφέρον από όλο τον κόσμο τοποθετεί αυτή τη στιγμή την Ελλάδα στις πολύ πρώτες θέσεις. Μακάρι. Έτσι, στις προτιμήσεις των ταξιδιών. Πριν σας ρωτήσουμε και για το πράσινο, για το ψηφιακό πιστοποιητικό και για το τι περιμένουμε, θέλω να βάλουμε στην κουβέντα μας και την κυρία Ντένι Μαρκάκη, είναι επιχειρηματίας στη Σκιάθο, στην πανέμορφη Σκιάθο. Και σας ζηλεύουμε ήδη, κυρία Μαρκάκη. Βλέπουμε από πίσω σας εικόνα με πισίνες και έχετε και υπέροχες θάλασσες. Καλή σας μέρα. Καλημέρα σε όλους από Σκιάθο. Είμαι πολύ χαρούμενη που η κυρία Ζαχαράκη έχει πλήρη εικόνα των όσων συντρέχουν αυτή τη στιγμή στο ξενοδοχειακό κλάδο. Έχω καλυφθεί με αυτά που είπε και μου κάνει εντύπωση που γνωρίζει κάθε λεπτομέρεια και αυτά που συμβαίνουν στα ξενοδοχεία. Πώς είναι, κυρία Μαρκάκη, η κατάσταση? Εσείς μέχρι στιγμής έχετε κρατήσεις και από πότε και από πού? Εμείς σαν άθλος ήταν αυτό και ανοίξαμε από τους πρώτους στο νησί ξενοδοχεία. Γιατί δεν έχουν ανοίξει όλα, τα περισσότερα θα ανοίξουν γύρω στις 15 Ιουνίου. Ναι. Είχαμε κρατήσεις από τη Βαλκανική, δηλαδή Ρουμάνους πιο πολύ και κάποια μικρά ποσοστά βέβαια στο σύνολο των δωματίων μας. Γιατί ο καλός ή κακός Σκιάθος εξαρτάται από την αγγλική αγορά σε ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό. Οπότε το νησί στην ουσία έχει χάσει τον μήνα Μάιο και λίγο από τον Ιούνιο λόγω της ότι η Αγγλία, ας πούμε, δεν πετάει κατευθείαν για τη Σκιάθο. Σας επηρεάζει αυτό καθοριστικά? Ναι, αρκετά. Η εστίαση αυτή τη στιγμή έχει ανοίξει όλοι, απλά το νησί αυτή τη στιγμή δεν έχει κόσμο. Περιμένουν πιο πολύ Σαββατοκύριακα και αγορές που είναι τοπικές. Άρα εσείς, κυρία Μαρκάκη, βλέπετε μετά τα μέσα Ιουνίου να αρχίσει να κινείται το πράγμα? Νομίζω, ναι, από τις 20 Ιουνίου που είναι και το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος στοχεύουν όλοι σε αυτό. Από εκεί δηλαδή να είναι το ξεκίνημα. Και δείχνει η χρονιά μετά τον Ιούλιο να πηγαίνει καλύτερα. Να ρωτήσω και κάτι ακόμη. Πώς είναι οι τιμές και αν μπορεί ο Έλληνας, που πολλές φορές δυσκολεύεται να βρει κάτι προσιτό να κάνει διακοπές στη Σκιάθο εν προκειμένου? Αυτό συνέβη και πέρσι. Η ελληνική αγορά, εμείς από τη δικιά μας πλευρά στηριχθήκαμε και ο Έλληνας στήριξε το προϊόν μας. Δηλαδή κάναμε εκπτώσεις και ήταν αυτοί που πέρσι τον Αύγουστο κάναν τις πληρότητες που είχαμε. Θα βρει καλές τιμές δηλαδή, κυρία Μαρκάκη? Θα βρει καλές τιμές, όπως... τρέχουν και πολλά προγράμματα. Οι τιμές μας σε σχέση με το 19 είναι γύρω στο 40% κάτω. Μάλιστα. Ναι, ναι. Μάλιστα. Θέλω να επιστρέψω... Και γίνονται συνέχεια προσφορές σε όλα τα επίπεδα, θέλω να πω. Θέλω να επιστρέψουμε στην κυρία Υπουργό. Θέλω να μας εξηγήσετε λίγο τι γίνεται με το πράσινο πιστοποιητικό. Είδαμε χθες την παρουσίασή του. Ξεκινά από 1η Ιουλίου. Θα είναι το βασικό ζητούμενο για τους ταξιδιώτες από το εξωτερικό στην Ελλάδα? Να προσθέσω κάτι, κυρία Μαρβεγάνη, που είναι πολύ σημαντικό για τον εσωτερικό τουρισμό. Γιατί περιμένουν πάρα πολύ και οι Έλληνες, γιατί μιλάμε, ξέρετε, για τους ξένους και καλά κάνουμε. Αλλά εδώ πρέπει να στηρίξουμε τον Έλληνα να ταξιδέψει.
Το Υπουργείο Τουρισμού, μάλιστα με δελτίο τύπου που θα βγάλει Δευτέρα, θα ανακοινώσει ότι διευρύνουμε και τους δικαιούχους και τους παρόχους στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Mm-hmm. Θέλουμε να δώσουμε, ναι, πέρσι λειτουργήσαμε με τα βάουτσερ, προφανώς και με δυσκολία, γιατί ήταν η πρώτη χρονιά και επειδή ήταν και πολλά κλειστά μέρη. Φέτος θα διευρύνουμε το πρόγραμμα, θέλουμε περισσότερους Έλληνες να ταξιδέψουν και να βοηθήσουν προφανώς και τις περιφερειακές ξενοδοχειακές μονάδες. Άρα θα έχουμε ανακοινώσει τη Δευτέρα περισσότεροι δικαιούχοι σε περισσότερα ξενοδοχειακά καταλήμματα. Μάλιστα. Ένα πρόγραμμα που συμμετέχουν και τα γραφεία μέσα, τα ταξιδιωτικά. Ωραία. Και θα δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση. Mm-hmm. Τώρα πάμε στο ψηφιακό. Το ψηφιακό που πλέον δεν αποκαλείται πράσινο από χθες, είναι το ψηφιακό πιστοποιητικό το οποίο η Ελλάδα πρωτοστάτησε στο να γίνει ο Έλληνας Πρωθυπουργός από 12 Ιανουαρίου. Είναι το κλειδί. Δεν αποκλείει. Δεν δημιουργεί διάκριση και αυτό είναι πολύ σημαντικό, διευκολύνει. Mm-hmm. Και ουσιαστικά διευκολύνει πάρα πολύ γιατί δημιουργεί διαλειτουργικότητα μεταξύ των κρατών, βάζει κανόνες όσο το δυνατόν πιο ενιαίους, γιατί προφανώς το κράτος μέλος μπορεί κάθε φορά να βάλει μια επιπλέον επιβάρυνση, αλλά πρέπει να εξηγήσει γιατί. Και βέβαια διευκολύνει και επιταχύνει τη διαδικασία εισόδου στη χώρα. Άρα θα μας βοηθήσει, λέτε, και δεν θα... Θα μας βοηθήσει πολύ. Ναι. Και επίσης μας δίνει και, ξέρετε και τι μας δίνει, και νομίζω είναι πολύ σημαντικό. Μας δίνει στο δημόσιο διάλογο και ευρωπαϊκά και διεθνώς ένα πολύ σημαντικό πάτημα πρωτοβουλειών, κυρία Μαυραγάνη. Mm-hmm. Το γεγονός ότι η Ελλάδα παίρνει πρωτοβουλίες και μάλιστα και είναι και από τις πρώτες χώρες που θα το υλοποιήσει, είναι νομίζω μια πολύ σημαντική παρακαταθήκη και για την εμπιστοσύνη που χτίζεται γύρω από το brand name της Ελλάδας. Κάνει αυτά τα οποία τελευταίο λέει. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε, ναι, κυρία Υπουργέ, τι περιμένουμε φέτος από τον τουρισμό και τι περιμένουμε σε σύγκριση και με την περσινή κατάσταση. Θα πάμε καλύτερα. Αυτή είναι η σύγκριση. Πόσο καλύτερα. Υπάρχουν, ήδη το έχει πει και ο Πρωθυπουργός, στόχος μας είναι να έχουμε το 50% έτσι το 2019. Mm-hmm. Το 2019 ήταν μια χρονιά ρεκόρ. Είχαμε πολύ ψηλά, με πάρα πολύ ψηλά κέρδη για την Ελλάδα, με έσοδα, αλλά πρέπει να σας πω ότι και η πρόθεσή μας και του Υπουργού και μου είναι η ποιοτική ανάκαμψη του τουρισμού. Το γεγονός δηλαδή ότι θα έρχεται κάποιος στην Ελλάδα θα δαπανά περισσότερα, για το σημαντικό ξέρετε ότι είναι να αυξηθεί και η μέση δαπάνη. Μακάρι και να απολαμβάνει αυτό το ποιοτικό αποτύπωμα της τοπικότητας και της αυθεντικότητας. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Ζαχαράκη. Να είστε καλά. Καλημέρα και στην υπέροχη Σκιάθο. Καλημέρα σας. Και στη Σκιάθο και στην αξιότιμη επιχειρηματία που μας μοιράστηκε και την εμπειρία εκεί. Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα. Έχουμε ξεκινήσει ήδη με το μυαλό και ταξιδεύουμε, Κωστή, εδώ και καιρό. Να δω πότε θα το κάνουμε και πραγματικά. Έλα να πάμε να δούμε ένα τελείως διαφορετικό θέμα τώρα που μας εντυπωσίασε. Και έχει εντυπωσιάσει και πάρα πολύ κόσμο και στο TikTok και στο YouTube. Εμένα να δεις. Θα πάμε να δούμε ένα βιντεάκι. Καταρχάς, να σας πω ότι χθες, κάποια στιγμή που προετοιμαζόμουν για τη σημερινή εκπομπή και έχω αφήσει τον υπολογιστή και μπαίνει ο γιος μου, ο οποίος είναι 11 ετών, μου λέει: τι δουλειά έχεις εσύ με την ορεινή μέλισσα? Λέω: πού την ξέρεις εσύ την ορεινή μέλισσα? Μου λέει: έχει υπέροχα βιντεάκια. Πάμε να δούμε λοιπόν υπέροχα βιντεάκια από αυτόν τον νεαρό που είναι 26-27 χρονών παλικάρι. Παίρνει το πτυχίο του από πολιτικές επιστήμες, νομίζω. Τώρα θα βρω τα χαρτιά μου και θα σας πω. Πολιτικό, έχει μηχανικό. Έχει λατρεία με τις μέλισσες και μας δείχνει το μαγικό κόσμο των μελισσών. Πάμε να δούμε τι ακριβώς κάνει και μετά να τον συναντήσουμε. Η απόλυτη αναμέτρηση. Ποιο είναι το μυστικό κόλπο που κατάφερα να προσελκύσω τόσες μέλισσες επάνω μου? Πώς ήρθαν και γιατί καμία δεν με τσίμπησε? Σήμερα θα μάθουμε πράγματα που δεν φαντάζεστε. Ο λόγος που δεν επιτίθονται είναι επειδή δεν εκπέμπονται φερομόνες κινδύνου. Όπως βλέπετε, βάζω μέσα το χέρι μου, το μελίσι δεν μου επιτίθεται, είναι πάρα πολύ φιλικό. Μπορώ να φανταστείτε να το μετακινήσω ακόμα και με τα χέρια. Ελαφρύ τίναγμα και όλες οι μέλισσες θα πέσουν χάμω. Στην συνέχεια, παιδιά, όλες οι μέλισσες, όπως βλέπετε αυτή τη στιγμή, έχω απομακρυνθεί ελάχιστα από το μελίσι. Οι μέλισσες σιγά σιγά μπαίνουν όλες μέσα με συντονισμένο ρυθμό. Ωραία, πλέον, παιδιά, μπορώ και περπατάω με το μελίσι επάνω στο σώμα μου. Είναι απίστευτο. Ωρε φίλε, λέει ο Χάρης, ωρε φίλε λέμε και εμείς, τι κάνει αυτός ο νέος? Καλημέρα, Χάρη. Καλημέρα σας, τι κάνετε, πώς είστε? Είμαστε καλά και βλέπουμε ότι έχεις τέτοια λατρεία που δίπλα στα μελίσια βγαίνεις πάλι. Ναι, δίπλα στα μελισσάκια. Είμαστε πρωί, έχουμε ήλιο αυτή τη στιγμή. Οι μελισσούλες δεν βγαίνουν φουλ.
και είναι μια, άλλη μια χαρούμενη μέρα εδώ στο Μελισσάκια. Χάρη, μας έχεις εντυπωσιάσει. Έχουμε μείνει πραγματικά με αυτά τα βιντεάκια που φτιάχνεις και βλέπω ότι ασχολείσαι εδώ και μια δεκαετία από πιτσιρικάς από τα 16 σου. Πώς ξεκίνησε όλο αυτό το ταξίδι? Όπως μ' αρέσει πάρα πολύ να λέω, η λατρεία μου είναι τα ζώα, η θύθη, οπότε αυτό ήταν που έκανα από μικρός, από μικρό παιδάκι, δηλαδή αυτό ήταν που αγαπούσα με όλη μου την καρδιά. Οι μέλισσες με κέρδισαν, η αλήθεια είναι. Και ο Τσίκο. Νομίζω το βλέπετε. Και ο Τσίκο που αγαπήσει πίσω, δεν είναι. Ο Τσίκο είναι ο σκυλός. Πώς το λένε, Τσίκο δεν το λες, το σκυλάκι. Ο Τσίνος, συγγνώμη. Έχεις τρελό φαν εδώ, Χάρη. Ο Κωστής ο Πλάτζος είναι φαν σου. Δεν χορταίνουμε να βλέπουμε το Χάρη. Αυτά είναι. Να σου στείλει αυτόγραφο μετά. Σήμερα. Μελισούλα. Κοιμότανε ο Τσίνος, δεν ήρθε σήμερα εδώ στα Μελίσια. Να σου πω, βρε Σιχάρη, και πώς σκέφτηκες να κάνεις αυτά τα ωραία βιντεάκια, να μας δείξεις πώς βγαίνει το μέλι. Πώς μαζεύονται οι μέλισσες, πώς αντιδρούν όταν μπαίνει μέσα μία αγριοπεταλούδα, πώς είναι όταν ανεβαίνει επάνω σου όλο αυτό το τεράστιο, όλα, έτσι. Για να ετοιμάσουμε όλα αυτά, κοπάδι μελισσών. Πώς σκέφτηκες να τα κάνεις όλα αυτά βίντεο και να μας τα δείχνεις? Η αλήθεια είναι ότι δεν τα σκέφτηκα ακριβώς. Ήταν σαν να έβγαιναν από μέσα μου. Δηλαδή, εγώ από παιδάκι, να σας λέω και εσάς τώρα, αυτό που λάτρευα ήταν να εξηγώ πράγματα. Δηλαδή, να λέω στον κόσμο, π.χ. πόσοι μέλισσες μαζεύουν το μέλι, πώς βγαίνουν για την κύρη. Μ' άρεσε δηλαδή πολύ να εξηγώ πράγματα που συμβαίνουν για τα ζώα. Τώρα, όλα αυτά τα περίεργα που έχετε δει προς το τέλος, ειλικρινά δεν το πιστεύω αυτό που έχει γίνει, γιατί και στο TikTok, αν την ξέρετε την εφαρμογή, εκεί έγινε πραγματικά χαμός. Δηλαδή, τώρα δηλαδή έχω 250.000 ακόλουθους, ποιος εγώ. Τι λες, βρε Χάρη. Ναι, ένας απλός μελισσοκόμος είμαι. Δηλαδή, δεν έχω κάτι δηλαδή που να, για να με ξέρει τόσος πολύς κόσμος. Έχω να σου πω, Χάρη, ότι έχεις γνησιότητα και δείχνεις με έναν τρόπο πολύ απλό που δεν το είχαν κάνει άλλοι τι γίνεται πίσω από αυτό που βλέπουμε εμείς στο κουτί, μέσα σε ένα κόσμο μαγικό, έτσι όπως τον ζεις εσύ μέρα-μέρα με την αγάπη που έχεις. Τι είναι αυτό που σε ρωτάνε περισσότερο οι ακόλουθοί σου ή τι σου ζητάνε να τους μάθεις? Η αλήθεια είναι ότι κάθε μέρα παίρνω και καινούργιες ερωτήσεις. Για πες. Για παράδειγμα, τώρα μία που μου ήρθε στο μυαλό τυχαία, επειδή είχα δείξει ένα βιντεάκι όπου είχα πολλές μέλισσες σε όλο μου το χέρι να καλύπτεται. Και στο πρόσωπο. Και στο λαιμό το δείξαμε, σαν κασκόλ της έχεις. Με ρωτούσανε για παράδειγμα, πώς καταφέρνω μετά να βγάλω τις μέλισσες. Για πες, το δείχνουμε, Παναγία μου. Ναι. Σαν τέτοια, πώς είναι, σαν πανοπλία. Για πες. Ναι. Αυτές οι μέλισσες τώρα που βλέπετε εκεί, σε αυτό το πλάνο που βλέπω και εγώ τώρα, είναι σμινουργία, δηλαδή είναι ένα καινούριο μελίσι που έχει αποφασίσει να βρει μια καινούργια φωλιά. Ναι. Οι συγκεκριμένες μέλισσες που δεν ξέρει ο κόσμος δεν επιτίθονται, δηλαδή είναι πολύ πολύ φιλικές. Δηλαδή εγώ εκείνη τη στιγμή για να αφήσω τις μέλισσες πάλι πίσω ήταν απλά να τις τεινάξω. Δηλαδή θα μπορούσα με το χέρι μου έτσι να τις πάρω και να τις αφήσω κάτω. Δεν είχε κανένα περίεργο δηλαδή να με φάνε ή οτιδήποτε που μπορεί να... Θα φεύγανε δηλαδή με τη μία. Ναι, απλά θα γύριζαν πίσω. Δεν και χωρίς τσιμπήματα. Εννοείται, στο μας τα βίντεο δεν με τσίπησε ούτε μία μέλισσα. Ούτε μία. Και πώς ξεχωρίζουμε εμείς οι άσχετοι αυτές τις καλές ορεινές μέλισσες από τις άλλες, τις άγριες μέλισσες που είναι και της μόδας? Αυτό που έχω να πω για πάνω στα τσιμπήματα και για να μην φοβάται ο κόσμος είναι ότι αν δεν γνωρίζει κάποιος, δεν χρειάζεται να τις πειράξει. Δηλαδή δεν χρειάζεται ούτε να πλησιάσει κοντά στη γυψέλη, ούτε να κάνει έτσι όταν δει μία μέλισσα, γιατί έτσι μπορεί να την αναστατώσει. Μακριά και αγαπημένη για τον κόσμο. Αλλά για εμένα προσωπικά που είναι η ζωή μου και τις γνωρίζω πώς να τις πλησιάσω συσταγωγικά, εμένα προσωπικά δεν κινδυνεύω. Τα άμαθες μόνος σου? Τα έμαθα παρατηρώντας τις άπειρες ώρες. Μπορώ να κάτσω εδώ και απλά να τις κοιτάζω πίνοντας ένα καφέ. Δηλαδή μπορώ να κάτσω 2 ώρες έτσι ακίνητος. National Geographic δηλαδή. Έχεις κάνει ντοκιμαντέρ. Ναι. Τσιμπήματα έχεις φάει όμως? Κάτι θα έχεις φάει, δεν μπορεί. Τσιμπήματα σίγουρα έχω φάει, ναι. Mm-hmm. Σίγουρα έχω φάει. Πόνεσαι? Στην αρχή πονούσε πολύ. Στην αρχή όταν ξεκινούσα να σας πω κιόλας, όταν έμπαινε μία μέλισσα μέσα στα ρούχα, ειδικά από μέσα, ένιωθα περίεργα η αλήθεια είναι.
Στη συνέχεια, όταν με χαργαλάει κάτι τώρα, λέω μέλισσα. Έλα τώρα, φίλοι. Πολύ φίλοι, δικιά μου είναι. Και μάλιστα, άμα μπει μια μέλισσα μέσα, αυτό που προσπαθώ να κάνω είναι να σηκώσω π.χ. την μπλούζα, να καταφέρω να τη βγάλω χωρίς να τη σκοτώσω. Χωρίς να την πειράξεις, άμα βέβαια. Άμα πατήσεις λίγο, θα τη σκοτώσει την καημένουλα κατευθείαν. Χάρη, έχει σπουδάσει, πήρε το πτυχίο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πολυτεχνείου Βόλου. Ναι, εκεί βρίσκομαι. Έχω ένα μάθημα το οποίο ακόμα δεν το έχω περάσει. Ναι, η αλήθεια είναι δεν το έχω περάσει. Είναι και ο στρατός τώρα στη μέση. Να πω ότι είσαι από άδεια στο στρατό και έτσι καταφέραμε να τα πούμε τώρα, με το καλό. Ναι, να γυρίσεις και καλός πολίτης. Είμαι σε μετάθεση. Mm-hmm. Σε μετάθεση είμαι. Επιτέλους κατάφερα και βρέθηκα κοντά στα μελισσάκια μου, γιατί ήμουν στον Εύρο πριν. Μπράβο, Βρεχάρη. Τώρα που είσαι, κοντά στο Βόλο. Τώρα είμαι στο Μεσολόγγι, κατάφερα και ήρθα δίπλα. Άντε, καλός πολίτης. Και το όνειρό σου επαγγελματικά ποιο είναι τώρα, να κάνεις τι? Το όνειρό μου, να σου πω το πραγματικό όνειρό μου. Ναι. Το πραγματικό όνειρό μου θα ήταν να συμμετέχω σε ένα μεγάλο ντοκιμαντέρ. Για τις μέλισσες. Με τα ζώα και με τις μέλισσες. Και με τα δύο. Εύχομαι να το πραγματοποιήσεις, Χάρη. Πιστέψτε με ότι εσείς ήδη με έχετε βοηθήσει να περπατήσω ένα μικρό βήμα παραπάνω. Και πολύ ευχαρίστω. Εδώ είμαστε να δούμε τα βιντεάκια σου. Είσαι υπέροχος και σου είπα ότι χάρηκα χθες όταν είδα το γιο μου το Φώτη να λέει πού την ξέρεις εσύ την ορεινή μέλισσα. Άρα ξεκινάει η αγάπη σου από τα παιδιά. Η αγάπη από τα παιδιά για σένα. Να σας πω κάτι τελευταίο. Ναι. Πιστεύω ότι τα παιδιά είναι το δυνατότερο όπλο της κοινωνίας. Έχεις δηλαδή, η ευκαιρία που δίνεται σε μένα να μπω στις οθόνες τους, πιστεύω ότι δεν υπάρχει δυνατότερο όπλο να μάθει στα παιδιά κάποια βασικά πράγματα που κανένας δεν έκανε το βήμα να τα μάθει. Την αγάπη μας, Χάρη. Καλός πολίτης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάνετε εξαιρετική δουλειά. Και εύχομαι κάποια στιγμή να τα ξαναπούμε. Με τα χαράς. Φιλιά, καλημέρα. Χαιρετώ, να είστε καλά. Γεια σας. Καλημέρα. Απίθανος. Απίθανος. Όσα δεν ξέρουμε εμείς, ακόμα και για το μέλι που τρώμε, από τον εφέτ περιμένουμε να μάθουμε τι γίνεται και αν είναι καλό, ενώ εκείνος τα ξέρει από πρώτο χέρι όλα. Ναι. Delego.com, τα πλάνα που σας δείξαμε από τη Σκιάθο. Αυτά εδώ τα πανέμορφα, Delego. Εδώ να το δείχνουμε κιόλας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Delogo.com. Μπαίνετε και βλέπετε πολλά περισσότερα για αυτά τα κρυστάλλινα νερά της Σκιάθου. Σας ευχαριστούμε που μας επιτρέψατε να τα χρησιμοποιήσουμε. Πράσινο μέχρι τη θάλασσα, φανταστικά. Έτσι, σμαραγδί. Δύο δώρα, φίλες και φίλοι, για να πάμε στο διάλειμμά μας. Αύριο κληρώνεται αυτό το καταπληκτικό λάπτοπ. Να το, αυτό είναι εδώ πέρα. Είναι της Apple, το MacBook Air. Μας το προσφέρει Εξάλκο, ο όμιλος Εξάλκο. Μέσω του Εξοικονομώ μπορείτε να μπείτε και να αλλάξετε το σπίτι σας, την κατοικία σας και να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα. 14999, μήνυμα η κλήση. Μπορεί να πάρετε αύριο εσείς το υπέροχο αυτό λάπτοπ από την Εξάλκο, το MacBook Air Retina της Apple. 14999 και για το αυτοκίνητο. 24.000 ευρώ κοστίζει. Γι' αυτό τη Toyota το υβριδικό. Πάμε στο διάλειμμά μας και αμέσως μετά έρχεται ο Τσαβούσογλου αύριο. Υπάρχουν ανησυχίες για προβοκάτσια. Υπάρχουν ανησυχίες τι δηλώσεις θα κάνει αναφορικά με την μουσουλμανική μειονότητα και θα έχουμε κοντά μας τον κύριο Δεσποτόπουλο. Θα έχουμε σύνδεση με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Πομάκων. Είναι συγκλονιστικός και με τη Μαρία Ζαχαράκη. Πάμε διάλειμμα. Καλημέρα, φίλες και φίλοι. Σαν σήμερα, μαύρη επέτειος της άλωσης της Κωνσταντινούπολης και αύριο φτάνει στην Ελλάδα για επίσκεψη ιδιωτική στη Θράκη και στη συνέχεια επίσημη εδώ στην Αθήνα ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου. Να πούμε ότι θα επισκεφθεί, θα δει εκπροσώπους της μουσουλμανικής μειονότητας και θα επισκεφθεί το προξενείο. Λέω ότι είναι ιδιωτική αυτή η επίσκεψη, βεβαίως θα έχει κουστοδία. Μέρος της συνάντησης κύψε αυτομουφτίδες, εκπρόσωποι της αποκαλούμενης Συμβουλευτικής Επιτροπής της Τουρκικής Μειονότητας της Δυτικής Θράκης, που προωθούν, όπως ξέρουμε, την ύπαρξη τουρκικής εθνικής μειονότητας, όπως λένε. Θέλω να πάμε και να συνδεθούμε με τους καλεσμένους μας. Κοντά μας είναι ο κύριος Δεσποτόπουλος, ο γνωστός διεθνολόγος. Καλή σας μέρα, κύριε Δεσποτόπουλε. Καλημέρα. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Ιμάμ Αχμέτ είναι πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Πομάκων. Καλή σας μέρα, κύριε Αχμέτ. Καλημέρα, κυρία Μαυραγάνη. Καλημέρα από τη Ξάνθη. Καλημέρα στην Ξάνθη.
Η Μαρία Ζαχαράκη κοντά μας και ο Άρης Κουτσιούκης. Να ζητήσω μια χάρη. Κάποιος από τους κυρίους ή Μαρία, δεν ξέρω εσύ, έχει ανοιχτή ακρόαση και ακούγεται πίσω η φωνή. Να το δούμε λίγο, να το ρυθμίσουμε. Το ρυθμίσαμε. Τέλεια. Να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας με εσάς, κύριε Δεσποτόπουλε. Θέτω κατευθείαν το ερώτημα. Πόσο μεγάλη είναι η ανησυχία να θέσει θέματα μειονότητας ο Τσαβούσογλου εκεί που πάει? Είδαμε την προηγούμενη εβδομάδα τον κύριο Μέρτσελικ μίλησε εναντίον του Πρωθυπουργού, του κυρίου Μητσοτάκη, κατηγορώντας τον για επίθεση στην τουρκική ταυτότητα, όπως είπε, μετά την επικοινωνία που είχε ο Έλληνας Πρωθυπουργός με παιδιά στο σχολείο του χωριού των Μπομάκων της Πάχνης. Επειδή τα είπε Ελληνόπουλα. Πόσο περιμένουμε λοιπόν να πάρει τη ρεβάνση ο Τσαβούσογλου και να θέσει τέτοια θέματα? Νομίζω ότι το γεγονός ότι ο κύριος Τσαβούσογλου επέλεξε να πάει πρώτα στη Θράκη και μετά να συναντήσει τους Έλληνες αξιωματούχους, κάτι που δεν ήθιστε, ήθιστε το αντίθετο, δείχνει ακριβώς μία διάθεση να δημιουργήσει κάποιο είδους πρόβλημα. Προφανώς θέλει να δημιουργήσει πρόβλημα εσωτερικό στην ελληνική κυβέρνηση, απ' τη μία, απ' την άλλη θέλει να στείλει ένα μήνυμα και στο εσωτερικό της χώρας του, διότι ξέρουμε πολύ καλά ότι ο Ερντογάν κατρακυλάει στις δημοσκοπήσεις και έχει την ανάγκη να δείξει μια εθνικιστική προσέγγιση στα πράγματα. Μην ξεχνάμε ότι το δεκανίκι του είναι ο Μπαχτσελή αυτή την περίοδο. Γενικώς, σε γενικές γραμμές, η ελληνική διπλωματία είναι προετοιμασμένη. Δεν πιστεύουμε ότι θα ακούσουμε κάτι καινούριο. Είναι πάγια η θέση αυτή της Τουρκίας. Νομίζω ότι δεν πρέπει να ρίξουμε και εμείς νερό στο μήλο των επιδιώξεων. Και να πω και κάτι τελευταίο. Τι έχει ενοχλήσει στην πραγματικότητα την τουρκική πλευρά? Ότι η επιρροή της, αυτό το μικρό κομμάτι της μειονότητας, κάθε χρόνο φθήνει. Κάθε χρόνο είναι ακόμα και μικρότερη επιρροή της. Προσπαθεί λοιπόν να δημιουργήσει ένταση για να δημιουργήσει αντανακλαστικά στους συμπολίτες μας στη Θράκη, σε κάποιους από αυτούς, προκειμένου να διατηρήσει ένα θέμα το οποίο δεν υπάρχει ή τουλάχιστον δεν υπάρχει κιόλας πια. Μας κάνετε ωραία πάσα. Για μένα, ναι, παρακαλώ. Για μένα δεν πρέπει να ακολουθήσουμε την Τουρκία στη ρητορική του μίσους. Και οπωσδήποτε θα πρέπει να θυμόμαστε ότι η ρητορική αυτή δεν εκφράζει τη μειονότητα, η οποία η μειονότητα δεν είναι μόνο τουρκογενής. Έχουμε ένα Πομάκο μαζί μας, θα τα πει καλύτερα από μένα. Μας κάνετε πάσα να πάμε εκεί. Έτσι, κύριε Δεσποτόπουλο, ο κύριος Αχμέτ. Μου έκανε εντύπωση, κύριε Αχμέτ, που λέγατε και το δείξαμε στο δελτίο ειδήσεων του Όπεν με τη Γεωργία Γαρατζιώτη, ότι είναι persona non grata ο Τσαβούσογλου. Εμείς είμαστε Έλληνες, είπατε, και δεν τον θέλουμε εδώ. Θέλουμε να μας εξηγήσετε ακριβώς τι εννοείτε. Καταρχήν σας ευχαριστώ πάρα πολύ που δίνετε βήμα να ακουστούν κάποτε και οι Πουμάκοι, να ακουστεί η φωνή των Πουμάκων, και είσαστε το μόνο κανάλι που το κάνετε μέχρι σήμερα. Να είστε καλά, εμείς ευχαριστούμε. Από τα βάθη της καρδιάς μου. Λοιπόν, ο κύριος Τσαβούσογλου έρχεται εδώ στη Θράκη, είναι σκόπιμα και επιλεκτικά αυτό που κάνει, όπως για να πληρώσει με το ίδιο νόμισμα το υπουργό των εξωτερικών της, τον κύριο Δένδια. Δηλαδή, ο κύριος Δένδιας πήγε στην Κωνσταντινούπολη και αυτή μέρα γύρισε στην Ελλάδα και δεν έζησαν. Την επόμενη μέρα πήγε στην Άγκυρα. Το ίδιο και ο Τσαβούσογλου θα έρθει πρώτα στη Θράκη και από ό,τι ακούμε, αυτό είναι βέβαια θέμα της κυβέρνησης, δεν είναι δικό μας. Εμάς, στο τομέα που μας αφορά, είναι να μην έρθει στα Πομακοχώρια. Δεν θέλετε εσείς, κύριε Αχμέτ. Δεν τον θέλουμε, είναι persona non grata, ανεπιθύμητος, διότι έχουμε υποστεί τα πάντινα και αυτή τη στιγμή θέλετε να μας πείτε τα πάντινα, γιατί πολιτιστική, ο κόσμος δεν το γνωρίζει. Γενοκτονία εις βάρος των Πομάκων. Τα παιδιά μας δεν μαθαίνουν τη μητρική τους γλώσσα και επιβάλλουν να διδάσκονται από την μικρή ηλικία την τουρκική ως μητρική γλώσσα.
Είναι απαράδεικτο, είναι βάναυσο, είναι παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Κύριε Αχμέτ, πώς αισθάνεστε εσείς όταν ο Τσαβούσογλου και άλλοι Τούρκοι αξιωματούχοι σας λένε Τούρκους? Παραχαράζουν την ιστορία, γιατί εμείς δεν είμαστε Τούρκοι, είμαστε, είμαστε Έλληνες μουσουλμάνοι, που μάκει στην καταγωγή, που σημαίνει ότι είμαστε αρχαίοι Θράκες από την φυλή των Αγριανών. Ακόμα και σήμερα μεταξύ μας αποκαλούμαστε Αχρέν, δηλαδή Αγριανοί. Και πώς να δεχτούμε στον 21ο αιώνα να αφομοιωθούμε και να εκτουρκιστούμε? Οπότε καταλαβαίνω πόσο σας στενοχωρεί όταν ακούτε όλα αυτά από την Τουρκία. Ναι, γι' αυτό και ο κύριος Τσαούσογλου, αν είναι να πει, να ζητήσει τη γνώμη για τις γενοκτονίες που έχουν διαπράξει, καλώς θα κάνει. Σε διαφορετική περίπτωση είναι ανεπιθύμητος. Είστε ξεκάθαρος. Πάμε και στη Μαρία τη Ζαχαράκη, διότι Μαρία, τουρκικά δημοσιεύματα από χθες δείχνουν ήδη τις προθέσεις του κύριου Τσαβούσογλου και βάζουν μια σειρά από θέματα που αναφέρεται, στα οποία θα αναφερθεί ο κύριος Τσαβούσογλου σήμερα. Για να δούμε. Καλημέρα και από μένα. Καταρχάς να πω ότι βρίσκομαι στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, όπου σε λίγο αναμένουμε να έρθει εδώ Υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ και είναι μια σημαντική επίσκεψη, θέλω να πω, γιατί πρόκειται να δώσει τη στήριξή της πάλι στο Πατριαρχείο εδώ, στον Οικουμενικό Πατριάρχη, και ειδικά μια τέτοια μέρα, 29 Μαΐου. Έτσι. Και από χθες έχει δείξει η κυρία Σέρμαν τις προθέσεις της και απέναντι στην Τουρκία, λέγοντας διάφορα πράγματα πολύ σκληρά για την Τουρκία και για το πώς θα διαμορφωθεί το ραντεβού, αυτό το κρίσιμο ραντεβού του κύριου Ερντογάν με τον κύριο Μπάιντεν στις 14 Ιουνίου. Τώρα, περνάμε όμως στην επίσκεψη του κυρίου Τσαβούσογλου. Ο κύριος Τσαβούσογλου, όπως τουλάχιστον λένε εδώ οι πληροφορίες από την τουρκική πλευρά, πρόκειται να θέσει 7 συν 1 θέματα. Το ένα θέμα και το πιο βασικό για την Άγκυρα είναι να κανονιστεί ραντεβού μεταξύ του κυρίου Ερντογάν και του κυρίου Μητσοτάκη στο περιθώριο του ΝΑΤΟ, στις 14 Ιουνίου δηλαδή και πάλι, 14-15 Ιουνίου. Αυτό είναι το πιο βασικό, γιατί ο κύριος Ερντογάν και γενικά η Άγκυρα θέλει να δείξει μια πολιτική ότι εμείς είμαστε υπέρ του διαλόγου. Εμείς είμαστε που προσκαλούμε την Ελλάδα σε διάλογο, ότι καθόμαστε σε τραπέζι και ότι συζητάμε, τέλος πάντων, ότι δεν είμαστε εμείς οι αδιάλακτοι. Αυτό λοιπόν είναι το βασικό, το οποίο ο κύριος Τσαβούσογλου θέλει να επιδιώξει να πάρει ένα ναι από την Αθήνα. Και από εκεί και πέρα θα θέσει μια σειρά θεμάτων, όπως συνήθως είναι το Αιγαίο, η υφαλοκεπιπίδα του Αιγαίου, είναι η Ανατολική Μεσόγειος, η ΑΟΣ της Ανατολικής Μεσογείου και επίσης άλλα θέματα όπως είναι η τουρκική, όπως την αποκαλεί η Τουρκία μειονότητα στην Ελλάδα. Αναμένουμε ότι θα ακούσουμε αυτή τη λέξη πάλι από τον κύριο Τσαβούσογλου όταν θα είναι στη Θράκη και είναι ένα από τα βασικά θέματα που έχει ανεβάσει πλέον η Άγκυρα, γιατί θεωρεί ότι αυτό το θέμα έχει έρισμα και στην εσωτερική κοινή της γνώμη. Είναι εδώ ξεκάθαρο, θα θέσει βέβαια και θέματα τρομοκρατίας, όπως λέει, δηλαδή για τους γιουλενιστές που υπάρχουν στην Ελλάδα. Όλα αυτά τα θέματα λοιπόν θα τα θέσει στον κύριο Δένδια, κύριο Τσαβούσογλου. Από εκεί πέρα βέβαια θεωρώ ότι είναι προετοιμασμένη η Τουρκία, η τουρκική αποστολή, ότι θα πάρει και τις κατάλληλες απαντήσεις, όπως έγινε και στην Άγκυρα. Θα δούμε βέβαια πώς θα διαμορφωθεί, αν πραγματικά υπάρχει κάποια ρεβάνση. Πριν πάμε και στον Άρη τον Κουτσιούκη για τη συνάντηση που έχει σε λίγη ώρα ο Υφυπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας και της Τουρκίας στην Καβάλα, καταρχάς, Μαρία, να πω ότι είναι υπέροχο το περιβάλλον και ο ήχος που μας έρχεται μέσα από το Πατριαρχείο με τα πουλιά και αυτή τη γαλήνια εικόνα. Πριν από λίγο πέρασε και ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος μας χαιρέτησε. Τυχεροί ήμασταν, αλλά δεν το είδαμε. Δυστυχώς. Θέλω να γυρίσουμε για λίγο στον κύριο Δεσποτόπουλο και να ρωτήσω εν συντομία, αν τεθούν όλα αυτά τα θέματα, κύριε Δεσποτόπουλο, που μας είπε η Μαρία Ζαχαράκη, πώς πρέπει να αντιδράσει η ελληνική διπλωματία? Θα πρέπει να δώσει απάντηση και να μην αφήσει αναπάντητο τίποτα από αυτά, αν τεθούν εκ μέρους της Τουρκίας. Διότι η Τουρκία αυτή τη στιγμή ένας από τους στόχους που έχει είναι να ασκεί bullying σε εμάς προκειμένου να φιλανδοποιήσει την εξωτερική μας πολιτική. Να την κάνει δηλαδή αδύναμη και φοβική. Και επειδή τα τελευταία χρόνια η εξωτερική μας πολιτική έχει γίνει πιο εξωστρεφής, ειδικά στη Μεσόγειο, δεν θα πρέπει να ακολουθούμε τους Τούρκους στην ένταση, δεν θα πρέπει να πέφτουμε στην παγίδα
που προσπαθούν να μαστίσουν. Είναι σαφές αυτό που λέτε. Δεν πρέπει να αφήσουμε τίποτα αναπάντητο. Και να πω πολύ γρήγορα γι' αυτό. Γελάει όποιος ακούει για τις παραβιάσεις δικαιωμάτων μειονοτήτων. Όταν υπογράφηκε η συνθήκη της Λοζάνης, καταθέσαμε κάποιες καταγραφές και οι δύο πλευρές. Είχαμε καταγράψει περίπου 100.000 μουσουλμάνους στην Ελλάδα. Συγγνώμη, 197 περίπου χιλιάδες μουσουλμάνους στην Ελλάδα και 200.000 Ρωμιούς, ας το πούμε έτσι, στην Τουρκία. Mm-hmm. Σήμερα η μουσουλμανική μειονότητα στην Ελλάδα μετράει 150.000 mm-hmm. και στην Τουρκία καταγράφουμε με το ζόρι 2.000 Ρωμιούς. Μάλιστα. Είναι λοιπόν, οι αριθμοί νομίζω αμήλικτοι. Έτσι όπως το λέτε. Πάμε να κλείσουμε με τον Άρη τον Κουτσιούκη. Σε λίγη ώρα λοιπόν έχουμε συνάντηση Υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας-Τουρκία στην Καβάλα. Τι θα συζητήσουν, Άρη? Μπορεί και να έχει. Έρχομαι αμέσως, κύριε Αχμέτ. Φέη. Ναι. Στην Καβάλα, λοιπόν, βρίσκεται από χθες το απόγευμα ο Τούρκος Υφυπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Σεντά Τονάλ. Τον υποδέχτηκε εδώ ο Έλληνας ομολογός του, ο κύριος Φραγκογιάννης. Έχουν συνάντηση στο ξενοδοχείο που διαμένουν αυτή τη στιγμή, καθώς αναμένεται να συζητήσουν, όπως είναι γνωστό, θέματα που χρονίζουν από την δεκαετία του 1970 και κυρίως έχουν να κάνουν με θέματα οικονομικής και εμπορικής συνεργασίας, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά. Ωστόσο, βέβαια, ενημερωθήκαμε πως δεν αναμένεται να υπάρχουν κάποιες εικόνες από αυτή τη συνάντηση, ούτε μάλιστα. και να γίνουν δηλώσεις στο τέλος. Περιμένουμε να δούμε τη στάση που θα κρατήσει ο Τούρκος. Περισσότερα στο Δελτίο Ειδήσεων. Κύριε Αχμέτ, κάτι θέλατε να πείτε? Θέλω να προσθέσω στα αυτά που είπα προηγουμένως, ότι πριν από ένα μήνα είχαμε κάνει μια επιστολή στην κυρία Ντόρα Μπαγκράνη, πρόεδρο της Διακομματικής Επιτροπής εδώ για την Κράκη, να μας, όταν θα επισκεπτόταν την Κυπράκη, όλους τους μειονοτικούς είδε, όλους τους λοιπούς μουσουλμάνους πριν των πομάχων μουσουλμάνων. Άρα είναι το παραπονό σας. Στεναχώρησε. Θέλω να πω ότι μη τραβήξουν, μη μας θαρίσουν πεσκέθη στο Μευλούτ Τσαβούσογλου και σε κάθε Μευλούτ Τσαβούσογλου προκειμένου να τα βρουν Ελλάδα και Τουρκία. Με τα χαράς να τα ξαναπούμε και να δείξουμε Ευχαριστώ. Και τον τρόπο που ζείτε και να αναδείξουμε και κάποια θέματα, διότι ό,τι είναι μακριά από την Αθήνα είναι κακό να μην το βλέπουμε και να μην ασχολούμαστε. Με τα χαράς να τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ και πάλι για το αυτό που μας δώσατε βήμα να ακουστεί και η δική μας φωνή. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Καλή σας μέρα. Μεγάλο θέμα, θα ασχοληθούμε και αύριο φυσικά, που είναι και η επίσκεψη. Πάμε να υποδεχτούμε τώρα και να καλημερίσουμε την Υπουργό Παιδείας λίγες μέρες πριν από τις εξετάσεις, την κυρία Κεραμέως. Κυρία Υπουργέ, καλή σας μέρα, ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα, εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Και με τις εξετάσεις θα ξεκινήσουμε, κυρία Υπουργέ, με το εύλογο ερώτημα και την αγωνία και των γονιών και των μαθητών πολύ περισσότερο. Ποια είναι τα πρωτόκολλα, πώς θα γίνουν αυτές οι εξετάσεις φέτος, αυτή την ειδική χρονιά? Θα χρειάζεται να κάνει self-test ο υποψήφιος? Πώς θα γίνει? Ναι, κοιτάξτε να δείτε, θα εφαρμοστούν πρωτόκολλα για την προστασία και πρόληψη σύμφωνα και με τις οδηγίες των ειδικών. Θα υπάρχει διαδικασία του self-test, αλλά θα υπάρχει σε ικανό χρονικό διάστημα πριν από τις εξετάσεις τους, ώστε να υπάρχει χρόνος, αν χρειαστεί, για να γίνει επιβεβαιωτικό PCR, μοριακό δηλαδή, ή rapid. Τις επόμενες ημέρες θα δοθεί στη δημοσιότητα το πλήρες πρωτόκολλο. Θα υπάρχει χρήση της μάσκας, όπως καταλαβαίνετε. Όπως ξέρετε, είναι πολύ λίγα τα παιδιά σε κάθε τμήμα. Δεν υπάρχουν διαλύματα, δεν υπάρχει δηλαδή, γενικώς υπάρχει πολύ περιορισμένη διάδραση μεταξύ των μαθητών στο πλαίσιο των εξετάσεων. Θα ανακοινωθούν αυτά τις επόμενες μέρες. Πάντως, σε κάθε περίπτωση θα τηρούνται όλα τα μέτρα προστασίας και πρόληψης και για τους επιτηρητές και για τους μαθητές, τους υποψηφίους. Υπάρχει και η αγωνία, η εύλογη, κυρία Υπουργέ, αν νοσήσει κάποιος υποψήφιος, τι γίνεται σε αυτή την κρίσιμη φάση της ζωής του που την περίμενε όλα αυτά τα χρόνια? Ναι, κοιτάξτε να δείτε, λαμβάνονται όλα τα μέτρα προκειμένου προφανώς να μην νοσήσει κάποιος και τα παιδιά μας προσέχουν πάρα πολύ και αυτή είναι η εικόνα. Να θυμίσω ότι τα λύκειά μας τελειώνουν την Τετάρτη που έρχεται, 2 του μηνός, και οι εξετάσεις ξεκινούν στις 14 του μηνός για τα γενικά λύκεια και στις 15 του μηνός για τα επαγγελματικά λύκεια. Εάν κάποιος νοσήσει, όπως κάθε χρονιά όταν κάποιος ασθενεί, τότε υπάρχει η πρόληψη για να μπορέσει να δώσει τον Σεπτέμβριο. Αυτό ισχύει μόνο για το ίδιο το πρόσωπο που μπορεί να νοσήσει. Δεν ισχύει για άλλους
που μπορεί να δίνουν μαζί του. Ούτε για μέλη της οικογένειάς του, αν υπάρχουν δηλαδή άλλα ζητήματα, αφορά τον ίδιο τον υποψήφιο και τις δικές του εξετάσεις. Δίνει το Σεπτέμβριο, μας λέτε. Αναφορικά σωστά, με την... δηλαδή για να είμαι ξεκάθαρη, αν νοσήσει κάποιος, όπως ισχύει γενικά, εκείνος θα δώσει προφανώς το Σεπτέμβριο, αλλά αυτό δεν επηρεάζει άλλους υποψηφίους που μπορεί να δίνουν ταυτόχρονα μαζί του σε κάποιο τμήμα. Αναφορικά με την ημερομηνία τώρα, τα σχολεία από ό,τι θυμάμαι ήταν να κλείσουν 11. Γιατί κλείνουν τελικώς στις 2 Ιουνίου? Κοιτάξτε, δώσαμε ένα μεγαλύτερο περιθώριο για να μην πάνε τα παιδιά από το ένα στο άλλο κατευθείαν. Mm-hmm. Με το αρχικό πρόγραμμα, Παρασκευή τελειώναν τα λύκια και Δευτέρα ξεκινούσαν οι πανελλαδικές εξετάσεις. Δώσαμε ένα μεγαλύτερο περιθώριο χρόνου να οργανωθούν τα παιδιά, να προετοιμαστούν για τις πανελλαδικές και έτσι τα λύκια μας θα κλείσουν την Τετάρτη και οι πανελλαδικές θα ξεκινήσουν στις 14. Τα υπόλοιπες τάξεις, δηλαδή η πρώτη και η δευτέρα λυκείου και οι τρεις τάξεις του γυμνασίου θα τελειώσουν στις 11 Ιουνίου, ενώ τα δημοτικά και τα νηπιαγωγεία θα τελειώσουν στις 25 Ιουνίου. Και θα αρχίσουν αμέσως και θα αρχίσουν κανονικά το Σεπτέμβριο ή θα αρχίσουν νωρίτερα? Κοιτάξτε, θα το δούμε αυτό. Έχουμε ακόμα χρόνο για το Σεπτέμβριο, θα το δούμε. Το σημαντικό είναι πώς θα ολοκληρωθεί η φετινή χρονιά και να πούμε εδώ πέρα ότι για πρώτη φορά έχουμε δημιουργήσει σε κάθε περιφερειακή διεύθυνση εκπαίδευσης όλης της χώρας τηλεφωνικές γραμμές παροχής πληροφοριών για τις εξετάσεις και ψυχολογικής υποστήριξης των παιδιών, των υποψηφίων και των οικογενειών τους. Βεβαίως για το αν θα ξεκινούσαν νωρίτερα, υπάρχει και το πρόβλημα ότι θέλουμε να επιμηκύνουμε την τουριστική περίοδο. Άρα θα ήταν δύσκολο και για τους καθηγητές ακόμα να έρθουν από τον Αύγουστο πίσω. Αλλά όσον αφορά το προηγούμενο, το διευκρινίζαμε. Και αν κάποιο παιδί στο περιβάλλον του, επειδή κάποιος θα έχει νοσήσει, βρεθεί σε καραντίνα, και αυτό δεν θα μπορεί να συμμετάσχει στις εξετάσεις? Και θα μπορεί όχι, αυτό θα ή όχι? Θα μπορεί με αρνητικό μοριακό ή rapid test. Παρότι όμως θα είναι σε καραντίνα λόγω προσέγγισης σε κρούσμα, έτσι. Δηλαδή θα υπάρχει διαδικασία, αυτό λέω. Δεν θα είναι το ίδιο που θα νοσεί. Διαδικασία με αρνητικό, το διευκρινίζω, μοριακό ή rapid test. Μάλιστα. Θα μπορεί να συμμετάσχει στις εξετάσεις. Μάλιστα. Άρα για να το πω διαφορετικό. Mm-hmm. Ναι. Γιατί τώρα, αναφορικά με την ελάχιστη βάση εισαγωγής, κύριε Υπουργέ, που είναι φέτος για πρώτη φορά. Διαβάζω ότι μπορεί να υπάρξει αλλαγή, λέει, στη διαδικασία ανακοίνωση των βαθμολογιών και θα ενημερωθούν με γραπτό μήνυμα που πέρασαν τα παιδιά. Τι καινούριο θα γίνει φέτος? Σωστά. Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχουν πάρα πολλές ψηφιακές αλλαγές που φέρουμε και εδώ είναι, αν θέλετε, και αυτή η χρονιά έχει και η πανδημία έχει δράσει καταλυτικά για να έρθουν στο φως πολλές ψηφιακές καινοτομίες στον χώρο της εκπαίδευσης. Mm-hmm. Για πρώτη χρονιά φέτος και σε εξαιρετική συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης θα λάβουν με SMS οι υποψήφοι τα αποτελέσματά τους και τα αποτελέσματα της βαθμολογίας τους, αλλά και το που εισάγονται μετά την έκδοση των τελικών αποτελεσμάτων και των βάσεων. Άρα αυτό είναι μια σημαντική καινοτομία μαζί με άλλες ψηφιακές καινοτομίες, mm-hmm. όπως είναι το γεγονός ότι πλέον εγγράφονται ψηφιακά τα παιδιά, για παράδειγμα, στο νηπιαγωγείο, όπως είναι επίσης μια διαδικασία που θα προχωρήσουμε το επόμενο διάστημα ψηφιακά απολυτήρια. Άρα προχωράμε με μοργοργούς ρυθμούς σε μια ψηφιοποίηση mm-hmm. διαδικασιών της εκπαίδευσης προς όφελος και των μαθητών μας αλλά και των εκπαιδευτικών μας. Θα θυμίσω ότι από πέρσι οι εκπαιδευτικοί μας δεν χρειάζεται να πηγαίνουν στην εκάστοτε διεύθυνση εκπαίδευση για να υπογράφουν σύμβαση και να ξεκινούν να παρέχουν το έργο τους. Mm-hmm. Όλο αυτό γίνεται ηλεκτρονικά. Όλα αυτά γίνεται προς διευκόλυνση όλων των μελών της εκπαιδευτικής μας κοινότητας. Αναφορικά με την ελάχιστη βάση εισαγωγής και το γεγονός ότι θα μείνουν απ' έξω γύρω στις 30.000 παιδιά και την πολύ έντονη αντίδραση που υπάρχει από την αντιπολίτευση και κυρίως από το ΣΥΡΙΖΑ. Το βλέπω σήμερα και πρωτοσέλιδο σε αρκετές εφημερίδες. Τι έχετε να πείτε σε αυτό, κυρία Υπουργέ? Κοιτάξτε, καταρχήν υπάρχει μια σαφής τρικυμία, θα έλεγα, στην αξιωματική αντιπολίτευση, διότι κάθε μέρα ακούμε και ξεχωριστό νούμερο, διαφορετικό νούμερο, το οποίο θέτουν στο δημόσιο διάλογο. Εδώ να είμαστε ξεκάθαροι. Και εσείς και πάρα πολλοί άλλοι έγκριτοι δημοσιογράφοι λέγατε πέρσι δεν είναι δυνατόν να εισάγεται κάποιος με 1 στα 20, με 2 στα 20, με 3 στα 20. Mm-hmm. Γιατί τους εγκλωβίζουμε? Γιατί όταν επιτρέπουμε ως πολιτεία κάποιος να εγγράφεται με 1 και 2 στα 20, εκ των πραγμάτων τους mm-hmm. έχουμε οδηγήσει σε έναν δρόμο ο οποίος κατά πάσα πιθανότητα δεν θα έχει διέξοδο, δεν θα έχει προοπτική, δεν θα έχει δουλειά, δεν θα έχει πτυχίο. Γιατί όταν κάποιος εισάγεται με 1 στα 20, οι πιθανότητες να φοιτήσει και να αποφοιτήσει mm-hmm. είναι ελάχιστες. Εμείς λοιπόν τι λέμε? Εμείς θέλουμε τα παιδιά μας να έχουν επιλογές. Και για πρώτη φορά φέτος, κυρία Μαυραγάνη, τα παιδιά μας θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν 2 μηχανογραφικά. Ένα για να εισαχθούν σε πανεπιστήμιο βάση πανελλαδικών και ένα για να εισαχθούν σε δημόσιο ΙΕΚ στη βάση του απολυτηρίου τους. Άρα αυτά τα παιδιά λέτε ότι θα έχουν τη δυνατότητα να εισαχθούν κάπου αλλού δεμένους στον αέρα?
Υπάρχει δυνατότητα η οποία υπογραμμίζεται φέτος για την κατάρτιση. Θέλω να σας θυμίσω για δημόσια ΙΕΚ. Mm-hmm. Θέλω να σας θυμίσω ότι σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, οι νέοι μας που κατευθύνονται στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση αγγίζουν και το 60%. Στην Ελλάδα είμαστε πολύ πιο χαμηλά. Και κακώς είμαστε πιο χαμηλά, mm-hmm. γιατί οι διέξοδοι είναι πάρα πολλές. Δηλαδή το να βρεις μία δουλειά. Υπάρχουν επαγγέλματα, σου πω ένα παράδειγμα, επιμελητής πτήσεων, mm-hmm. Συντηρητές έργων. Υπάρχουν πάρα πολλά επαγγέλματα στα οποία οι διέξοδοι είναι πολλές. Και οφείλουμε ως πολιτεία να υπογραμμίσουμε την ύπαρξη αυτών των εναλλακτικών. Και νομίζω ότι εμάς, αν μου επιτρέπετε, οφείλετε να το κάνετε γνωστό όλο αυτό στα παιδιά και στους γονείς και στις οικογένειες τις ελληνικές, να ξέρουν ότι υπάρχουν αυτές οι εναλλακτικές για να μπορούν να στραφούν και προς τα εκεί. Δεν ξέρω αν το γνωρίζουν, δηλαδή, θέλω να πω. Κυρία Μαυραγάνη, εμάς δεν μας ενδιαφέρει απλά να. Ο σκοπός μας δεν είναι να πούμε στον κόσμο μπες μένα στα 20 και αδιαφορούμε τι θα γίνεις μετά. Mm-hmm. Εμείς μας ενδιαφέρει το τι θα γίνει μετά. Μας ενδιαφέρει το πώς τα παιδιά μας θα έχουν πρόοδο, πώς θα έχουν επιλογές στη ζωή τους, πώς θα έχουν διεξόδους. Και γι' αυτό και εμείς μας ενδιαφέρει και το επίπεδο των σπουδών. Πώς θα αναβαθμίσουμε συνολικά τα πανεπιστήμια μας, πώς θα αναβαθμίσουμε το κύρος των σπουδών. Μιας και μιλάμε για τα πανεπιστήμια, χθες έγινε μεγάλος δώρος από ένα δημοσίευμα που έλεγε ότι τελικώς δεν προχωράτε με το σώμα φύλαξης στα πανεπιστήμια. Τελικώς θα προχωρήσετε ή όχι? Δόθηκε ξεκάθαρη απάντηση από την κυβερνητική εκπρόσωπο ότι την ερχόμενη εβδομάδα θα δημοσιευθεί η προκήρυξη από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για την πρόσληψη των μελών της ομάδας προστασίας πανεπιστημιακών mm-hmm. ιδρυμάτων και ο αρμόδιος υπουργός έδωσε εξηγήσεις για το πώς προχωράνε. Συνεπώς, όλες αυτές οι διαδικασίες είναι σε εξέλιξη. Άρα προχωράτε κανονικά. Ένα τελευταίο να το πούμε, γιατί τελειώνει ο χρόνος μας. Από ό,τι είδα, άνοιξε η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για τα πρότυπα και πειραματικά σχολεία για όσους ενδιαφέρονται. Σωστά. Κυρία Μαυραγάνη, συνεπείς στις δεσμεύσεις μας, σχεδόν διπλασιάσαμε τα πρότυπα και πειραματικά σχολεία. Πλέον έχουμε πρότυπα ή πειραματικά σε κάθε περιφερειακή διεύθυνση της χώρας. Την Παρασκευή άνοιξαν οι αιτήσεις για τους γονείς που θέλουν να εγγράψουν τα παιδιά τους είτε στην κλήρωση για τα πειραματικά που θα γίνει στις 24 Ιουνίου, είτε στις εξετάσεις για την πρώτη γυμνασίου σε πρότυπα σχολεία σε όλη τη χώρα. Οι εξετάσεις θα γίνουν στις 28 Ιουνίου. Μάλιστα. Υπενθυμίζω λοιπόν, η πλατφόρμα άνοιξε χτες και θα μείνει ανοιχτή έως τις 17 Ιουνίου. Στο site του Υπουργείου μπορεί κανείς να βρει τις σχετικές πληροφορίες και πρέπει να σας πω ότι έρχεται βροχή αιτήσεων από χτες για τα πρότυπα και τα πειραματικά σχολεία της χώρας που από φέτος διπλασιάζονται. Κυρία Υπουργέ, και για πρώτη και μια ερώτηση ακόμα επίσης, για τα φροντιστήρια, αν περιμένουμε πότε θα ανοίξουν. Για πρώτη χρονιά θα έχουμε και πρότυπα επαγγελματικά λύκεια. Άλλη μία καινοτομία. Χτίζουμε πάνω στον επιτυχημένο θεσμό των πρότυπων σχολείων που έχει αγκαλιάσει η ελληνική Μάλιστα. κοινωνία και τον εφαρμόζουμε και στην επαγγελματική εκπαίδευση Εντάχει, τον θεσμό των κυρία, πρότυπων σχολείων. Υπουργέ, για να προλάβετε να απαντήσετε, είναι σημαντικό αυτό που λέει ο Κωστής. Και τα φροντιστήρια πότε θα λειτουργήσουν πλήρως, το ζητάνε, το ξέρετε και περιμένουν από εσάς. Σωστά, έχει τεθεί και από το Υπουργείο Ανάπτυξης και από εμάς στην αρμόδια επιτροπή των ειδικών. Θυμίζω ότι για την ώρα έχει ανοίξει τρίτη λυκείου και τα κέντρα τα οποία προετοιμάζουν και κέντρα ξενογνωστών που ετοιμάζουν για πτυχία. Από εκεί και πέρα έχει τεθεί. Περιμένουμε το πράσινο φως από τους ειδικούς. Δεν το έχουμε λάβει ακόμα. Το έχετε ζητήσει, λέτε. Το έχετε ζητήσει, δεν έχουμε λάβει το πράσινο φως. Έχει συζητηθεί, αλλά δεν έχει ληφθεί ακόμα το. Σημαντικό να έχει ζητηθεί, γιατί. Δεν έχει ληφθεί θετική εισήγηση ακόμα. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία στα παιδιά, να ευχηθούμε όλοι. Ευχαριστούμε. Πολύ καλή επιτυχία. Καλή σας μέρα. Αμήν. Κυρία Κεραμέως, καλή σας μέρα. Και ο υπέροχος καθηγητής μας, ο καθηγητής της εκπομπής μας, ο κύριος Χριστόφορος Χαραλαμπάκης, σήμερα μας λέει «Σκεύρωσε το σκεύος». Για ακούστε και για δείτε και πώς συνδέονται. Όταν λέμε ότι σκεύρωσε ένα πράγμα, δεν το συνδέουμε με το σκεύος. Οι αρχαίοι σκεύοι έλεγαν οτιδήποτε ήταν χρηστικό. Όλα τα πράγματα, τα αντικείμενά τους ήταν σκεύη. Μικροαντικείμενα αλλά και μεγάλα αντικείμενα. Τώρα, τον 7ο αιώνα εμφανίζεται η λέξη σκευρίων που σημαίνει πορτοφολάκι. Τον 7ο αιώνα. Δηλαδή το ζαρωμένο πράγμα και από εκεί είναι το σκευρώνω, σκευρός, σκεύρωσε. Τα σκεύη βέβαια είχαν και σημασία χρηστική αλλά και ιερή. Τα ιερά σκεύη της Εκκλησίας τα ξέρουμε όλοι. Δεν θέλω τώρα να μου τα απαριθμίσει κανείς. Αλλά αν ρωτήσω τι θα πει ζέον, το ζέον εννοείται είδωρ, το ζεστό νερό, αλλά είναι και το μικρό εξάρτημα όπου ζεσταίνουν το νερό για τη Θεία Μετάληψη. Τα ιερά σκεύη. Είναι πάντως κρίμα και ντροπή
ότι χρησιμοποιείται συχνά ο όρος σκεύος ειδονής για τη γυναίκα, σαν να είναι αντικείμενο εκμετάλλευσης, και αυτή η έκφραση πρέπει να εξαλειφθεί, διότι η γυναίκα έχει τη δική της δυναμική προσωπικότητα. Καλή σας μέρα. Θα μιλήσουμε τώρα για ένα θέμα που απασχολεί αρκετό κόσμο, και νεότερους και μεγαλύτερους, και αναφέρομαι στο άσθημα. Κοντά μας είναι η κυρία Ουρανία Κολτσίδα, πνευμονολόγος. Καλή σας μέρα, κυρία Κολτσίδα. Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Θα θέλαμε να μας πείτε τι σημαίνει να έχει κανείς σήμερα ένα σοβαρό άσθημα, αν μπορεί να βοηθηθεί με την κορτιζόνη ή αν υπάρχουν άλλες τεχνικές και θεραπείες που μπορούν να τον βοηθήσουν. Ναι, σοβαρό άσθημα έχουν οι ασθενείς που συνεχίζουν και έχουν συμπτώματα. Παραμένει δηλαδή το άσθημα τους μη ελεγχόμενο, μολονότι λαμβάνουν τις μέγιστες δόσεις εισπνεώμενων κορτικοστεροειδών και βροχοδιασταλτικών φαρμάκων. Mm-hmm. Επίσης, είναι οι ασθενείς που παρουσιάζουν συχνά παροξύνσεις, εξάρσεις δηλαδή της νόσου, με όλα τα συμπτώματα του άσθηματος, βήχα, δύσπνοια, αίσθημα βάρους στο στήθος, συρρυγμό. Χρειάζονται συχνά λήψη κορτιζόνης από το στόμα και επίσης οι παροξύνσεις αυτές τους οδηγούν συχνά στο νοσοκομείο, mm-hmm, και σε νοσηλεία. Έτσι λοιπόν το σοβαρό. Τόσο σοβαρό φτάνει να γίνει, δηλαδή. Ναι, τόσο σοβαρό φτάνει, mm-hmm, να γίνει. Και είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι οι ασθενείς αυτοί χρειάζονται συχνά λήψη κορτιζόνης από το στόμα. Υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις. Ναι, ευτυχώς υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις για όλους αυτούς τους ασθενείς που έχουν αλλεργικό προφίλ, που έχουν, mm-hmm, περιφερική ιωσινοφιλία και μπορεί να έχουν επίσης και συνοσιρότητες όπως ρινίτιδα, ρινικούς πολύποδες. Υπάρχουν οι βιολογικοί παράγοντες, ειδικοί δηλαδή στοχευμένοι θεραπεία. Άρα το επιβαρύνουν και άλλο όλα αυτά που λέτε. Οι βιολογικοί παράγοντες που έχουμε στα χέρια μας την τελευταία, mm-hmm, πενταετία έχουν βοηθήσει σημαντικά και έχουν αλλάξει τη θεραπεία στο σοβαρό, mm-hmm, άσθμα. Και αυτό γιατί είναι μόρια ουσιαστικά που στοχεύουν συγκεκριμένες κυταροκίνες που παράγονται από τα ιωσινόφυλλα, κύτταρα που συμμετέχουν στη φλεγμονή, mm-hmm, στο άσθμα. Και έχουν βοηθήσει πολύ σημαντικά όλους αυτούς τους αρρώστους, έχουν βελτιώσει την ποιότητα ζωής, έχουν μειωθεί σε πολύ σημαντικό βαθμό, περίπου 80% οι παροξύνσεις, και άρα η συχνή λήψη κορτιζόνης. Πολύ σημαντικό. Βοηθάτε τον πάσχοντα να απαλλαγεί από τη συνεχή λήψη της κορτιζόνης που λέτε και να ανασάνει ουσιαστικά. Και βέβαια βελτιώνονται τα συμπτώματά τους, mm-hmm, υποχωρούν τα συμπτώματά τους. Εξαιρετικά σημαντικό. Και βελτιώνεται άρα η ποιότητα ζωής τους. Τώρα, επειδή είμαστε και σε μια εποχή COVID. Τα λέγαμε και προηγουμένως στο διάλειμμα. Οι θεραπείες σοβαρού άσθηματος αποτελούν ασφαλή επιλογή. Ναι, βεβαίως. Τόσο η Ευρωπαϊκή Πνευμονολογική Εταιρεία, όσο και η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, mm-hmm, συστήνει την χορήγηση όλες τις αγωγές που λαμβάνει ο ασθενής για το άσθμα καθ' όλη τη διάρκεια του COVID, χωρίς διακοπή. Δεν διακόπτουμε δηλαδή τα φάρμακα, mm-hmm, στους ασθενείς με άσθμα και βέβαια δεν διακόπτουμε την θεραπεία με βιολογικούς παράγοντες. Είναι απόλυτα ασφαλή δηλαδή τα φάρμακα αυτά. Πρέπει να συνεχίσει κάποιος κανονικά, ναι, κανονικά. Αν υπάρχει, θα ήθελα να ρωτήσω κλινικά δεδομένα στην Ελλάδα και ποια είναι και η δική σας εμπειρία. Ναι, έχουμε κλινικά δεδομένα. Έχουμε τα φάρμακα αυτά, όπως σας είπα, περίπου μία πενταετία. Mm-hmm. Έχουμε δει πολύ σημαντική βελτίωση των ασθενών. Οι περισσότεροι από αυτούς, όπως σας είπα, κατάφεραν και έβγαλαν τα κορτικοστεροειδή από τη ζωή τους, βελτίωσαν πάρα πολύ τα συμπτώματά τους, μειώθηκαν σε πολύ σημαντικό βαθμό οι παροξύνσεις και βελτιώθηκε η ποιότητα ζωής τους. Και θεωρώ ότι ουσιαστικά έχει αλλάξει η ζωή τους. Πάρα πολύ μεγάλη βοήθεια, ναι, και όπως, ναι, μας το περιγράφετε. Βέβαια, έχουν αφήσει στην άκρη τα κορτικοστεροειδή, πώς λέγονται, την κορτιζόνη, ναι, ναι, και έχουν μπει σε άλλες διαδικασίες θεραπείες. Βέβαια, να μην ξεχνάμε ότι αυτές οι θεραπείες είναι απόλυτα ειδικές, mm-hmm, και εξατομικευμένες και είναι για συγκεκριμένους ασθενείς με σοβαρό ιωσινοφιλικό άσθημα. Άρα, δεν είναι για όλους. Θα δει, θα κρίνει, ναι, και θα ορίσει ποια θα είναι αυτή η θεραπευτική, ναι, αγωγή. Δεν είναι για όλους τους ασθενείς με άσθημα. Mm-hmm. Η θεραπεία για τους ασθενείς με άσθημα είναι τα εισπνεώμενα κορτικοστεροειδή συν βροχοδιασταλτικά. Είναι σαφές. Και το θετικό είναι ότι υπάρχει βοήθεια και λύση για όλους αυτούς που υποφέρουν. Ναι, βέβαια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παρακαλώ. Ευχαριστούμε. Κάπου εδώ τελειώσαμε. Παρέα αύριο με τον Κωστή, που απαντά σε δικά σας μηνύματα που έρχονται βροχηδών. 5:30 θα είμαστε εδώ πέρα. Ακολουθήσει η Χριστίδου. Καλή σας μέρα, καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε.